Καλημέρα σε όλους σας. Καλώς ήρθατε. Ελάτε να περάσουμε μαζί το επόμενο τρίωρο και να μάθουμε τι συμβαίνει σε Ελλάδα και κόσμο. Και από Αμερική θα ξεκινήσουμε, αφού από εκεί ξεκινούν σήμερα και όλα τα ξένα δίκτυα, τα τηλεοπτικά δίκτυα. Στο παραπέντε, λοιπόν, είχαμε συμφωνία προκειμένου να αποδεχθεί η χρεοκοπία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Θα δούμε και απόσπασμα από συνέντευξη Γιώργου Παπαδρέου σε πολύ λίγο από τώρα. Τι είπε και τρέλανε τους Αμερικανούς. Δεύτερο θέμα, δεύτερη είδηση της ημέρας, οι σχέσεις Τρόικας κυβέρνησης που μπαίνουν ξαφνικά στον πάγο. Ενώ εκατοντάδες όπλα αλλά και ναζιστικά αντικείμενα βρέθηκαν στο σπίτι επιχειρηματία που έχει μπει στο στόχαστρο της αστυνομίας, των αστυνομικών ερευνών, και θα τα δούμε όλα μαζί αναλυτικά. Πάμε όμως πρώτα να πάρουμε μια γενική εικόνα από τον ουρανό της Αθήνας, τον Αττικό ουρανό που αυτή την ώρα βλέπετε σε αντίθεση με τη χθεσινή ημέρα. Είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Έχουμε μεν κάποιες νεφώσεις, αλλά όχι τόσες που να μας αποτρέπουν να βλέπουμε και τον ήλιο. Θα κυλήσει μια όμορφη μέρα σήμερα στην πόλη. Από καιρό, από το θέμα του καιρού, μάλλον ναι. Σε όλα τα υπόλοιπα, οι συνάδελφοι έχουν πάρει τις θέσεις τους για να μας μεταδώσουν τις ειδήσεις μία προς μία, ξεκινώντας από την Αμερική. Και φαίνεται, Δέσποινα Μανδελενάκη, ότι στο παραένα, πριν δημιουργηθεί χάος, μάλλον το λύνουν το πρόβλημα. Την ίστατη στιγμή, λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Την ίστατη στιγμή, λοιπόν, υπερψηφίστηκε σε Βουλή και Γερουσία η συμφωνία για μια λύση στο πρόβλημα, στο ξεπέραστο εδώ και 16 μέρες πρόβλημα στο ταβάνι του χρέους των Ηνωμένων, του ορίου δανεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι, λοιπόν, υπερψηφίστηκε η συμφωνία, η οποία εξασφαλίζει χρηματοδότηση στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό μέχρι τις 15 Ιανουαρίου, ενώ ανεβάζει το όριο δανεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών σε επίπεδο που επαρκεί για να αποπληρώσει τις οφειλές του μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου, ίσως και για ένα μήνα παραπάνω. Αυτές οι 16 όμως μέρες της παράλυσης του Ομοσπονδιακού Κράτους κόστησαν στις ΗΠΑ 24 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι Ομοσπονδιακοί δημόσιοι υπάλληλοι επιστρέφουν στη θέση τους από σήμερα, αλλά για πόσο διάστημα είναι σίγουρη η Αμερική ότι έχει περάσει όλα τα εμπόδια μέχρι να ξαναβρεθεί μπροστά σε πρόβλημα? Μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου, θα μπορεί να δανείζεται χρήματα, έχει αυξηθεί επιτρέπεται το όριο δανεισμού να είναι παραπάνω μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου, ίσως και για ένα μήνα παραπάνω θα συζητηθεί τότε. Ενώ είχαμε και άνοδο, φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας υπάρχει άνοδος αυτή τη στιγμή και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Η Wall Street έκλεισε με άνοδο, ενώ και το χρηματιστήριο του Τόκιο έκλεισε με άνοδο 0,83. Αισθάνθηκαν πιο ασφαλείς οι αγορές. Την είδηση την είδαμε βεβαίως και στην Ελλάδα. Σχολιάστηκε πολύ στα μέσα, στα social media και στα μέσα ενημέρωσης. Αυτό όμως που ξεχώρισε το πικ στην όλη η ιστορία ήταν μια συνέντευξη που παραχώρησε ο Γιώργος Παπανδρέου στο Bloomberg. Μια συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού, του Γιώργου Παπανδρέου, σε δημοσιογράφο του Bloomberg. Συζήτησαν για την κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκείνος μίλησε και για τον τρόπο που κινήθηκε μέσα στην Ελλάδα. Ωστόσο, τους έδωσε και κάποιες συμβουλές. Τους μίλησε για δημοψήφισμα, με αποτέλεσμα ο δημοσιογράφος πραγματικά να παγώσει και στο τέλος να γελάσει. Κεραυνοβολήθηκε ο δημοσιογράφος. Και αν δεν έχετε δει το συγκεκριμένο απόσπασμα, ελάτε στις τηλεοράσεις σας τώρα μπροστά στους δέκτες για να το παρακολουθήσουμε παρέα. I think the main issue is how do you give your citizens a voice? Because I think if we could give the citizens of the United States, or as we tried to do in Greece through a referendum about these issues, you can find more sanity in citizens. Yeah. You're killing me, Mr. Prime Minister. A referendum here would just be about the last straw. Μας τρελάνατε, θα μας τρελάνετε, θα μας σκοτώσετε, είναι η μετάφραση της αντίδρασης του δημοσιογράφου του Bloomberg, η οποία όμως έφανε σίσκο απάντηση και η δήλωση Παπανδρέου βεβαίως. Συζητήθηκε πάρα πολύ στα ελληνικά social media. Με ποιο τρόπο? Πόπι, όπως ήταν αναμενόμενο, προκλήθηκε σ' άλλο και στο διαδίκτυο και σε social media, με τους χρήστες να αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερο χιούμορ και καυστικά σχόλια τις δηλώσεις του κ. Παπανδρέου. Πιο χαρακτηριστικά, κάποια από τα σχόλια, ο Παπανδρέου δίνει συμβουλές για το πώς να μην χρεοκοπήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι σαν να συμβουλεύει ένας πορτοφολάς στα υποψήφια θύματα του που να βάζουν το πορτοφόλι για να μην τους το κλέψουν. Ή ο βασιλιάς Ομπάμα έπεσε, ζήτω ο νέος βασιλιάς, με hashtag με GAP, εννοώντας για τον Γεώργιο Παπανδρέου. Σχολιάστηκε επίσης όμως και ο τρόπος με τον οποίο απευθυνόταν ο σχολιαστής στον κύριο Παπανδρέου, που τον αποκαλούσε συνεχώς κύριε Πρωθυπουργέ. Κύριε Πρωθυπουργέ, πράγματι. Σχολιάστηκε και αυτό, έτσι. Ακριβώς, αλλά σχολιάστηκε και επίσης και η ερώτηση που το έκανε, ότι τι μπορεί να μάθει ο Άσικτον από τη δική του εμπειρία, αναφερόμενο στον κύριο Παπανδρέου. Πιο χαρακτηριστικό από αυτά τα σχόλια, να λέει ότι άριστος γνώστης.
της ελληνικής πραγματικότητας ο παρουσιαστής. Λοιπόν, αυτή την ελληνική πραγματικότητα έλατε να δούμε τώρα μαζί, διότι σήμερα είναι 17 Οκτωβρίου. Μπορεί να μην σας λέει τίποτα ημέρα. Παγκοσμίως όμως έχει κηρυχτεί η ημέρα αυτή ως Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη, διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της φτώχειας. Και δόθηκαν στοιχεία από τη Eurostat για τη φτώχεια στη χώρα μας. Θα σας δείξουμε κάρτες με τη Δήμητρα Καδά, οι οποίες αποτυπώνουν ακριβώς το σημείο που βρίσκεται κάθε ελληνικό νοικοκυριό. Πώς δηλαδή εκτοξεύονται οι δείχτες των ποσοστών που δείχνουν ότι οι ελληνικές οικογένειες δεν μπορούν να θερμάνουν σωστά το σπίτι τους, να ταΐσουν σωστά την οικογένειά τους, να εκπληρώσουν, να αποπληρώσουν σωστά τα δάνειά τους. Για να δούμε λοιπόν τα στοιχεία αυτά μαζί, Δήμητρα. Καλημέρα, Πόπη. Παρουσιάζουμε τα νέα στοιχεία της Eurostat για το έτος 2012, τα οποία δείχνουν πόσο δραματικά αλλάζει χρόνο με το χρόνο η ζωή των ελληνικών οικοκυριών. Mm-hmm. Έχουμε ετοιμάσει κάποιες κάρτες. Αν μπορούμε να δούμε την πρώτη κάρτα. Τις βλέπουμε λοιπόν τις κάρτες αυτές. Ωραία. Δεν θα σας πούμε τίποτα άλλο. Δείτε μόνο το δείκτη. Πώς ξεκινάει από το 2007 να μένει χαμηλά, παράλληλα σχεδόν με το πρώτο χαμηλό ποσοστό, και να εκτινάσεται στα ύψη, να φτάνει μέχρι το 34,1% από το 2010 μέχρι και σήμερα, μέχρι και το 2012. Τι μας δείχνει αυτό? Το ποσοστό αυτό δείχνει το ποσοστό των Ελλήνων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Δηλαδή, ζουν με 6.000 ευρώ το χρόνο αν είναι για ένα άτομο, mm-hmm, ή αν είναι νοικοκυριό με δύο παιδιά, 12.500 ευρώ το χρόνο. Ανάλογα κινείται και ο επόμενος δείκτης που δείχνει τα νοικοκυριά που χρωστούν δάνεια, ενίκεια, λογαριασμούς κλπ. Η δεύτερη κάρτα, αν τη δούμε από κοντά, θα πρέπει να είναι πόσοι πολίτες μας δεν μπορούν να ζεσταθούν το χειμώνα. Ωραία. Το 26% λοιπόν των πολιτών μας δηλώνει ότι δεν μπορεί να ζεσταθεί επαρκώς το χειμώνα. Δεν του φτάνουν τα λεφτά για να αγοράσει πετρέλαιο θέρμανσης ή κάποιο άλλο επαρκή τρόπο. Επίσης υπάρχει μια τεράστια άνοδος, 18,6% το προηγούμενο χρόνο το 2011. Τα νέα στοιχεία δείχνουν πόσο έφυγε πολύ κορυφώθηκε. Έφυγε στο 26,1%. Και η τρίτη κάρτα μας δείχνει πόσοι χρωστούν. Πόσοι δηλώνουν ότι δεν μπορούν να πληρώσουν το δάνειό τους, δεν μπορούν να πληρώσουν το ενίκιο τους, λογαριασμούς 10. Και χαμηλότερο ποσοστό στο 24,4% το 2003, και δείτε παρακαλώ πόσο ανεβαίνει το 2011 στο 31,9% για να φτάσει κοντά στο 40. Και μια ανάσα πριν από το 40 στο 2012. Βεβαίως. Και η επόμενη κάρτα μας δείχνει πόσοι δαπανούν ένα πολύ μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους για τα πάγια. Το 40% δηλαδή τουλάχιστον του εισοδήματός τους για ενίκιο, για τις δέκο, για τους λογαριασμούς τους, και μοιραίχουν λιγότερα χρήματα για υπόλοιπες ανάγκες που έχουν. Είναι τρομακτική αυτή η εικόνα. Να βλέπεις δηλαδή όλα αυτά τα στοιχεία στα στατιστικά, έναν δείκτη να εκτοξεύεται πραγματικά στα ύψη από το 2010 και μετά. Και αν μου επιτρέψεις ένα σχόλιο, Πόπη, βλέπουμε μια εκτόξευση τελευταία διετία. Δηλαδή το μνημόνιο ξεκίνησε το 2009. Mm-hmm. Η πίεση έγινε αισθητή στα νοικοκυριά με μια χρονική απόκληση τελευταία διετία, και βλέπουμε μια ταχύτατη αύξηση. Ναι, ξεκίνησε από το 2010, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια, όσο αυξάνονται και οι φόροι, τα βάρη, τόσο αυξάνεται και η αδυναμία να ανταποκριθούμε στις πάγιες υποχρεώσεις μας και όχι μόνο. Μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό τώρα, έχουμε πάρα πολλά περιστατικά στο αστυνομικό δελτίο που πραγματικά μας κάνουν να τρελαινόμαστε. Όπως για παράδειγμα, ένα περιστατικό στα Ιωάννινα. Μπήκε κάποιος και λίστεψε τράπεζα για να πληρώσει υποχρεώσεις του. Είναι ο Δημήτρης Τουμπάκος που θα μας πει περισσότερα. Καλημέρα, Πόπη, έτσι είναι ακριβώς. Χθες λοιπόν το πρωί στα Γιάννενα, 45χρονος πατέρας δύο παιδιών μπήκε σε κατάστημα λοιπόν τράπεζας με την απειλή μαχαιριού. Πήρε από τα ταμεία της τράπεζας 11.140 ευρώ για να πληρώσει κάποιο χρέος σε άλλο κατάστημα τράπεζας που πήγε μετά από την ληστεία. Έφυγε ανενόχλητος όταν πριν είχε μπει στην τράπεζα. Άρα, και πώς αντιμετωπίζονται τώρα από την αστυνομία όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι φτάνουν σε αυτό το σημείο? Πώς τους αντιμετωπίζει και η δικαιοσύνη? Αν μία πράξη ποινικά κολάσιμη, τους αντιμετωπίζεται με την απόδοση κάποιων ελαφρυντικών. Είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό. Είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό, βεβαίως. Και από την άλλη μεριά έχουμε δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι στην προσπάθειά τους να υποστούν τις μικρότερες απώλειες στα εισοδήματά τους, σκαρφίζονται απίστευτα πράγματα. Μία τέτοιου είδους κομπίνα ήρθε στο φως της δημοσιότητας τώρα. Γιάννη Ευσταθίου, καλή σου μέρα. Υπάλληλοι ΔΕΚΟ, οι οποίοι έκαναν μία κομπίνα προκειμένου να μην υποστούν μείωση στο εφάπαξ τους. Ακριβώς, και αφορά περίπου 2.000 επιτίδιους τουλάχιστον μέχρι τώρα, γιατί η έρευνα ξεκίνησε από το ΤΑΙΤΕΚΟ, είναι το Ταμείο Ασφάλισης των Τραπεζοϊπαλλήλων και των Εργαζόμενων Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, αλλά θα επεκταθεί μετά από καταγγελίες επιφερειτών δημόσιας διοίκησης σε όλα πια τα ταμεία. Ήδη 280 περιπτώσεις έχουν επιβεβαιωθεί και ουσιαστικά εξετάζονται υποθέσεις υπαλλήλων που ήταν εφάπαξ από τη ΔΕΗ από το 2010 και μετά. Άλλαζε η σειρά,
προκειμένου να εξυπηρετηθούν κάποιοι φίλοι, κάποιοι μέτεροι, κάποιοι που πλήρω, κανείς δεν ξέρει. Μπαίναν μπροστά στις λίστες δηλαδή. Μπαίναν μπροστά στις προτεραιότητες προκειμένου να πάρουν το εφάπαξ τους με τους προηγούμενους νόμους. Ακριβώς. Και έτσι μέχρι και 38,5% μάλλον εις βάρος κάποιων υπαλλήλων τους έπαιρναν αυτή το εφάπαξ. Οι συναδελφοί τους έχαναν μέχρι και 38,5% σχεδόν, δηλαδή πάνω κάτω το μισό εφάπαξ. Το έχαναν επειδή άλλαζε ο νόμος και συνεχώς κέρδιζαν λοιπόν την απέφευγαν τη μείωση. Απίστευτη υπόθεση που αφορά περίπου 2.000 υποθέσεις. Τόσες υποθέσεις βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ερευνητικών αρχών. Απ' την άλλη μεριά τώρα, η Κατερίνα Παναγοπούλου θα έρθει κοντά μας για να μας πει την έρευνα της Γραμματείας Καταναλωτή της ΓΕΣΕΕ, η οποία επίσης κάνει λόγο για απίστευτα νούμερα, που δείχνουν το πώς τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, το 10% που βρίσκονταν πριν από 2,5 χρόνια, εκτοξεύτηκε σε τι ποσοστό τώρα. Το 65% από όποιο έχει εκτοξευθεί μέσα σε 2,5 χρόνια αυτό το ποσοστό, καλημέρα και από εμένα. Όπως φαίνεται, ο αριθμός των υπερχρεωμένων νοικοκυριών αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Γραμματείας Καταναλωτή της ΓΕΣΕ. Η πλήρης έρευνα θα παρουσιαστεί σήμερα στις 12 στη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρηθεί στη ΓΕΣΕ. Πάντως εκτιμούν ότι όσοι έλαβαν στεγαστικό δάνειο το 2008, από το 2008 και μετά, δεν μπορούν να το εξυπηρετήσουν. Λένε ότι αν υπάρξει άρση του προστατευτικού πλαισίου για την πρώτη κατοικία, είναι ορατός ο κίνδυνος κατασχέσεων. Λένε ότι ήδη έχει καταργηθεί ο εξοδικαστικός συμβιβασμός οφειλετών με τις τράπεζες και εκφράζουν φόβους για πιθανή απόσυρση του νόμου Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Είναι μια δραματική. Τώρα ο χρόνος τελειώνει το 2013 και κανείς δεν ξέρει τι πρόκειται να γίνει το 2014. Έτσι ακριβώς, Πόπη, αύριο θα έχουμε την πλήρη έρευνα που θα παρουσιαστεί σήμερα στις 12. Πάντως τα στοιχεία που δίνει ήδη για σένα είναι δραματικά. Όταν μέσα σε 2,5 χρόνια τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά από το 10% εκτοξεύτηκαν στο 65%, δεν χρειάζεται να μπει σε λεπτομέρειες. Αυτό τα λέει όλα. Σε ευχαριστούμε, Κατερίνα. Μέσα σε αυτό το κλίμα και οι συνταξιούχοι και όσοι είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ και όσοι έχουν ανάγκη τη φροντίδα των γιατρών του ΙΚΑ, των υπηρεσιών του ΙΚΑ, που βλέπουν ή φοβούνται ότι σταδιακά θα περιοριστούν. Κινητοποίησεις και σήμερα έξω από το ιατρείο, το πολυιατρείο του ΙΚΑ στη Νέα Ιωνία, Βάλια Σκούρα. Καλημέρα, Πόπη. Εδώ ακριβώς έξω από το ΙΚΑ, το παλιό ΙΚΑ της Νέας Ιωνίας, αρχίζουν και συγκεντρώνονται συνταξιούχοι της Νέας Ιωνίας και του Ηρακλείου. Τα αιτήματά τους είναι το εξής. Η κατάσταση που επικρατεί στο δεύτερο όροφο, την οποία δεν μπορείτε να δείτε εδώ, είναι δραματική με τις ουρές. Διότι το ΙΚΑ Νέου Ηρακλείου και Νέας Ιωνίας έχουν συγχωνευτεί. Έχει κλείσει το Νέο Ηράκλειο, επειδή ήταν το κτίριο ενοικιαζόμενο, ενώ εδώ είναι ιδιόκτητο στο πλαίσιο του συμμαζεύματος των οικονομικών. Και έτσι έχουν μαζευτεί όλοι οι συνταξιούχοι ΙΚΑ Νέας Ιωνίας και Ηρακλείου εδώ για να εξυπηρετηθούν με 50% μειωμένο προσωπικό. Η συνέπεια είναι κάθε μέρα να έρχονται οι συνταξιούχοι να αντιμετωπίζουν από τις 5 το πρωί ατελείωτες ουρές, όπως μας είπαν και όπως είδαμε συνταξιούχους από το πρωί να έρχονται. Μας λένε χαρακτηριστικά με 2-3 άτομα δεν γίνεται να εξυπηρετηθούμε. Φεύγουν κάθε μέρα χωρίς να έχουν έρχονται 3, 4 και 5 φορές. Κάποιοι από αυτούς έρχονται από πολύ μακριά. Το ένα πρόβλημα λοιπόν είναι αυτό. Το άλλο για το οποίο διαμαρτύρονται εδώ οι συνταξιούχοι είναι ότι οι νέοι συνταξιούχοι, οι οποίοι κάνουν τα χαρτιά τους για να πάρουν σύνταξη, περιμένουν 2 ή και περισσότερα χρόνια και μέχρι τότε είναι σε απόγνωση. Λοιπόν, επίσης, καμία περικοπή σε κύριες επικουρικές συντάξεις. Ζητούν δωρεάν υγεία και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, Πόπη. Ουρές έξω από τα ΙΚΑ, από το ΙΚΑ. Έχουμε και τις ουρές έξω από τον ΟΕΕΦ να είναι επίσης στην ημερήσια διάταξη και καθημερινή εικόνα. Και έχουμε και έρευνες γύρω από το θέμα της ανεργίας που κατατάσσουν τη χώρα μας στην υψηλότερη θέση όσον αφορά τους μακροχρόνια ανέργους. Η Δήμητρα Καδά θα μας δώσει τα στοιχεία της μελέτης αυτής του ΟΣΑ για τη μακροχρόνια ανεργία που μας βγάζει πρώτος πάλι. Ναι, Πόπη, χθες δημοσιοποιήθηκαν στοιχεία του ΟΣΑ τα οποία δείχνουν το β' τρίμηνο του 2013 η Ελλάδα έχει μια νέα πρωτιά. Κακή πρωτιά, 65,5% η μακροχρόνια ανεργία στους ανέργους στην Ελλάδα, πιο ψηλά από κάθε άλλο κράτος του ΟΣΑ, των 28 περίπου κρατών που μετέχουν σε αυτόν. Έπεται η Ιρλανδία με 59%, η Ιταλία με 56% και η Πορτογαλία με περίπου έχουμε το ίδιο ποσοστό. Μεγάλη διαφορά δηλαδή και από τη δεύτερη στη χώρα. Ναι, είμαστε πρώτοι με μεγάλη διαφορά, Πόμπη, και από κάτι άλλο. Από το 59 άλλο. Στο 65 εμείς. Βεβαίως. Και στη Γερμανία η ανεργία στους μακροχρόνια ανέργους μειώνεται. Mm-hmm.
στο 17 από 21%. Μάλιστα. Μέσα σε αυτό το σκηνικό τώρα, μάλλον τα πράγματα τείνουν να γίνουν ακόμη δυσκολότερα. Ο Σπύρος Δημητρέλης θα μας πει πώς θα πληρώσουν από το πρώτο κιόλας ευρώ περισσότερο φόρο όσοι έχουν ακίνητα στην κατοχή τους. Και Σπύρο, αναφέρομαι στο φόρο ακινήτων, σε αυτό το ενιαίο τέλος ακινήτων, που ακόμη δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα βαρύνει τον καθένα, αλλά θα είναι το αφορολόγητο μηδενικό. Μας ακούει ο Σπύρος Δημητρέλης? Δεν μας ακούει ο Σπύρος Δημητρέλης. Λοιπόν, μάλιστα, θα φύγουμε από το Σπύρο Δημητρέλη και θα πάω να ζητήσω από τη Δήμητρα Καδά το αποτέλεσμα της χθεσινής συνάντησης Βίζερ και Οικονομικού Επιτελείου, αλλά και του Πρωθυπουργού, αφού συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό ο κύριος Βίζερ. Τι ζήτησε, τι συμφώνησε να πάρει από την ελληνική πλευρά? Πόπι, 4 ώρες κράτησαν διαπραγματεύσεις χθες στο κτίριο του Υπουργείου Οικονομικών με τον κύριο Βίζερ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ελληνική πλευρά αντιμετώπισε τις ίδιες πιέσεις που γνώρισε και στο Eurogroup, δηλαδή πιέσεις και στα προαπαιτούμενα και για 2 δις ευρώ μέτρα το 2014, πιέσεις και ενστάσεις για τα χρηματοδοτικά κενά του 2014 και των υπόλοιπων ετών. Και εν συνεχεία, σύμφωνα με πληροφορίες, η ελληνική πλευρά διαμόρφωσε μια θέση άμυνας με στόχο αφενός να λύσει πρώτα απ' όλα το θέμα των προαπαιτούμενων. Δηλαδή, σύμφωνα με αρμόδια στελέχη, επιχειρείται να αλλάξει το κλίμα και αυτό, λένε, θα καταστεί εφικτό αν γρήγορα εκταμιευτεί το 1 δις ευρώ της δόσης που εκκρεμεί από τον Ιούλιο του 2013. Βασικό αγκάθι είναι αμυντικές βιομηχανίες, γι' αυτό και σύμφωνα με πληροφορίες σήμερα θα γίνει τηλεδιάσκεψη, τελή οριστικοποίηση για την ακριβία τηλεδιάσκεψη για αυτό το θέμα. Στο επίκεντρο είναι τα ελληνικά αμυντικά συστήματα, αλλά και οι υπόλοιπες 2 μεγάλες μονάδες, η Λάρκο και η Ελβό. Σύμφωνα με πηγές, πρόβλημα δεν υπάρχει μόνο στα αμυντικά συστήματα όπου ζητάται ρευστοποίηση, αλλά ακόμα και στη Λάρκο που θεωρητικά πηγαίνει σε καθεστώς ιδιωτικοποίησης. Πηγές αναφέρουν ότι υπάρχει πρόταση Τροϊκάς που είναι πολύ σκληρή να κλείσει εταιρεία, να δημιουργηθεί τη νέα εταιρεία. Θέλουν να ακολουθηθεί δηλαδή το μοντέλο της ΕΡΤ και στις αμυντικές και στη Λάρκο να κλείσει και να ξαναγεννηθεί από το μηδέν. Ακριβώς, Πόπη. Και αυτό συναντά τις έντονες αντιδράσεις ακόμα και πηγών του ΤΑΙΠΕΔ, όχι μόνο της ελληνικής πλευράς. Μάλιστα. Πέτρο Μποτσαράκο, τι αλλάζει λοιπόν τώρα και ξαφνικά βλέπουμε μια κυβέρνηση να αντιστέκεται, να λέει όχι και να απειλεί ακόμη και με εκλογές στην Τρόικα? Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Βέβαια, δεν πρέπει να τρομάξει κανείς με την έννοια ότι όποια απόφαση ληφθεί θα ληφθεί μετά από τη δημιουργία γερμανικής κυβέρνησης, τις επαφές που θα έχει ο Πρωθυπουργός με την Αγγέλα Μέρκελ και με Ευρωπαίους αξιωματούχους μέσα στο Νοέμβριο. Όμως, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, Πόπη, κυρίες και κύριοι, υπάρχει μια ανοιχτή κόντρα της Αθήνας με τις Βρυξέλλες και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και με την Τρόικα. Να πούμε γιατί. Υπάρχουν 2 βασικοί λόγοι. Ο πρώτος είναι το δημοσιονομικό κενό και ο δεύτερος είναι η αναβλητικότητα που φαίνεται από τους Ευρωπαίους για τη ρύθμιση του χρέους. Ο Πρωθυπουργός είναι ενοχλημένος έως και οργισμένος, όπως λένε συνεργάτες του και άνθρωποι που συνομιλούν μαζί του. Γιατί οι Βρυξέλλες επιμένουν να πάρουμε μέτρα 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και αυτό σημαίνει ότι θα είναι οριζόντια μέτρα αν γίνει κάτι τέτοιο, γιατί 2 δισεκατομμύρια από διαρθρωτικά μέτρα μέσα σε ένα χρόνο δεν μπορούν να βρεθούν. Η ελληνική πλευρά λέει ότι το όποιο δημοσιονομικό κενό είναι μικρότερο από 500 εκατομμύρια και μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα με τη λήψη διαρθρωτικών μέτρων. Η γραμμή λοιπόν, όχι νέα μέτρα, όχι νέο μνημόνιο, είναι η γραμμή του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Είναι αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι και εκλογές, προκειμένου να πείσουν Τρόικα να κάνει πίσω? Νομίζω ότι νομοτελειακά και ρεαλιστικά, αν δει κανείς την κατάσταση, μπορεί να βγάλει αυτό το συμπέρασμα. Μάλιστα. Άλλωστε, ο Πρωθυπουργός έχει πει στους συνεργάτες του ότι η κοινωνία, η οικονομία και το πολιτικό σύστημα δεν αντέχει νέα οριζόντια μέτρα. Αυτό θα προκαλούσε αποσταθεροποίηση στη συγκυβέρνηση και στους βουλευτές των 2 κομμάτων. Καλά, οι αντοχές της κοινωνίας είναι ούτως ή άλλως μετρημένες και έχουν ξεπεραστεί προπολού. Τώρα βλέπουμε να πέφτουν σιγά-σιγά και οι αντοχές που δείχνει το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Ακριβώς. Έχουμε και μεγάλο αριθμό βουλευτών στα κάγκελα για συγκεκριμένα θέματα, έτσι? Για συγκεκριμένα μέτρα. Πόσο μάλλον να πάμε σε νέα μέτρα. Μάλιστα. Λέγαμε από την αρχή σε αυτήν εδώ την εκπομπή ότι η γραμμή Σαμαρά είναι όχι νέα μέτρα, όχι νέο μνημόνιο. Και αυτό θα το δούμε να εξελίσσεται το επόμενο διάστημα. Βεβαίως πρέπει να περιμένουμε, όπως είπα στην αρχή, τις επαφές σε ανώτατο επίπεδο με τους Ευρωπαίους ομολόγους του Πρωθυπουργού. Ο Νίκος Αρμένης είναι στη γραμμή για να μας πει τα όχι που λένε βουλευτές, μεγάλος αριθμός βουλευτών, Ελλήνων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Τον βλέπω τον Νίκο Αρμένη έξω από το Μαξίμου. Σε θέματα όπως στη φορολόγηση των αγροτεμαχίων. 60 όχι λένε από τη Νέα Δημοκρατία βουλευτές. Ή στην υπόθεση της ΕΡΤ, στο πώς λειτουργεί, αν τα γραφεία της Αγίας Παρασκευής πρέπει να ανοίξουν ή όχι και με ποιο τρόπο.
Ακριβώς, Πόπη, κυρίες και κύριοι, 60 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσαν ερώτηση με την οποία ζητούν να σταματήσει η φορολόγηση των αγροτεμαχίων. Λένε συγκεκριμένα ότι η υπερφορολόγηση των αγροτεμαχίων και των οικοπαίδων θα εμποδίσει την επανεκκίνηση της αγροτικής οικονομίας λόγω της υπερβολικής επιβάρυνσης των αγροτών μας, ενώ πολλοί αγρότες δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν παραπάνω φορολογία. Επίσης, ό,τι αφορά το θέμα της ΕΡΤ, 32 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ζητούν με ερώτησή τους την άμεση λύση της κατάληψης στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Σημειώνουν ότι τη στιγμή που η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός επαγγέλλονται τη μηδενική ανοχή στην παραβατικότητα, το καθεστώς ανομίας στην πρώην ΕΡΤ δεν είναι δυνατόν να γίνεται αποδεκτό. Μάλιστα, και ζητούν βεβαίως να μπουν στο κτίριο. Με να λυθούν οι καταλήψεις και στο μέγαρο της ΕΡΤ αλλά και σε άλλες εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα. Καλά, και οι τίτλοι χθες ήταν να κάνουν ντου στο κτίριο της Αγίας Παρασκευής. Προτάσεις τουλάχιστον από την πλευρά των βουλευτών. Να κατέβω λίγο στην Κατερίνα Μποτζάκη στο Ηράκλειο της Κρήτης. Διότι περιγράφουμε ένα σκηνικό φτώχειας για τους Έλληνες. Σήμερα θυμίζουμε ότι είναι η Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της φτώχειας. Οι δείκτες τους είδαμε λίγο νωρίτερα. Αν ανοίξατε τώρα την τηλεόρασή σας, είναι τραγική για τη χώρα μας. Και μέσα σε όλα αυτά έχουν αρχίσει και κατασχέσεις σε μισθούς όσων έχουν χρέη προς το δημόσιο. Η Κρήτη είναι στο επίκεντρο αυτών των εξελίξεων. Στην Κρήτη, δηλαδή, είναι πολλοί πολίτες που βλέπουν τις καταθέσεις τους να είναι μειωμένες. Να τους έχει αρπάξει η τράπεζα ένα ποσοστό. Τι συμβαίνει, Κατερίνα, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Και όχι μόνο η τράπεζα να τους έχει πάρει τα χρήματα, αλλά να υπάρχουν και πάρα πολλές δεσμεύσεις. Να μην μπορούν δηλαδή να προχωρήσουν σε συναλλαγές τόσο με τα τραπεζικά καταστήματα, όσο και με τις οικονομικές υπηρεσίες του νησιού, αφού έχει γίνει δέσμευση και στο άφημί τους. Στην πλειοψηφία τους πρόκειται για επιχειρηματίες. Θα πρέπει να σας πω ότι μόνο σε ένα δήμο, στο Ομινό Απεδιάδος, είχαμε περίπου 2.000 κατασχέσεις από πολιτών, δημοτών, οι οποίοι όφυλαν ποσά κυρίως στο Δήμο. Θα πρέπει επίσης όμως να πούμε ότι κάποιοι από αυτούς πήγαν να κάνουν ρυθμίσεις προκειμένου του ποσού το οποίο χρωστάνε, προκειμένου να μπορούν να συναλλάσσονται πλέον τόσο με τις τράπεζες όσο και με τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες. Αυτά λοιπόν από το Κάντια News και την Κατερίνα Μποτζάκη που συνεργαζόμαστε και μας δίνει το ρεπορτάζ από την Κρήτη όσον αφορά την τσέπη των πολιτών. Είναι πολλές φορές οι ερωτήσεις σας στραμμένες γύρω από τα οικονομικά των κομμάτων. Μας λέτε πολύ συχνά στα ερωτηματολόγια που μας στέλνετε στο LiveUGR αλλά και στο SMS το 54777. Μας λέτε τι γίνεται με τα κόμματα, τι χρήματα παίρνουν τα κόμματα, πώς καλύπτουν τις δικές τους ανάγκες, γιατί ποτέ δεν γίνονται γνωστά στοιχεία γύρω από τη χρηματοδότηση των κομμάτων. Αναλυτικά στοιχεία. Χθες όσοι διάβασαν την Athens Voice, ίσως έμειναν λίγο περισσότερο στο κομμάτι που έγραψε, στο άρθρο που έγραψε ο κύριος Θόδωρος Κυλακάκης. Είναι πρόεδρος του κόμματος Δράση, είναι και ευρωβουλευτής. Είναι στη σύνδεσή μας. Ένα από τα άρθρα, κύριε Κυλακάκη, που δεν διαβάζει κανείς κάθε μέρα στον τύπο και που εστιάζεται ακριβώς στη χρηματοδότηση στα οικονομικά των κομμάτων. Με τίτλο: Ό,τι θέλετε να μάθετε για τα χρέη των κομμάτων και δεν τολμάτε να ρωτήσετε. Θα σας μεταφέρω τις ερωτήσεις που εσείς ο ίδιος βάλατε, απαντώντας τες μάλιστα προς τους αναγνώστες. Πόσα χρήματα χρωστούν τα κόμματα, κύριε Σκυλακάκη? Καλημέρα καταρχήν από τη Δράση και τις βροχερές Βρυξέλλες. Είναι βροχηρό το θέμα που θα πούμε. 270 εκατομμύρια είναι το τελευταίο νούμερο που ξέρουμε, γιατί έκτοτε η Τράπεζα της Ελλάδος δεν δίνει στοιχεία επικαλούμενο απόρριτο. 270 εκατομμύρια είναι πολλά λεφτά. 70 εκατομμύρια για τα δύο κόμματα, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Είναι πολλά λεφτά. Πολλά. Είναι 1/4 του δισεκατομμυρίου ευρώ. Με τι τόκους? Τελευταία φορά που μετράγαμε επιτόκιο ήταν πάνω από 8%. Τώρα δεν ξέρουμε. Σας λέω, υπάρχει η αδιαφάνεια. Από πότε και μετά η αδιαφάνεια? Η αδιαφάνεια εδώ και ένα χρόνο περίπου. Εδώ και ένα χρόνο. Τα δάνεια αυτά πότε πάρθηκαν, πότε τα πήρανε? Έχουν αρχίσει από το 90. Τελευταία φορά που ξέρουμε ότι ελήφθη δάνειο ήταν το 2012 από τη Νέα Δημοκρατία. 15 εκατομμύρια πριν ή μετά τις εκλογές, δεν ξέρουμε. Η ερώτηση που γεννάται εύκολα σε όλους είναι αν τα κόμματα μπορούν να αποπληρώσουν αυτά τα δάνεια. Όχι, δεν γίνεται. Είναι τελείως αδύνατο, γιατί μόνο οι τόκοι είναι πάνω από 20 εκατομμύρια και Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, κρατικές επιχορηγήσεις, δεν έχουν πάνω από 10. Καταλαβαίνετε, για κεφάλαιο ούτε λόγος. Και δεν ξέρουμε και αν εξυπηρετούνται κιόλας. Μέχρι σήμερα εξυπηρετούνται κανονικά, πληρώνονται δηλαδή από τα κόμματα αυτά τα χρέη ή όχι? Δεν το γνωρίζουμε, είναι μέγα θέμα. Εγώ θα το ρωτήσω και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που υποτίθεται ότι το παρακολουθεί το θέμα. Ξέρουμε πού πήγαν τα χρήματα αυτά, κύριε Σκυλακάκη? Κοιτάξτε, πήγανε
αλλά τα χρησιμοποίησαν τα κόμματα κατά βούληση και πήρανε και πολλές ψήφους με αυτά τα χρήματα, γιατί κάποια κόμματα, ξέρετε, ήταν όλα τα ζώα είναι ίδια που λέει, αλλά κάποια είναι πιο ίδια από τα υπόλοιπα. Κάποια κόμματα είχαν αυθονία χρημάτων για να πάρουν τις εκλογές. Αν τα κόμματα δεν μπορούν να πληρώσουν, τι θα γίνει? Θα το πληρώσουμε εμείς το ΦΕΣ, γιατί οι τράπεζες είναι κατά 90% κρατικοποιημένες πια. Οπότε 1/4 δισεκατομμυρίου θα πάνε στους φόρους μας, διαλέξτε όποιο φόρο θέλετε. Φόρος ακινήτων, φόρος αυτά που γίνονται κατά σχέσεις τώρα, αυτές οι υποχρεώσεις είναι. Ευθύνες δεν υπάρχουν? Ευθύνες υπάρχουν και τις αναζήτησαν και πολιτικά και αλλιώς, αλλά τόσο οι τράπεζες όσο και οι πολιτικοί έχουν προστατευτεί από αυτή την υπόθεση. Όταν λέτε προστατευτεί? Ψηφίστηκε μια τροπολογία που κατά δικαστικές πηγές, όπως διέρευσαν στον τύπο, προστατεύει τόσο τις τράπεζες από τις ποινικές πλευρές, όσο και τους επικεφαλείς των κομμάτων ή τους υπευθύνους των οικονομικών που έκαναν αυτές τις συναλλαγές. Η δικαιοσύνη στις περιπτώσεις αυτές? Δεν ξέρω, αναρωτιέμαι, σηκώνει ψηλά τα χέρια, αποφασίζει τυφλή, δεν ξέρω, ερώτημα. Εσείς δεν ήσασταν στο παρελθόν μέσα σε αυτά τα κόμματα, κύριε Σκυλακάκη? Δεν τα βλέπατε, γιατί δεν φωνάξετε λίγο νωρίτερα? Χωρίς αμφιβολία, εγώ φωνάζω από το 2011. Αν θέλετε, ήμουνα και μέσα και έξω. Ήμουνα φιλελεύθερος παλιά και φωνάζαμε με τον Στέφανο Μάνο, θυμόστε, το 99. Ο κόσμος δεν άκουγε. Κατά συνέπεια, ξέρετε, και τώρα δεν είναι εύκολο να ακούσει κανείς, γιατί σπανίως τα μέσα ενημέρωσης βγάζουν τέτοιο θέμα. Θέλει πολύ μεγάλη τόλμη για να βγάλεις αυτό το θέμα. Κύριε Σκυλακάκη, εσείς το δημοσιεύσατε στο άρθρο σας. Διαβάστηκε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας σήμερα. Να είστε καλά. Στο, να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, για να ανέβουμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη τώρα, αλλάζοντας θέμα και περιμένοντας τα δικά σας μηνύματα στο liveview.gr και το 54777. Πάμε στη Θεσσαλονίκη λοιπόν να δούμε τι ραλιό Λεπίδου και να μας πει διαδηλώσεις που συμβαίνουν αυτή την ώρα, που πραγματοποιούνται αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης. Από το χώρο της παιδείας είναι. Από το χώρο της υγείας, με συγχωρείς, Ράλιο, είναι σήμερα οι κινητοποίησεις. Ναι, σήμερα δημητικοί έχουν από τα μέλη και οι νοσηλευτές από το χώρο της υγείας. Εμείς βρισκόμαστε έξω από τις διοικήσεις της 3ης και 4ης υγειονομικών υπηρεσιών περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπου νωρίς το πρωί έχουν φτάσει περίπου 50 νοσηλευτές από τα νοσοκομεία που έχουν κλείσει, έχουν βάλει λουκέτο. Και αυτά είναι η Παναγία, το Αφροδίσιο και η Λιμωδών. Έχουν έρθει εδώ γιατί νιώθουν αδικημένοι για το εξής. Ενώ βγήκε η Μουραδιώτση επίσημα και κανονικά και όπως προβλέπει η νομοθεσία από το ΑΣΕΠ, η Τριμελής Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας που έχει αναλάβει να διορίσει αυτό το προσωπικό, όπως καταγγέλνουν, έχει αδικήσει και δεν έχει διορίσει σωστά το προσωπικό. Και τι λέμε με αυτό, τι λένε? Έχουν δείξει τη λίστα με τιμωριοδότηση, ενώ υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό που, για παράδειγμα, έχει συγκεντρώσει 58 μόρια. Καλούνται αυτοί οι άνθρωποι να φύγουν σε άλλους νομούς της Ελλάδας να εργαστούν, σε άλλα νοσοκομεία, και άτομα από άλλους νομούς με 50 μόρια έρχονται Θεσσαλονίκη. Και υπάρχει έτσι γύρω από αυτό το θέμα του διορισμού μια έντονη κινητικότητα και αντίδραση από την πλευρά των νοσηλευτών. Στο μεταξύ, σε λίγη ώρα, 12 η ώρα, θα αρχίσουν να συγκεντρώνονται μέλη της κοινωνικής μέλη του κοινωνικού γιατρίου αλληλεγγύης και των φαρμακείων αλληλεγγύης της πόλης, διαμαρτύρονται για τον αποκλεισμό που έχουν τα κοινωνικά στενέστερα στρώματα στη χώρα μας. 3 εκατομμύρια άτομα, όπως λέει η ανακοίνωσή τους, είναι ανασφάλιστα και έτσι, με την ακολουθούμενη πολιτική που ακολουθείτε, είναι αποκλεισμένοι και δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν στα θέματα υγείας που αντιμετωπίζουν. Και έτσι συγκεντρώνονται έξω από το Ιπποκράτιο νοσοκομείο. Μάλιστα. Λοιπόν, οι κινητοποίησεις αυτές εξέλιξες στη Θεσσαλονίκη έχουν ανάλογες και στην Αθήνα, στις οποίες θα πάμε και στη διάρκεια της εκπομπής. Έχουμε ήδη δει τι κάνουν αυτή την ώρα στο ΙΚΑ της Νέας Ιωνίας οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ. Έχουν συγκεντρωθεί εκεί και ζητούν να μην κλείσει το πολυιατρείο τους. Βλέπω και τον κύριο Παπαζάχο στη σύνδεσή μας από τη Θεσσαλονίκη. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαζάχο. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο μαζί, διότι το θέμα των σεισμών είναι πάντα στην ημερήσια διάταξη. Ανησυχεί τόσο τους κριτικούς όσο και τους Θεσσαλονικείς, τους Μακεδόνες. Και έχουμε και ένα δημοσίευμα στη Le Monde που κάνει λόγο για τρομερά μεγάλο αναμενόμενο σεισμό. Να μας τα σχολιάσετε όλα αυτά. Παράλληλα, επιστρέφοντας στα θέματα τα πολιτικά, η Ειρήνη Σαββοπούλου θα μας πει τη στάση που κρατά το ΠΑΣΟΚ απέναντι σε λήψη, στο ενδεχόμενο λήψη νέων μέτρων, στον απόϊχο τη συνάντηση Βίζαρ Σαμαρά και σε αυτές τις διαφωνίες μεταξύ κυβέρνησης και Τρόικας.
όχι σε νέα δημοσιονομικά μέτρα είναι και το μήνυμα του Βαγγέλη Βενιζέλου. Είχε μάλιστα χθες μία σύσκεψη με τους πράσινους υπουργούς και αφού τους έκανε μία ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις, τους έδωσε να καταλάβουν ότι ούτε οι Ευρωπαίοι έχουν μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι θα γίνει με την περίπτωσή μας. Και μάλιστα τους είπε πως η κατάσταση δυσκολεύει ακόμη περισσότερο, καθώς δεν έχει σχηματιστεί ακόμη η κυβέρνηση στη Γερμανία και τα πράγματα παραμένουν ακόμη ρευστά, με αξιωματούχους να κάνουν αφήσιμες δηλώσεις για το θέμα της Ελλάδας. Το κρισιμότερο σημείο, εκτιμά ο Βαγγέλης Βενιζέλος, πως είναι η διαπραγμάτευση για το χρέος. Τους παρουσίασε τα εναλλακτικά σενάρια που υπάρχουν μέχρι αυτή τη στιγμή και που συζητούνται είτε στο προσκήνιο είτε στο παρασκήνιο. Τόνισε πως πρέπει να υπάρξει μια συγκροτημένη διαπραγμάτευση, αφήνοντας κάποιες αιχμές, λέγοντας πως δεν πρέπει να υπάρχουν πολλές κουβέντες. Όχι να μέτρα λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να συζητηθούν, επιτείνουν την ύφεση και κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει ανεκτό. Μπροστά μας όμως είναι αυτό το πακετάκι, αφού υπάρχει διαφωνία μεταξύ κυβέρνησης Τρόικας. Και τι γίνεται με τη σκληρή λιτότητα στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Οι χώρες του Νότου που υποφέρουν είναι στους δρόμους. Προσπαθούν να αντιδράσουν στα μέτρα λιτότητας που οι κυβερνητικές πολιτικές επιβάλλουν. Στην Πορτογαλία έχουν εξαγγείλει πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις, στις οποίες παίρνουν μέρος, Δέσποινα, όλα τα σωματεία. Παίρνουν μέρος τα περισσότερα συνδικάτα, τα οποία έχουν εξαγγείλει κινητοποιήσεις και απεργίες διαρκείας και στους επόμενους μήνες, μετά την εξαγγελία της κυβέρνησης, την εξαγγελία του νέου προϋπολογισμού που προβλέπει σκληρά μέτρα, ιδιαίτερα για το δημόσιο τομέα. Και τα συνδικάτα των μεταφορών ανακοίνωσαν ότι πρόκειται να προχωρήσουν σε 15ήμερη απεργία. Επίσης, διαμαρτύρονται για τα νέα μέτρα λιτότητας, πλήττουν τους δημόσιους λειτουργούς. Ο προϋπολογισμός προβλέπει μειώσεις στις δημόσιες δαπάνες και μειώσεις στους μισθούς των δημοσίων λειτουργών από 2,5% έως 12% για μισθούς που ξεπερνούν τα 600 ευρώ μεικτά. Επίσης, η κυβέρνηση σχεδιάζει και τη μείωση κατά 2% εντός του 2004 και του αριθμού των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα. Μάλιστα. Σε λίγο θα συνδεθούμε με το Υπουργείο Οικονομικών και θα δούμε πολίτες που σπέβδουν εκεί για να παραδώσουν στον κύριο Στουρνάρα πακέτο για την πεθερά και τη μητέρα του. Θυμάστε που είχε εμφανιστεί εδώ στη συχνότητα του Στάρκη, είχε πει ότι ξέρει από δυσκολίες και οι συγγενείς του περνούν δύσκολα. Υπάρχει μια πρωτοβουλία λοιπόν πολιτών που έχουν συγκεντρώσει καλούδια από την Κρήτη και από άλλες περιοχές της χώρας, προκειμένου να βοηθήσουν τον Υπουργό Οικονομικών. Θα δούμε τη διάθεση χιούμορου που επιδεικνύουν. Όμως, αλλάζοντας θέμα και μπαίνοντας στο κεφάλαιο σεισμών, με την Ελλάδα να ταρακουνιέται από το ρεγγέλαδο τις τελευταίες ημέρες, πριν μιλήσουμε με τον κύριο Παπαζάχο, πριν μας δώσει τα φώτα του για το τι περιμένουμε στη χώρα, πριν σχολιάσει τις δηλώσεις των σεισμολόγων, μεγάλου αριθμού σεισμολόγων διεθνών, στη Le Monde, τη γαλλική, ότι επίκειται σεισμός ακόμη και νέα Ρίχτερ στην περιοχή μας. Και πριν σχολιάσει τις δηλώσεις του πατέρα του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, του κ. Βασίλη Παπαζάχου, ότι πρέπει να γίνουν έλεγχοι σε όλα τα δημόσια κτίρια γιατί οι σεισμικές δονήσεις μπορεί να τα ταρακουνήσουν σε βαθμό κατάρρευσης, πάμε στην Κρήτη, στην Κατερίνα Μποτζάκη, εκεί που οι αρχές, προκειμένου να γκρεμίσουν ένα σπίτι ετοιμόροπο, έκαναν ετοιμόροπο το διπλανό που δεν είχε τίποτα. Τι έγινε ακριβώς, Κατερίνα, εκεί? Μετά το μεγάλο, το δυνατό σεισμό του περασμένου Σαββάτου 6,3 δυτικά των Χανίων, ο Δήμος Ηρακλείου πήρε μια απόφαση να προχωρήσει στην κατεδάφιση ενός κτηρίου ετοιμόροπου στην οδό Βικέλα. Ήταν ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής και πραγματικά το έκανε. Με μπουλντόζες λοιπόν προσπάθησε να γκρεμίσει το εγκαταλελειμμένο κτίριο, στο οποίο όμως πραγματοποίησε ρογμές, έκανε ετοιμόροπο και ένα κτίριο το οποίο ο ιδιοκτήτης του πρόσφατα είχε ανακαινήσει. Αυτό βεβαίως που καταγγέλουν οι κάτοικοι εδώ στην περιοχή είναι ότι ο Δήμος κατεδάφισε μόνο την πρόσωψη του εγκαταλελειμμένου κτιρίου, το οποίο ήταν και επικίνδυνο. Αυτό που τονίζουν τώρα, όπως μπορείτε και εσείς να δείτε στα πλάνα μας, κρέμονται πέτρες, τούβλα, σίδερα. Και αυτό που τονίζουν εδώ οι κάτοικοι είναι ότι εκεί που φοβόντουσαν μην τυχόν και πέσει ο σεισμός στο ενδεχόμενο ενός μεγάλου σεισμού, τώρα θα πρέπει να φοβούνται ακόμα και σε ένα δυνατό άνεμο. Αν μπορούμε να ανοίξουμε λίγο μάλιστα το πλάνο, θα σε παρακαλέσω εγώ, δηλώνουν είναι ότι Κατερίνα, έχουν ένα φάκελο για να δούμε την έχει εικόνα αναλυτικά, αν μπορούμε το να πλάνο να δούμε. Θα παρακαλέσω και εγώ τον Δημήτρη τον Βρυθιά. Όπως βλέπετε, έχει παραμείνει το μισό σπίτι του εγκαταλελειμμένο το ετοιμόροπο, όπου τώρα κρέμονται πραγματικά τα τούφλα, είναι στον αέρα, κρέμονται σε μία κλωστή. Η σκάλα επίσης το ίδιο, ο Δήμος δηλαδή, μόνο την πρόσωψη του κτηρίου
κατεδάφισε. Όλα τα υπόλοιπα έχουν μείνει το ίδιο. Επίσης, θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας και στο σπίτι που ήταν όμορο, όπου τώρα πλέον εκεί είναι και αυτό ετοιμόρροπο. Κινδυνεύει και αυτό. Η ένοικη του σπιτιού του που ήταν κάτοικη μια της χαρά και ξαφνικά έγινε ένα φάκελο με διάφορα σπίτια τα οποία... Τώρα περιμένουν από τις υπηρεσίες του Δήμου να τους βρει λύση και βεβαίως η αποκατάσταση του σπιτιού, το οποίο πρόσφατα είχαν ανακαινήσει οι ιδιοκτήτες του. Οι κάτοικοι εδώ έχουν πάρα πολλά ετοιμόρροπα σπίτια. Βρισκόμαστε στην παλιά πόλη του Ηρακλείου. Έχουν λοιπόν ένα φάκελο προκειμένου να τα δώσουν, να τα καταθέσουν στο Δήμο. Κάποια από αυτά ήδη έχουν καταθέσει προκειμένου να προχωρήσουν στην κατεδάφισή τους. Όμως βλέποντας αυτό το αποτέλεσμα σήμερα, μας λένε ότι μάλλον δεν θα το κάνουν. Μάλιστα. Κατερίνα μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και θα πάω στο τραπέζι της εκπομπής να καθίσω και να μιλήσω με τον κύριο Παπαζάχο, τον κύριο Κώστα Παπαζάχο που είναι στη σύνδεσή μας. Λοιπόν, να σας ακούσουμε κύριε Παπαζάχο, πόσο περίεργα είναι τα πράγματα και γιατί μιλούν για σεισμική δόνηση ακόμη και μεγέθους 9 Ρίχτερ, το διάβασα σωστά? Τρόμαξα μόνο που το διάβασα το νούμερο αυτό. Τόσοι επιστήμονες, 50 επιστήμονες, σεισμολόγοι και μηχανικοί, με χάρτες για τις σεισμογόνες περιοχές στην περιοχή μας. Και το δημοσίευμα αυτό έρχεται από τη Le Monde. Ναι, δεν ξέρω αν με ακούτε καλά, γιατί μόλις είχα ένα πρόβλημα με τον υπολογιστή. Μια χαρά. Ωραία. Υπάρχει μια τεράστια παρεξήγηση και αυτό δείχνει πόσο δύσκολο είναι κανείς να μεταφέρει επιστημονικές πληροφορίες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή. Η Le Monde δεν γράφει αυτό το πράγμα. Υπάρχει ένα άρθρο το οποίο αναφέρει ότι το ελληνικό αυτό πρόγραμμα κατέληξε σε κάτι που ήταν σχετικά γνωστό για τον ελληνικό χώρο, δηλαδή ότι στα επόμενα 500 χρόνια, αναμένεται σε κάποιες περιοχές του ελληνικού χώρου να παρατηρηθούν βλάβες έντασης 9. Η ένταση που μετράει τις βλάβες, τα αποτελέσματα των σεισμών, μετρείται σε μια κλίμακα από το 0 μέχρι το 12. Το 9 είναι, ας πούμε, λίγο πιο βαριές βλάβες από το σεισμό της Αθήνας το 99 ή της Θεσσαλονίκης το 78. Μάλιστα. Ωστόσο, 500 χρόνια. Ωστόσο, κύριε Παπαζάχο, αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι οι συνάδελφοί σας κατέληξαν σε έναν χάρτη της περιοχής, τον οποίο κοκκίνησαν ανάλογα με την επικινδυνότητα. Και η Ελλάδα είναι κόκκινη και κάποιες περιοχές της είναι κατακόκκινες, είναι βαθύ κόκκινο. Ο λόγος είναι ότι αυτή τη στιγμή τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται για τον ευρωπαϊκό χώρο. Καταλαβαίνετε, όταν συγκρίνει κανείς για τους σεισμούς στην Ελλάδα με τη Γερμανία ή με τη Σουηδία, η Ελλάδα είναι στο κόκκινο-κόκκινο-μαύρο. Εμείς που είμαστε πιο εξοικειωμένοι με τους σεισμούς, γνωρίζουμε ότι φυσικά κάθε 500 χρόνια έχουμε σοβαρές βλάβες. Το πρόβλημα είναι ότι ο δημοσιογράφος που διάβασε την είδηση, την ένταση 9, που σημαίνει βλάβες υψηλές, το έκανε μέγεθος 9 και τα 500 χρόνια τα έκανε τον επόμενο μήνα. Άρα ξαφνικά μια είδηση παραλλάχθηκε και έφτασε σαν ένα κατασοφολογικό φαινόμενο που θα γίνει αύριο μεθαύριο στη χώρα μας. Γι' αυτό είσαστε εδώ, είναι λοιπόν. Και ένα τεράστιο πρόβλημα. Γι' αυτό είσαστε εδώ, λοιπόν, για να βάζετε τα πράγματα στη θέση τους. Το είπανε και άλλοι συνάδελφοι αυτό, ότι πρόκειται για μια τελείως λανθασμένη ερμηνεία, παραπλανητική και κινδυνολογική, ενός άρθρου που γράφει άλλα πράγματα. Επίσης, διαβάσαμε δήλωση Βασίλη Παπαζάχου, της οικογένειας, γνωστός και έγκριτος σεισμολόγος, να λέει ότι αν δεν ελεγχθούν τα κτίρια σε όλη την Ελλάδα, μπορεί να έχουμε νεκρούς από σεισμούς. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο. Προφανώς και αυτή η δήλωση σου ακούγεται ως λίγο έτσι βαριά. Προσπαθεί μάλλον ενδεχομένως να υποθεί το θέμα ότι αυτή τη στιγμή το κομμάτι της προσεισμικής αντισεισμικής προστασίας είναι ένα από τα μεγαλύτερα θύματα της κρίσης. Ξέρετε, ακόμα άμα γίνει ένα σεισμός ή κάποια άλλη φυσική καταστροφή, στο μετά, στα μέτρα επέμβασης μετά τον σεισμό, την πλημμύρα, την πυρκαγιά, είμαστε καλοί. Είμαστε πολύ κακοί στο πριν, στην πρόληψη. Και αυτή τη στιγμή η πρόληψη είναι το πρώτο θύμα της οικονομικής κρίσης. Όλα τα μέτρα εκείνα που μπορούσαμε να πάρουμε, που σχετίζονται με δημόσια κτίρια, με τα σχολεία που είναι τα παιδιά μας στο μέλλον αυτού του τόπου, με τα ιδιωτικά κτίρια, έχουν πάει στις καλένδες ακριβώς γιατί δεν υπάρχουν πόροι και οι προτεραιότητες είναι στο σήμερα και όχι στο αύριο. Αυτό δυστυχώς κάποια στιγμή το αντιλαμβάνεστε, να το πληρώσουμε. Δεν είναι θέμα που μπορεί να το ξεφύγουμε με κάποιο τρόπο. Χτυπάω ξύλο και εύχομαι να είσαστε απλώς Κασάνδρες, αλλά απ' την άλλη μεριά... Όχι, δεν είμαστε Κασάνδρες. Είμαστε πολύ τυχεροί. Σκεφτείτε ότι οι σεισμοί από το 78 και μετά έγιναν Σαββατοκύριακα, βράδια, αργίες και καλοκαίρι. Εποχές που τα σχολεία είναι κλειστά. Δεν ξέρω αν ο Θεός είναι με την Ελλάδα και δεν ξέρω για πόσο καιρό θα είναι με την Ελλάδα. Αλλά όταν θα δούμε έναν ισχυρό σεισμό σε πρωινή ώρα που τα σχολεία είναι σε λειτουργία, τότε θα θυμηθούμε ότι πολλοί από τους παλιούς σεισμούς
γκρέμισαν, κατεδάφισαν, έριξαν σχολεία. Και τότε θα ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση με τελείως άλλο πνεύμα. Δεν μπορούμε να ποντάρουμε στην καλή μας τύχη συνεχώς. Κάποια στιγμή πρέπει η προστασία να είναι αποτέλεσμα δράσης και όχι απλά σύμπτωση και τύχης. Κύριε Παπαζάχου, αν ξεκινούσατε εσείς, αν δίνατε εσείς εντολές για να ξεκινήσουν οι έλεγχοι σε δημόσια κτίρια, από ποια περιοχή της Ελλάδας θα ξεκινούσατε? Είναι δηλαδή, τελευταία η Κρήτη κουνιέται, έτσι. Ναι, είναι προφανές ότι η ιεράρχηση των μέτρων εξαρτάται από δύο παράγοντες. Πρώτον, από το πού υπάρχουν προβλήματα και πού έχουμε τους πιο σημαντικούς πληθυσμούς. Και δεύτερον, από το τι αίσθηση έχουμε για τη σεισμικότητα την επόμενη δεκαετία. Mm-hmm. Το πρώτο είναι γνωστό, το δεύτερο δεν είναι τόσο καλά γνωστό και να είναι δεν είναι ανακοινώσιμο. Άρα η πολιτεία έχει κάποια στοιχεία, τα οποία δεν είναι απαραίτητα σεισμολογικά, είναι και κοινωνικά και οικονομικά, για να ιεραρχήσει τα μέτρα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα ελέγχου δημοσίων κτηρίων είναι πρακτικώς παγωμένο. Ακόμα και αν κάτι έχει ολοκληρωθεί, πρέπει να πάμε στο επόμενο στάδιο. Έγινε ο έλεγχος. Ανέδειξε 5 σχολεία προβληματικά. Δεν πρέπει να κάνουμε κάτι. Δεν πρέπει να ενισχυθούν, να επισκευαστούν. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, απαιτεί πόρους. Και πόροι αυτή τη στιγμή από την αντισυμική πολιτική, την προληπτική, είναι παντελώς απόντες. Κάτι τελευταίο. Περιμένουμε μεγάλες σεισμικές δονήσεις στη χώρα σε ένα μεγάλο βάθος των επόμενων ετών. Μα αυτό κατηγορηματικά θα σας πω ναι. Όχι γιατί είμαι μάντης ή γνώσης κάποιου ειδικού φαινομένου ή έστω σας προσκομίζω κακές ειδήσεις. Το μέσο ετήσιο μέγεθος στην Ελλάδα είναι 6,3. Δηλαδή κάθε χρόνο έχουμε ένα σεισμό 6,3, θέλουμε δεν θέλουμε. Αν μια χρονιά μας ξεχάσει, θα μας θυμηθεί την επόμενη χρονιά. Δηλαδή δεν είναι κάτι που ο Παπαζάχος, η Τσαπανίδου ή οποιοδήποτε άλλος μπορεί να αλλάξει. Έτσι είναι ο ελληνικός χώρος, έτσι λειτουργεί. Αυτό δημιουργεί και τις ομορφιές του ελληνικού χώρου, τις ωραίες παραλίες στη Χαλκιδική. Είναι κομμάτι της ίδιας διαδικασίας. Είναι η αρνητική όψη ενός ωραίου νομίσματος. Συνεπώς, με κατηγορηματικά σας λέω ναι. Όσο οι σεισμοί γίνονται, π.χ. σε θαλάσσιες περιοχές, όπως ο σεισμός που έγινε προχθές στην Κρήτη, τόσο από φυσικούς λόγους θα είμαστε προστατευμένοι. Κάποια στιγμή όμως, σεισμοί γίνονται και σε υπηρετικές περιοχές και να θυμηθούμε ότι οι μικροί σεισμοί, 5,9 ήταν της Αθήνας, 5,5 ήταν οι σεισμοί της Κόνιτσας ή του Πύργου, μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις. Γι' αυτό λέμε ότι δεν πρέπει να αναβάλουμε συνεχώς τα μέτρα τα προληπτικά της Εθνικής Προστασίας, ελπίζοντας ότι συνεχώς οι σεισμοί θα μας γίνονται στη θάλασσα, χωρίς θύματα, χωρίς επιπτώσεις. Να είστε καλά, κύριε Παπαζάχου, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία μου κάνω να μιλήσουμε. Να είστε καλά, γεια σας. Λοιπόν, liveview.gr, μέσω της σελίδας αυτής, επικοινωνούμε εσείς με εμάς, εμείς με εσάς και οι τηλεθεατές μεταξύ σας, αλλά και στο 54777 ερωτήσεις και σχόλια και παρατηρήσεις, αλλά και θέματα για να ασχοληθούμε εμείς δημοσιογραφικά με αυτά. Ερχόμαστε σε πολύ λίγα λεπτά κοντά σας. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι για να θυμίσουμε ότι μέσα από το liveview.gr μπορούμε να επικοινωνούμε, να μας στέλνετε ειδήσεις, να μας στέλνετε αυτά που βλέπετε να συμβαίνουν γύρω σας, αλλά και ό,τι θέλετε να μας πιέσετε λίγο παραπάνω για να ασχοληθούμε με αυτό. Και δεν το έχουμε ήδη κάνει μέσα από την εκπομπή. Σας είπαμε και νωρίτερα ότι έξω από το Υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζεται ένα δέμα με αποδέκτη τα υψηλά πατώματα του Υπουργείου Οικονομικών, τον Υπουργό, τον κύριο Στουρνάρα. Ποιοι λάμπρο χαβέλα είναι αυτοί που ετοιμάζουν το πακέτο αυτό? Πίσω ειδήσει. Για να σε δούμε. Καλημέρα από όπου, κυρίες και κύριοι. Ένα χιουμοριστικό πακέτο προς τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Στουρνάρα. Ετοιμάζουν το αμέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΕΟΤΑ. Θα έρθουν εντός λίγων λεπτών προκειμένου να φέρουν τρόφιμα, από όσο έχουμε πληροφορηθεί, κοτόπουλα, λουκάνικα, όσπρια, από όλη την Ελλάδα έχουν συγκεντρώσει τα μέλη της ΠΟΕΟΤΑ προκειμένου να τα προσφέρουν στην μητέρα, στην πεθερά και στον πεθερό του κ. Στουρνάρα, καθώς σε μία δήλωσή του είχε πει ότι τα μέλη της οικογένειάς του, η μητέρα του, η πεθερά του και ο πεθερός του, ζούνε με 500 ευρώ. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτή την δήλωση τα μέλη της ΠΟΕΟΤΑ, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΟΤΑ, θέλει με αυτόν τον τρόπο να διακομωδήσει τη συγκεκριμένη δήλωση. Αναμένεται από στιγμή σε στιγμή να έρθει ο κύριος Μπαλασόπουλος, ο πρόεδρος της ΠΟΕΟΤΑ, με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με ένα φορτηγάκι το οποίο, από όσο έχουμε πληροφορηθεί, είναι γεμάτο με προϊόντα από όλη την Ελλάδα.
προκειμένου να τα προσφέρει στον Υπουργό Οικονομικών. Θα είμαστε εκεί και θα δούμε τι είναι αυτό το οποίο θα χαρίσουν μέτρα, τα μέλη της ΠΟΕΟΤΑ στον Υπουργό. Μέτρα υπάρχουν, το είδαμε και στην οθόνη μας, ότι η αστυνομία έχει πάρει τις θέσεις έτσι ώστε να μην υπάρξουν παρατράγουδα στην περιοχή. Και όλα αυτά γιατί άναψε φωτιές η ερώτηση του Νίκου Χατζηνικολάου. Το ρώτησε μιλώντας στον Ενικό, εδώ μέσα από τη συχνότητα του Σταρ, στην πρώτη εκπομπή του Νίκος Χατζηνικολάου, τον κύριο Στουρνάρα. Ξέρετε πώς είναι να περνά κανείς με 500 ευρώ? Και απάντησε ο κύριος Στουρνάρας, βεβαίως και ξέρω. Μέλη της οικογένειάς μου παίρνουν συντάξεις των 500 ευρώ. Ορίστε λοιπόν τώρα τα βοηθήματα. Πάμε μέχρι τη Μαρία Παπανιανακοπούλου, μέχρι να έρθουν τα δέματα στο Υπουργείο Οικονομικών. Είχαμε δει τις προάλλες τους πυροβολισμούς, το ότι έκαναν την πόλη της Πάτρας Far West η Ρωμά που προσπαθούσαν να αποτρέψουν τη σύλληψη ενός νεαρού. Είναι τα πλάνα που βλέπουμε τώρα στις οθόνες μας, με πυροβολισμούς μέσα στην πόλη. Τους ακούμε τώρα στα πλάνα, στις εικόνες μας. Στη συνέχεια η αστυνομία συνέλαβε κάποιους από τους ανθρώπους που εμπλέκονται στην υπόθεση αυτή και τους πήγε μέχρι τον ανακριτή. Και τι έγινε εκεί, Μαρία? Ζήσαμε απίστευτες στιγμές, Πόπη, χθες το απόγευμα στο κέντρο της Πάτρας, έξω από το δικαστικό μέγαρο, στη συμβολή των οδών Γούναρη και Κορίνθου. Κάποιος είναι στο πάτωμα. Εδώ τι γίνεται? Εδώ λοιπόν βλέπουμε γυναίκες Ρωμά μαζί με τα παιδιά να μπαίνουν στο δρόμο, να βρίσκονται κατά μεσής του δρόμου, φωνάζοντας, ουρλιάζοντας και κλαίγοντας, με αφορμή την απόφαση προφυλάκησης του 17χρονου πιστολέρου και του 27χρονου αδελφού του, που φέρονται οι βασικοί συμμετέχοντες, οι βασικοί κατηγορούμενοι στα επεισόδια με την ανταλλαγή πυροβολισμών κατά των αστυνομικών την περασμένη Παρασκευή στο Ψαροφάι. Είναι στιγμές που γίνονται μέρα μεσημέρι, σε πλήρη εξέλιξη το κυκλοφοριακό της Πάτρας. Ο κόσμος πραγματικά δεν ήξερε τι να κάνει. Το βλέπετε και τους αστυνομικούς ότι δεν ήξεραν πώς να αντιδράσουν σε αυτή την εκδηλώση. Έχει πέσει κάτω η γυναίκα και χτυπιέται, έτσι. Και δεν είναι η μοναδική. Yeah. Είναι πολλές οι γυναίκες Ρωμά, όπως και ανήλικα παιδιά, που έμπαιναν στον δρόμο αδιαφορώντας για τα διερχόμενα αυτοκίνητα, με κίνδυνο βεβαίως να προκληθεί και κάποιο σοβαρό ατύχημα. Πραγματικά σοβαρές και πρωτόγνωρες, η αλήθεια είναι, σκηνές και για το δικαστικό ρεπορτάζ. Βεβαίως με την έντονη παρέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων και των ενισχύσεων που έφτασαν στο σημείο, μετά από λίγη ώρα αποκαταστάθηκε το όποιο πρόβλημα. Μάλιστα. Στην περιοχή. Να ευχαριστήσουμε τη Μαρία Παπαγιανακοπούλου από το skypatras.gr και να πάμε στο θέμα της παιδείας. Σας λέγαμε τις τελευταίες ημέρες ότι έχει αρχίσει και η ηλεκτρονική καταγραφή των διοικητικών των ΑΕΗ για το θέμα των διαθεσιμοτήτων. Ωστόσο, δεν γίνεται αυτή, Χριστίνα Καλοκαίρη. Πρακτικά δεν γίνεται. Παρά τις κυρώσεις, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν κυρώσεις. Για σας και εμένα, έτσι ακριβώς είναι, Πόπη. Και να πούμε ότι, όπως καταλαβαίνετε και εσείς, κορυφώνεται και η αγωνία των φοιτητών και των οικογενειών τους, καθώς άγνωστο παραμένει αν θα ανοίξουν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα που δεν λειτουργούν εξαιτίας της συνεχιζόμενης απεργίας των διοικητικών υπαλλήλων. Εδώ από τους τηλεθεατές, οι φοιτητές. Και εκεί υποχρεούνται οι υπάλληλοι να καταγράφουν τα προσόντα τους για τη διαθεσιμότητα. Οι 5 μέρες, μάλιστα, προθεσμίας έγιναν 7, αφού έχουν περιθώριο μέχρι την ερχόμενη Τρίτη. Άλλα θα τεθούν σε αργία. Τώρα οι απεργοί φαίνονται αδιάλακτοι, κάνουν σήμερα συγκέντρωση στα προπύλαια και είναι σε διαρκή συνεννόηση με τους νομικούς τους, καθώς, όπως γνωρίζετε, έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Τα στοιχεία ζητήθηκαν τελικά από τους διοικητικούς υπαλλήλους 6 ιδρυμάτων, το Μετσόβιο, το Καποδιστριακό, το Θεσσαλονίκη, το Πατρών, αλλά και 2 ιδρυμάτων της Κρήτης και της Θεσσαλίας, που είχαν στείλει αλλά εντοπίστηκαν κάποια λάθη και ζητείται επανάληψη. Και επίσης να σας πω, πολύ σημαντικό είναι ότι οι φοιτητές της ΔΑΠ στην ιστοσελίδα Ανοιχτές Σχολές κάνουν συλλογή υπογραφών για να ανοίξουν το Μετσόβιο και το Καποδιστριακό και να μην χαθεί το εξάμεινο του στο πλήρω. Πόσους έχουν μαζέψει, πόσες υπογραφές έχουν μαζέψει, Χριστίνα? Δυστυχώς από χθες δεν μας έχουν δώσει στοιχεία στο Υπουργείο Παιδείας. Θα μπούμε σε λίγο να τη δούμε, μπορούν να μπουν και οι τηλεθεατές βεβαίως. Στο ερώτημα τι γίνεται με τους πρωτοετήσεις, τι γίνεται με τα κλειστά πανεπιστήμια, τι γίνεται με τα εξάμεινα, τι απαντάμε και σήμερα? Σήμερα απαντάμε ότι, όπως γνωρίζουν τα παιδιά, αφού επικοινωνούν με τις σχολές τους, βέβαια ότι σε κάποια πανεπιστήμια έχουν γίνει και οι εγγραφές των πρωτοετών, όπως για παράδειγμα στο Οικονομικό και στο Πατρών, παρά το γεγονός ότι απεργούν οι διοικητικοί υπάλληλοι και έχει ξεκινήσει το εξάμεινο. Το μεγάλο πρόβλημα, επαναλαμβάνω, εντοπίζεται στα Ιδρύματα Καποδιστριακό και Μετσόβιο της Αθήνας. Να σε ευχαριστήσουμε. Στο θέμα της διαθεσιμότητας μένουμε με τους δημοτικούς αστυνομικούς. Ο Γιάννης Ευσταθίου έχει πληροφορίες για το τι συμβαίνει με αυτούς. Μπορεί λοιπόν ο πρώτος κύκλος της διαθεσιμότητας να εκκρεμεί ακόμη με τους 1.349 διοικητικούς των πανεπιστημίων, και γι' αυτό ένα θέμα το οποίο η Τρόικα το έχει θέσει και ως προαπαιτούμενο για την καταβολή της δόσης ενός δισεκατομμυρίου. Ωστόσο, οι δημοτικοί αστυνομικοί έχουν καλά νέα. Βέβαια, είναι μια υπηρεσία που κακές γλώσσες υπενθυμίζουν ότι είχε ιδρυθεί επί Δημαρχίας Ντόρας
Μπακογιάννη, της αδερφής δηλαδή του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και τότε είχε ακολουθηθεί σε αρκετές περιπτώσεις διαδικασία ΣΕΠ. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, ήταν ένα ευχάριστα. Τρεις νέες υπηρεσίες έχουν ετοιμαστεί για να τους υποδεχθούν. Πρόκειται για τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, τις νοηδρυθήσεις με το μεταναστευτικό κώδικα υπηρεσίες ηθαγένειας One Stop Shop, είναι κάτι ουσιαστικά σαν ΚΕΠ για μετανάστες, και τις υπηρεσίες δίωξης του παραεμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης βεβαίως, το μεγαλύτερο μέρος των δημοτικών αστυνομικών. Όπως ήδη είχαν δεσμευτεί οι Υπουργοί Προστασίας του Πολίτη Νίκος Δένιδες και Δικαιοσύνης Χαράλαμπος Αθανασίου, θα απορροφηθεί στην ελληνική αστυνομία και τα σωφρονιστικά καταστήματα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πώς θα πάει ο δημοτικός αστυφύλακας, αστυνομικός, με συγχωρείτε, στην αστυνομία, πώς θα κάνει αυτή τη μετάβαση μετά από εκπαίδευση, μετά από ειδική εκπαίδευση, αλλά και ψυχανάλυση. Ετοιμάζονται η Λένια Ουίλιαμς να καθίσουν στον καναπέ του ψυχολόγου οι δημοτικοί αστυνομικοί που θα μεταφερθούν στην ελληνική αστυνομία? Ακριβώς έτσι είναι, Πόπη. Εκτός από τα προσόντα, από τα πτυχία τους, από η οικογενειακή κατάσταση, αλλά και από άλλα στοιχεία σωματικά κλπ., θα χρειαστεί να περάσουν και από τον καναπέ του ψυχολόγου, καθώς για πρώτη φορά θα κρατήσουν όπλο στα χέρια τους. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να δουν οι αρμόδιοι αν μπορούν να αντεπεξέλθουν σε αυτό. Αν είναι δηλαδή ικανοί να φέρουν όπλο. Ακριβώς. Για να το χρησιμοποιούν σωστά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε να δούμε τις εξελίξεις στο θέμα της Χρυσής Αυγής. Είχαμε χθες τη ψηφοφορία στη Βουλή για την άρση της ασυλίας των 6 βουλευτών. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος θα μας πει για το τι συνέβη χθες, αλλά και τι γίνεται σήμερα, καθώς ξεκινάει η συζήτηση για τη χρηματοδότηση του κόμματος. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από σήμερα, καθώς σε λίγο θα αρχίσει η συζήτηση για ψήφιση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, το οποίο περιέχεται η τροπολογία για την αναστολή της χρηματοδότησης της Χρυσής Αυγής. Λοιπόν, οι διεργασίες τις τελευταίες ώρες ήταν πυρετώδεις και όπως φαίνεται θα έχουμε ψήφιση της τροπολογίας αυτής με διευρυμένη ψηφοφορία, δηλαδή θα το ψηφίσουν όλοι. Να σου πω ότι ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Μιχελάκης, κατέθεσε χθες το βράδυ μια βελτιωμένη τροπολογία που θα αφορά αναστολή χρηματοδότησης αποκλειστικά σε περιπτώσεις εγκληματικής οργάνωσης και τρομοκρατίας, θα αφορά στην περίπτωση άσκησης δίωξης αλλά και στην περίπτωση επιβολής προσωρινής κράτησης, και θα εφαρμόζεται όταν η δίωξη στρέφεται κατά περισσότερον του 1/5 των βουλευτών ή του 1/5 των ευρωβουλευτών και των μελών κεντρικού οργάνου διοίκησης. Και η αναστολή της χρηματοδότησης θα γίνεται μετά από απόφαση της Βουλής με ονομαστική ψηφοφορία και την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Όπως καταλαβαίνουμε, αυτό ικανοποιεί τα αιτήματα της αντιπολίτευσης και όπως δίνουν τα πράγματα θα έχουμε για πρώτη φορά με διευρυμένη πλειοψηφία. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Τώρα, όση ώρα ακούμε το ρεπορτάζ από τον Αντώνη Αντωνόπουλο, βλέπουμε εικόνα από τη Βουλή. Είδαμε τον κύριο Τσίπρα, είδαμε τον κύριο Αβραμόπουλο. Υπάρχει μια αντιπαράδοση αυτή την ώρα στη Βουλή. Είναι απευθείας η εικόνα που βλέπετε. Για άλλο θέμα όμως, όχι για τη Χρυσή Αυγή, για το Σκαραμαγκά συζητούν αυτή την ώρα και ανέβηκαν οι τόνοι νωρίτερα. Θα σας πούμε σε λίγο γιατί. Θα μείνουμε εμείς στο θέμα της Χρυσής Αυγής και θα δούμε τι συνέβη με το σπίτι του επιχειρηματία στη Βούλα που χθες έγινε φύλο και φτερό. Είχαμε και συλλήψεις μάλιστα και ο οικονόμος, ο εργαζόμενος στο σπίτι συνελήφθη Βάη Εσύρο. Τι μουσείο ναζισμού ήταν αυτό το σπίτι? Ακριβώς. Πόπι, αν μου επιτρέπεις όμως, θα ήθελα μια παρένθεση. Νομίζω είναι σημαντικό θέμα όσον αφορά τους σεισμούς που μας ενδιαφέρει όλους. Mm-hmm. Είχα λοιπόν χθες μια συζήτηση με έναν μηχανικό ο οποίος έχει γνώση των ευρωπαϊκών θεμάτων και μου μετέφερε το εξής, ότι μετά το δημοσίευμα της Le Monde έχει αρχίσει μια συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το αν η ελληνική κυβέρνηση, το κράτος, μπορεί να αποζημιώνει, να δίνει βοηθήματα σε πληγέντες από σεισμούς. Και μάλιστα υπάρχουν κάποιες σκέψεις να επιβληθεί πλέον ασφάλιση κατοικιών και σπιτιών από κάποιον επικείμενο σεισμό, από καταστροφές. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτή η παράμετρος θα έχει ενδιαφέρον ενδεχομένως και στην τσέπη μας. Σκέφτονται δηλαδή να μας κάνουν να πληρώνουμε και ασφάλεια κατά. Δεν ξέρω τώρα αν το δημοσίευμα προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις ή αν έγινε για να γίνει κάτι άλλο. Αφού δεν μπορούν να κάνουν τους ελέγχους από το κράτος γιατί δεν υπάρχει χρήμα στα ταμεία, τότε ενδεχομένως να σκεφτούν ότι πρέπει να πληρώσουμε εμείς τους ελέγχους. Τα σπίτια που δεν τα έχουμε ασφαλισμένα, δεν έχουμε λεφτά να ασφαλίσουμε. Εντάξει, μια ολόκληρη. Το κλείνουμε αυτό και μένει να το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Και περιμένουμε να δούμε. Καλά κάνεις και το βάζεις ωστόσο, γιατί αυτές οι ωραίες ιδέες στην πράξη εφαρμόζονται τελικώς πάντα. Ακριβώς. Για πάμε στην Χρυσή Αυγή τώρα. Λοιπόν, είχαμε συνέχεια των ερευνών. Χθες ήσουν αμάντης, παρότι το αντιαεροπορικό, το είπες αντιαρματικό, τελικά δεν ξέρω αν ήξερες κάτι. Βρήκα ένα αντιαρματικό βλήμα μέσα στο σπίτι του επιχειρηματία στη Βούλα. Ήταν η συνέχεια των ερευνών. Το είδαμε. Ήταν αυτό που είδαμε, έτσι. Αυτό το βλήμα είναι το αντιαρματικό του ΠΑΟ. Είναι
αυτοκινούμενο οπισθοδρομήσεως, όπως λέγεται, κατά αρμάτων. Βρήκαν λοιπόν οι αστυνομικοί 10 πιστόλια, τα οποία είναι δηλωμένα, βρήκαν πολλές σφαίρες, γεμιστήρες κτλ., βαλίστρες, πάρα πολλά πράγματα, ακόμα και ασυρμάτους ενδοεπικοινωνίας. Το θέμα είναι ότι βρήκαν και ένα μουσείο που δείχνει και μια κατεύθυνση. Λοιπόν, βρήκαν ένα μουσείο που είχε μόνο γερμανικά εκθέματα, δηλαδή μιλάμε για σημαίες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, του Τρίτου Ράιχ, σβάστικες, γερμανικές στολές, αγάλματα, φωτογραφίες του Χίτλερ και άλλων προσώπων επιφανών της εποχής που ανήκαν στο Τρίτο Ράιχ, κράνη, πάρα πολλά αντικείμενα τα οποία και κατασχέθηκαν από την αστυνομία. Όπου διαβόητος ναζιστής, δηλαδή φωτογραφία του ή τα ρούχα και τα εμβλήματα εκεί, μέσα στο σπίτι αυτό. Ναι, γιατί ας πούμε, μένω, λέει ότι θα έκανε μουσείο, αλλά μάλλον ήταν ένα μουσείο που είχε να κάνει μόνο με το Τρίτο Ράιχ και όχι με άλλα εκθέματα. Το ερώτημα είναι ότι οι έρευνες μετά και το κοντέινερ του μυστηρίου το χθεσινό έχουν κλείσει, έχουν ολοκληρώσει ή συνεχίζουν και ψάχνουν. Συνεχίζονται γιατί υπάρχουν παραστατικά για ένα τρίτο κοντέινερ το οποίο ακόμα δεν έχει βρεθεί. Εδώ λοιπόν είναι κάποιες φωτογραφίες που είχε δώσει ο Βρετανός πρώην στρατιωτικός, ο οποίος, όπως είχαμε πει χθες, εκπαίδευε πληρώματα πλοίων για την αντιμετώπιση πειρατών, ο οποίος είδε με τα μάτια του ένα κοντέινερ μπλε, το βλέπετε άλλωστε, που είχε οπλισμό. Του είπε λοιπόν ο επιχειρηματίας, ο καταστητούμενος, ότι αυτό είχε τουλάχιστον. Λούγκερ είναι αυτό, λέω. Είναι το όπλο του Δευτέρου Παγκοσμίου. Μάγκου 45. Αυτά είναι όλα εύχριστα. Όμως δεν είναι σαν τα όπλα τα μη λειτουργικά που λείπει, ας πούμε, το κλίστρο. Γιατί αυτός είπε ότι είχε 4.000 όπλα τα οποία ήταν διαφόρων τύπων, όπως Καλάσνικοφ, Μη-16, Εφνή. Όταν θες να κάνεις ένα μουσείο, θα έχεις ένα Καλάσνικοφ, ένα Εφνή, ένα G3, δεν θα έχεις 4.000 όπλα. Αν θες να εξοπλίσεις στρατό, έχεις 4.000 όπλα, όχι μουσείο. Λοιπόν, ήταν όπλα μη λειτουργικά. Δηλαδή, επί παραδείγματι, λείπει το κλίστρο. Όσοι έχουν πάει στρατό ή έχουν κάποια σχέση με τα όπλα, καταλαβαίνουν ότι είναι αυτό το βασικό κομμάτι. Δεν σημαίνει αυτό βέβαια ότι σε μια άλλη αποθήκη δεν έχει 4.000 κλίστρα για να μπορεί να τα τοποθετήσει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Μάλιστα. Και να τα κάνει λειτουργικά. Άρα αυτά τα λοιπόν όπλα. Οι έρευνες συνεχίζονται. Είχαμε λοιπόν χθες και τη σύλληψη του επιστάτη του σπιτιού, ο οποίος πάει με την κατηγορία, τη βαρύτατη κατηγορία για διακεκριμένη όπλοκατοχή και παράνομη όπλοκατοχή επίσης. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να πάμε στο εξωτερικό δελτίο. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε στη Δέσποινα Μανδελενάκη να μας δώσει δύο ειδήσεις. Δυστυχώς μας έρχεται μια φωτιά από την Ταϊλάνδη με θύματα ή όχι. Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί επισήμως θύματα, ωστόσο υπάρχουν φόβοι, με συγχωρείτε, ότι μπορεί να υπήρχαν θύματα κάποιοι αγοραστές, πελάτες ενός του σούπερ μάρκετ, το οποίο όπως βλέπουμε εδώ έχει τυλιχθεί στις φλόγες, το Πουκέτ της Ταϊλάνδης. Υπάρχει φόβος ότι μπορεί να υπάρξουν θύματα, ωστόσο οι φωτιές μέχρι τώρα είναι εκτός ελέγχου και δεν μπορούν οι πυροσβέστες να μπουν μέσα και να διαπιστώσουν αν όντως υπήρχαν άνθρωποι την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε από την αποθήκη του καταστήματος. Βλέπουμε εδώ τις φλόγες πόσο δυνατές είναι, πόσο έντονες. Μάλιστα. Παράλληλα είχαμε και μία συντριβή αεροσκάφους με 49 νεκρούς, η οποία διαβάζω ότι οφείλεται στα καιρικά φαινόμενα, στις καιρικές συνθήκες. Αυτό λένε τώρα οι αρχές, ενδεχομένως ότι οφείλεται στις καιρικές συνθήκες η συντριβή ενός αεροσκάφου στο Λάος, πάνω από τον ποταμό, ακριβώς 8 χιλιόμετρα πριν εκείνο προσγειωθεί και φτάσει στον προορισμό του. Να σου πω ότι οι 49 είναι οι νεκροί, είναι από τον κρατικό αερομεταφορέα του Λάος το αεροσκάφος. Βλέπουμε εδώ και πλάνα από τις έρευνες για να βρουν συντρίμμια του αεροσκάφου. Σκάφους οι διασώστες. Οι κακές καιρικές συνθήκες πιθανώς ευθύνονται και να σου πω ότι υπήρχαν άνθρωποι 11 εθνικοτήτων οι οποίοι επέβαιναν μέσα στο αεροσκάφος. Μία ολόκληρη οικογένεια από την Αυστραλία που επέβαινε ξεκληρίστηκε. Μάλιστα. Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Λοιπόν, Κατερίνα Παναγοπούλου, να επιστρέψω σε εσένα. Σε βλέπω έτοιμη στην αίθουσα ειδήσεων να μας δώσεις αλλαγές που μας έρχονται για το ασφαλιστικό. Και είναι πολλές οι αλλαγές που έρχονται για το ασφαλιστικό, διότι τις επόμενες ημέρες η κυβέρνηση ανοίγει και επισήμως το θέμα του ασφαλιστικού. Ανακοινώνει την Επιτροπή Σοφών, την οποία έχει συγκροτήσει, προκειμένου να μελετήσει όλες τις αλλαγές που θα γίνουν, κυρίως το 2015. Όταν θα εφαρμοστεί ο νόμος Λοβέρδου Κουτρουμάνη και θα έχουμε ένα νέο τρόπο υπολογισμού στις συντάξεις. Θα έχουμε μια βάση 360 ευρώ για σύνταξη και από εκεί και πέρα ανάλογα με τις εισφορές. Η Επιτροπή θα δει και τις συγχωνεύσεις των ταμείων, συγχωνεύσεις σε 60 ασφαλιστικούς κλάδους που λειτουργούν σήμερα ως ανεξάρτητοι λογαριασμοί. Θα δει, διότι από την αρχή η Τρόικα είχε πει ότι δεν μπορεί να υπάρχουν τόσα πολλά ταμεία με άλλες εισφορές στο κάθε ταμείο, άλλες παροχές. Θέλει να δημιουργηθούν 3 ταμεία μισθωτών, αυτοαπασχολουμένων και του ΟΓΑ.
Θα δούμε λοιπόν η Επιτροπή Σοφών πώς θα μπορέσει να το βάλει αυτά τα τρία ταμεία σε τάξη να λειτουργήσουν και να καταργηθούν όλα τα υπόλοιπα, να συγχωνευτούν τα υπόλοιπα 60 ταμεία που σήμερα λειτουργούν ως ανεξάρτητοι λογαριασμοί. Βλέπω λίγο τις ερωτήσεις που στέλνει ο κόσμος και σήμερα αλλά και τις προηγούμενες ημέρες. Ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με μειώσεις. Θα έρθουν μειώσεις σε συντάξεις, θα έρθουν μειώσεις και στα ευγενή ταμεία. Θα αλλάξει ο τρόπος που υπολογίζονται οι συντάξεις. Τι θα γίνει με το ΕΦΑΠΑΞ, θα θεσπιστεί βασική σύνταξη. Αυτές είναι οι βασικές ερωτήσεις του κόσμου. Τι μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτά? Έχουμε απαντήσεις για όλα αυτά και δεν είναι ευχάριστες οι απαντήσεις. Δυστυχώς δεν είναι, πράγματι. Στα ευγενή ταμεία είναι βέβαιο ότι θα εφαρμοστεί μοντέλο ΙΚΑ, δηλαδή σε 10 και σε ταμεία 10 και τραπεζών δεν πρόκειται να έχουν τις παροχές που έχουν σήμερα, ούτε σε είδος ούτε σε χρήμα. Θα εφαρμοστεί μοντέλο ΙΚΑ, επομένως ήδη από το 2014 θα πρέπει στα ευγενή ταμεία να περιμένουν μειώσεις. Στα ΕΦΑΠΑΞ να πούμε, τα οποία θα αλλάζουν ανάλογα με το χρόνο που βγαίνει ο καθένας σε σύνταξη. Δηλαδή, ανάλογα όχι μόνο με τα οικονομικά του ταμείου, αλλά και τη χρονιά που θα βγει, μπορεί δύο συνταξιούχοι να έχουν τις ίδιες παροχές, να έχουν πληρώσει τις ίδιες εισφορές, αλλά να έχουν τον ίδιο χρόνο ασφαλισμένοι, ανάλογα με το χρόνο που θα βγουν σε σύνταξη, να πάρουν και διαφορετικό ΕΦΑΠΑΞ. Οι επικουρικές θα αλλάζουν ανατρίμηνο από το 2014, διότι όπως έχουμε πει πολλές φορές, θα υπάρξει ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, άρα ο κρατικός προϋπολογισμός δεν θα χρηματοδοτεί τις επικουρικές συντάξεις. Επομένως, μπορεί το τρίτο τρίμηνο, για παράδειγμα, το 2014, να κοιτάξουν τα επικουρικά των ταμείων, να δουν ότι δεν έχουν επαρκή χρήματα να δώσουν επικουρικές. Επομένως, μπορεί το τρίτο τρίμηνο του 2014 να έχουμε μείωση και το πρώτο τρίμηνο του 2015 πάλι να υπάρξει νέα μείωση στις επικουρικές. Επομένως, για όλα τα θέματα τα οποία ρωτούν οι τηλεθεατές, Πόπη, τα πάντα είναι ανοιχτά. Τα πάντα είναι ανοιχτά. Τις επόμενες μέρες θα ανακοινώσει το Υπουργείο Εργασίας την Επιτροπή Σοφών. Λοιπόν, μέχρι σήμερα, για να καταλάβετε, τι περιμένει τα μέλη μιας οικογένειας, περιμένουν τη βοήθεια από τον συνταξιούχο που της ουσίας συντηρεί τους άνεργους, τα άνεργα παιδιά του. Το πακέτο από το χωριό δεν περιμένουν περισσότεροι? Στο μέλλον μάλλον θα πρέπει να στέλνουν πακέτο στους συνταξιούχους, αφού θα υποστούν τέτοιες μειώσεις σε συντάξεις επικουρικά και ΕΦΑΠΑΞ. Πακέτο έχει σήμερα όμως, θα πάρει ο Υπουργός Οικονομικών. Να ξαναγυρίσω στο Λαύρο Χαβέλα και να ζητήσω από το κοντρόλ να μας δώσει την εικόνα, να μας πει αν έφτασαν εκεί τα... Να, τι έρχονται. Λαύρο. Πόπη, κυρίες και κύριοι, μόλις έφτασαν τα μέλη της ΠΟΕΟΤΑ με τον πρόεδρο, τον κύριο Μπαλασόπουλο. Κύριε Μπαλασόπουλο, είμαστε στον αέρα, στην εκπομπή της Πόπης Τσαπανίδου, Live View. Πείτε μας τι έχετε φέρει εδώ και πού θα τα προσφέρετε. Είναι μια συμβολική ενέργεια απέναντι στην οικογένεια του Υπουργού Οικονομικών που στενάζει, δεν μπορεί να ζήσει με 500 ευρώ. Οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, πέρα από το χιούμορ, θέλουν να δείξουν και την πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που είναι χιλιάδες οικογένειες στα όρια της φτώχειας και της εξαθλίωσης. Τι έχουμε εδώ στα καλάθια? Καταρχήν έχουμε προσωπικό καλάθι από τον κύριο Σόιμπλε, στο φίλο του, τον κύριο Στουρνάρα, με λουκάνικα Γερμανίας, μπύρες, αλλά και σαλάμια. Νομίζω όλα τα καλούδια υπάρχουν, αλλά περιμένουμε και άλλα, μην νομίζετε. Τι θα το προσφέρετε? Θα του προσφέρουμε από όλα, πατάτες, ντομάτες, γάλα, ρύζι, κρεμμύδια, οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί. Ας πούμε, ο Έλληνας είναι φιλόξενος, είναι αλληλέγγυος και νομίζω ότι συμπαραστέκεται σε κάθε οικογένεια που περνάει από αυτή τη δύσκολη περίοδο. Πώς την απόφαση να το κάνουν αυτό το πακέτο? Ο κύριος εκεί κρατάει ένα κοτόπουλο. Έχουμε και φρέσκα κοτόπουλα. Πώς πήρατε την απόφαση? Ήταν μετά τη δήλωση που έκανε ο Υπουργός στην εκπομπή του Star Channel, στον κύριο Χατζηνικολάου, ότι ξέρει πως είναι μια οικογένεια να ζει με 500 ευρώ, γιατί και η μαμά του και η πεθερούλα του και ο πεθερός του ζουν με 500 ευρώ. Νομίζω ότι είναι ένα καθαρό δούλεμα από έναν άνθρωπο που υπηρετεί τα συμφέροντα των τραπεζιτών, των μνημονίων και τη Τρόικα και έρχεται εδώ μόνο και μόνο να εφαρμόσει αυτές τις πολιτικές, τίποτα άλλο. Το κοτόπουλο που βλέπουμε είναι φρέσκο? Είναι φρεσκότατο, φρεσκότατο. Βιολογικά. Και θα πάτε τώρα. Τι άλλο έχει το πακέτο μέσα? Περιμένουμε, έρχονται και άλλοι συνάδελφοι. Έρχονται και άλλοι συνάδελφοι. Θα πάμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ την κυρία. Καλή σας ημέρα. Τι έχετε μέσα στο πακέτο? Είναι αποστολή από τον κύριο Σόιμπλε. Ναι, τι έχετε. Είναι γερμανικά λουκάνικα, σαλάμια, μπύρες και γερμανικά προϊόντα. Μάλιστα, εδώ ο κύριος με το κοτόπουλο. Και το ρόιτερς εκεί βλέπω. Είναι από το χωριό, σταλμένα, κυλοπίτες, κοτόπουλα. Για να φάει, γιατί πεινάνε. Και η είδηση θα κάνει το γύρο του κόσμου, το βλέπουμε. Και κρυθαράκι και ρύζι και... Φρέσκο ψωμί, εσείς το ζυμώσατε. Μουσταλευριά τη φέραμε τώρα από το χωριό και αυτή. Από τα Μεσόγεια και κρασί από τα Μεσόγεια. Πόσο καιρό υπολογίζουν ότι θα ζήσουν με τα καλούδια αυτά? Έχουμε και κάτι γερμανικά, ειδικά για τους... Και γιαούρτι από τα καλύβια, το ίδιο που γιαουρτώσαν τον μπάγκαλο. Περιμένουμε, το έχουμε παραγγείλει. Γιαούρτι από τα καλύβια, από το τρίγωνο, αυτό που γιαουρτώσαν τον μπάγκαλο. Μάλιστα. Λοιπόν, πόσο καιρό βγάζει κανείς με το πακέτο αυτό? Περιμένουν βέβαια.
Περιμένουν επόμενοι κυρίες και κύριοι και άλλους. Εδώ ο κύριος, τι έχετε εσείς, γυλοπίτες βλέπω. Σπιτικές γυλοπίτες για τη μανούλα του κύριου Υπουργού, από τις δικές μας τις μανούλες. Γαλατάκι. Το σιρόπι είναι για το λαιμό. Το σιρόπι είναι για το λαιμό, μεγάλη γυναίκα. Είναι ό,τι έχουμε στο σπίτι μας, αυτά τα λίγα που μας μείνανε όντας διαθέσιμοι. Λοιπόν, είδατε, είναι το μέσα στις δυσκολίες, μέσα στις δυσκολίες, ο τρόπος διαμαρτυρίας αυτός που έχει και το χιούμορ μέσα, που έχει και τη διάθεση, αυτή την ελληνική διάθεση, να διακομωδήσει την κατάσταση. Με τον καλύτερο, με τον πλέον γλαφυρό τρόπο απάντησαν στα μηνύματα που έστειλε ο κύριος Τουρνάρας και στις προθέσεις της, αλλά και στην πολιτική που ασκεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε κοντά σας σε λίγο. LiveUGR στη διάθεσή σας, 54777 το SMS για να επικοινωνήσουμε. Ερχόμαστε σε λίγο. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν εδώ στο στούντιο της εκπομπής. Θυμίζουμε το liveview.gr που είναι στη διάθεσή σας πάντα για να επικοινωνούμε με ερωτήσεις σας, τις οποίες θα υποβάλουμε στους καλεσμένους μας, και περνάμε στο σχολιασμό της πολιτικής επικαιρότητας και της οικονομικής πραγματικότητας με τους καλεσμένους μας. Είναι κοντά μας ο κύριος Βλάχος από τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Γιώργος Βλάχος. Καλημέρα σας, κύριε Βλάχο. Καλώς ήρθατε. Κύριος Πάνος Κουβλέτης είναι επίσης εδώ από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα και σε εσάς, καλώς ήρθατε. Και είναι μαζί μας και ο κύριος Ντόλιος από το ΠΑΣΟΚ. Κύριε Ντόλιο, καλώς ήρθατε κι εσείς. Κύριε Βλάχο, με εσάς θα ξεκινήσω. Βλέπω το όνομά σας ανάμεσα σε 60. Άλλα ονόματα, άλλα 59, εσάς 60, που ζητάτε από τον Υπουργό Οικονομικών να μην περάσει φόρος, να μην βαρύνει με φόρους, έξτρα φόρους όσους έχουν αγροτεμάχια στην κατοχή τους. Ναι, είναι μια λεπτομερής ερώτηση, καλοδουλεμένη, με στοιχεία, την οποία θέτω με υπόψη του κυρίου Υπουργού, εν ώψη των τελικών αποφάσεων για την φορολόγηση, για το φορολογικό και για τα αγροτεμάχια. Πιστεύω ότι τα στοιχεία τα οποία δίνουμε είναι σημαντικά, και το πνεύμα είναι ότι δεν μπορείς να ζητάς φόρο, να ζητάς χρήματα για περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν σου αποδίδουν τίποτε, είναι σε ερημικές περιοχές, πολλές φορές έχουν μόνο συναισθηματική αξία, έτυχε να τα έχεις, και όλα αυτά δεν μπορεί κανείς να αντερμηνεύσει ότι σου δίνουν χρήματα, άρα πρέπει να μου δώσεις και εμένα για να δώσεις στο κράτος. Για να ξεκαθαρίσουμε, εάν έχω ένα εισόδημα, ναι, πρέπει να δώσεις και στο κράτος. Αλλά από όλα αυτά τα οποία δεν υπάρχει εισόδημα, τι ζητάμε να δώσουμε? Πιστεύω ότι πάρα πολλοί συμπολίτες μας, κύριε Τσαπανιά, θα βρεθούν στη δύσκολη θέση να πούνε ότι, ξέρετε, από αυτά που έχω, ελάτε να πάρετε ένα, να το κάνετε δικό σας ένα χωραφάκι. Αν θέλετε να πάνε το καλλιεργείς στην άντοχη, το δημόσιο. Μάλιστα. Διότι δεν μπορώ να σας δώσω χρήματα. Ζητάμε περισσότερη προσοχή πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν είναι ελαφρά την καρδία, νομοθετούμε. Αγροτεμάχια, τέλος. Σε όλα τα υπόλοιπα που έχουν περάσει, όλα σε αυτές οι επιβαρύνσεις που έχει υποστεί ο Έλληνας φορολογούμενος. Γιατί δεν υπήρξε καμία τέτοιου είδους αντίδραση από την πλευρά σας. Και επίσης, μέχρι πού θα το πάτε αυτό? Εκφράσατε την αγανάκτησή σας, άρα μπορείτε να δείτε στους ψηφοφόρους σας πιο εύκολα στα μάτια και τελειώσατε, ή θα πάει και παρακάτω το πράγμα? Κοιτάξτε, κάθε φορά που έρχεται στην επικαιρότητα ένα θέμα, παρεμβαίνουμε ο καθένας όπως μπορεί και με τον τρόπο που μπορεί. Είδατε πριν μερικές μέρες, 55 συνάδελφοι κάναμε μία παρέμβαση για το θέμα του επιδόματος του πετρελαίου. Και κατά καιρούς γίνονται από διάφορους συναδέλφους αυτές οι παρεμβάσεις. Τώρα, πού θα το πάμε? Περιμέναμε τον κύριο Στουρνάρα να πει επίσημα τις τελικές θέσεις. Και εκεί ζητάμε, εγώ προσωπικά, και την παρέμβαση του κύριου Πρωθυπουργού πριν μιλήσει ο κύριος Στουρνάρης. Δηλαδή ένα νομοσχέδιο, ο ενιαίος φόρος ακινήτων, με τα αγροτεμάχια μέσα έτσι πως είναι, δεν ψηφίζεται από εσάς τους 60. Δεν περνάει. Κοιτάξτε, για να είμαστε ειλικρινείς, θα περιμένουμε να δούμε πώς ακριβώς θα έρθει το νομοσχέδιο. Μάλιστα. Έτσι. Για να μην λέμε τώρα, να μην αρχίζουν τους λανταρισμούς και αυτά τα πισωγυρίσματα, διότι εγώ που και στο παρελθόν έχω πει κάποιο όχι και το πλήρωσα όσο το πλήρωσα. Δεν θέλω, αν πω ότι κάπου θα ψηφίσω όχι, πάει και τελείωσε. Θα είναι όχι. Αλλά πρέπει να είναι προϊόν
μελέτης, έτσι και ήρεμης, ναι, το να και λέτε και ήρεμης στον... απόφασης. Χαίρομαι πολύ που είστε ειλικρινής και το λέτε αυτό, ότι το όχι σε δεν θα ψηφίσω είναι βαριά κουβέντα και όποιος τη λέει δεν πρέπει να κάνει μετά κολοτούμπα και να το παίρνει πίσω. Αλλά και αυτό που λέτε στον Υπουργό Οικονομικών είναι επίσης σοβαρό. Βεβαίως. Του λέτε μη βάζεις φόρο στα αγροτεμάχια. Βεβαίως. Δεν περιμένουμε, είναι όχι λοιπόν, και αυτό περιμένουμε λοιπόν, περιμένουμε. Βγήκε πρόσφατα στη Βουλή ο κ. Στουρνάρης και είπε ότι στα αγροτεμάχια δεν θα μπουν μεγάλα ποσά, κάτι 10-20 ευρώ. Άρα αφού είναι 20 ευρώ, δεν πειράζει να τα δώσουμε. Με αυτή την νοοτροπία μπορεί κάποιος να πει ότι 20 ευρώ δώστε τώρα να τελειώνουμε. Πέρα από το ότι σε μια μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας δεν υπάρχουν ούτε τα 20 ευρώ, ποιος μου λέει εμένα ότι τα 20 φέτος δεν θα γίνουν 50 του χρόνου. Άρα θα πρέπει ό,τι γίνει να θεσμοθετηθεί σωστά από την αρχή. Εμείς πήραμε την πρωτοβουλία. Τελειώνω. Mm-hmm. Περιμένουμε από το Υπουργείο, από το Οικονομικό Επιτελείο, από τον κύριο Στουρνάρα, πολύ συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και θα έλεγα ότι καλό είναι να ενημερωθεί και η κοινοβουλευτική ομάδα. Εγώ θα πω για της Νέας Δημοκρατίας πριν τις τελικές αποφάσεις. Γιατί εμείς, ξέρετε, νιώθω και το λέω ειλικρινά, είμαστε τελευταίοι που το μαθαίνουμε. Θέλετε και δηλαδή διαβούλευση εσωτερική. Βεβαίως, γιατί όχι. Κοινοβουλευτική γιατί διαβούλευση. Όχι, γιατί όχι. Δεν κατάλαβα. Δεν είμαστε δεδομένοι για κανέναν. Έχουμε άποψη. Και εμείς μεταφέρομαι. Νιώθετε δηλαδή αυτή τη στιγμή εσείς ότι πιέζεστε να ψηφίζετε και να δέχεστε όχι. μέτρα για τα οποία δεν έχετε επαρκή ενημέρωση νωρίτερα. Νιώθω ότι δεν μπορώ να απαντήσω με ευκολία και με δυσκολία δεν μπορώ να απαντήσω, για να είμαι ειλικρινής, σε ερωτήματα των συμπολιτών μου. Όταν δεν μπορώ να απαντήσω, κάτι δεν πάει καλά. Και πώς αντιδράτε. Πρέπει λοιπόν αυτά τα ερωτήματα. Πώς αντιδράτε σε αυτό τόσο καιρό. Πρέπει λοιπόν αυτά τα ερωτήματα και εγώ να τα μεταφέρω στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Μια πρωτοβουλία είναι αυτή. Περιμένουμε λοιπόν σε αυτά τα οποία ρωτάμε να υπάρχουν απαντήσεις. Εάν οι απαντήσεις του κ. Στουρνάρα είναι πιστικές, που θα μπορώ και εγώ να τις μεταφέρω στους συμπολίτες μου, θα συμφωνήσουμε. Εάν αυτό που θα μας λεχθεί δεν μπορώ να το μεταφέρω, προφανώς θα διαφωνήσουμε. Μάλιστα. Αλλά αυτό θα προκύψει στην πορεία και η τελική μας στάση, σε ό,τι με αφορά εμένα, θα είναι όταν έρθει επίσημα αυτή η πρωτοβουλία. Εδώ τα 60 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τα έχουν από κάτω και τις υπογραφές του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Είναι μέτρο το οποίο θέλετε κι εσείς να μην περάσει. Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα ακραίο μέτρο, παράλογο και δείχνει ότι αγνοεί την ελληνική πραγματικότητα. Διότι γνωρίζουμε πώς έχουν έρθει στα χέρια αυτών που παρακατέχουν αυτά τα οικοπεδάκια, κάποιες ελιές κάπου αλλού κτλ. Όποιος το σκέφτηκε αυτό το πράγμα, είναι πράγματι ένας νους ο οποίος δεν έχει καμία σχέση σήμερα με την ελληνική πραγματικότητα. Και προφανώς είναι προϊόν κάποιων τεχνοκρατών οι οποίοι θέλουν να κάνουν την αρχή έστω με κάποια μικρή επιβάρυνση, αλλά βέβαια αυτή η μικρή επιβάρυνση αθροίζεται σε δεκάδες άλλες που έχουν προϋπάρξει. Άρα είναι σαν δισταγόνα καμιά φορά που ξεχυλίζει το ποτήρι. Ναι, αλλά τι βάζεις εκείνο τον κωδικό δίπλα που βγάζει ένα νουμεράκι από τη φορολόγηση των αγροτηματιών. Πού το βρίσκεις το ισοδύναμο? Και πώς πείθεις μετά ότι αυτό το ισοδύναμο υπάρχει? Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο το έχουν όσοι προσπαθούν να ανακαλύψουν τα ισοδύναμα. Πρέπει λοιπόν, κοιτάξτε να ρίξετε. Ισοδύναμο δεν είναι και αυτό που φέρνετε εσείς ως πρόταση. Όχι. Το ισοδύναμο έχει να κάνει να υπάρξουν ισοδύναμα μέτρα για να επιτευχθούν κάποιοι στόχοι που έχει θέσει το συγκεκριμένο πλαίσιο. Σήμερα είναι η ώρα της αμφισβήτησης συνολικά του πλαίσιου. Mm-hmm. Άρα, όταν εμείς μιλάμε και κάποιοι λένε, μα τι λέτε τώρα και πού τα βρήκατε αυτά, ότι εδώ βρισκόμαστε μετά από 3 και πλέον χρόνια στο πιο αποτυχημένο οικονομικό πρόγραμμα που έχει εφαρμοστεί μεταπολεμικά στην ευρωπαϊκή χώρα, αυτό μας οδηγεί σε ένα συμπέρασμα. Ότι τέρμα τα μνημόνια και μνημονιακές πολιτικές. Και αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Ναι, αυτό λέει επί της ουσίας τώρα και η κυβέρνηση και ο κύριος Σαμαράς απέναντι στην Τρόικα με αυτό στέκεται. Τέρμα πια αυτά τα μέτρα λιτότητας που μας ζητάτε. Αυτό λέει. Κοιτάξτε. Εσείς μπορείτε να σταθείτε δίπλα τους σε αυτή την προσπάθεια διαπραγμάτευσης, κύριε Σκουλέτη, και γιατί όχι. Διότι ο κύριος Σαμαράς και οι εταίροι του βαρύνονται με την πιστή εφαρμογή αυτής της πολιτικής. Είναι όμοιροι αυτής της πολιτικής. Δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να διαπραγματευτούν. Διότι όλο το προηγούμενο διάστημα δεν προσπαθήσαν να αξιοποιήσουν την παραμικρή ρογμή που μπορεί να υπήρξε στο στρατόπεδο των δανειστών γύρω από την ακολουθούμενη πολιτική. Δεν θέσανε κανένα από τα ζητήματα αυτά. Ποτέ, ποτέ. Μόνο για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης. Κάνουν τώρα έξω, αν θυμάστε, υπογράψανε, είπαν ότι δεσμευόμαστε. Είπανε μάλιστα όταν υποστηρίζανε και ο κύριος Σαμαράς ο ίδιος προσωπικά ότι το πρώτο μνημόνιο είναι καταστροφή, είπε μπροστά στην κυρία Μέρκελ, ουδής αναμάρτητος. Άρα είναι πολιτικά αναξιόπιστος στο εσωτερικό. Είναι αναξιόπιστος και όμοιρος και γνωστός πια για τις θέσεις του απ' έξω. Δεν μπορεί αυτό το πολιτικό προσωπικό να διαπραγματευτεί. Αν στηριχθεί από εσάς. Μα κοιτάξτε να δείτε.
μπορεί αυτή τη στιγμή να στηριχτεί τι. Ξέρετε τι ρωτώ. Πόσο δύσκολο είναι να γίνει ένας στρατηγικός σχεδιασμός εθνικού επίπεδου. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Εθνική αντιμετώπιση της κατάστασης. Αυτό που λέτε εθνική ανάγκη είναι. Εθνικός σχεδιασμός δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει. Με την έννοια ότι υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές ευθύνες και επιλογές. Άρα και λοιπόν προγράμματα, κάνουμε τι. Και προγράμματα. Τι τώρα. Φτάνουμε μπροστά άρα, σε κάλπη, λοιπόν, κύριε Σκουλέτη. Και εσείς το θέλετε αυτό. Θέλετε να αναλάβετε. Λέγαμε ότι χθες έπρεπε να γίνει αυτό. Μπορεί αυτή η κοινωνία, αυτή η κυβέρνηση να συνεχίζει να κυβερνά εναντίον όλης της κοινωνίας. Μπορεί να βασίζεται μόνο στο φόβο, στην απογοήτευση, στην κατάθλιψη των Ελλήνων πολιτών. Αυτό είναι το διαπραγματευτικό της χαρτί. Απέναντι σε ποιον. Κατά τη γνώμη μου βρισκόμαστε μάλλον ενδεχομένως σε μια στιγμή όχι ούτε καν ηρωικής εξόδου της κυβέρνησης. Παράδοση της εξουσίας ενδεχομένως, αν το έχει συνειδητοποιήσει ο κύριος Σαμαράς. Ίσως να είναι η πιο έντιμη πράξη που μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή να οδηγήσει σε εκλογές και να εισπράξει το τίμημα των επιλογών του. Και θα, βαρύ αυτό το τίμημα θα είναι βαρύ. Είναι βαρύ αυτό που λέτε. Βεβαίως. Μα είναι βαρύ, διότι κοιτάξτε να δείτε. Όταν εδώ πέρα έχουμε μέσα στα 3,5-7 χρόνια πάνω από 20% μείωση του ΑΕΠ, όταν είμαστε πρωταθλητές στην ανεργία, όταν φεύγουν οι νέοι για έξω για να ζητήσουν μια δουλειά, αυτά όλα δεν είναι βαριά. Πώς τα ακούτε? Αυτά που λέει ο κ. Σκουλέτης ή αυτά που λέει ο κ. Βλάχος? Να πω ότι... Διαφωνείτε και με αυτά που λέει ο κ. Βλάχος? Όχι. Πραγματικά, ο νέος φόρος ακίνητης περιουσίας εμπεριέχει αδικίες. Κύριε Ντολιό, να σας γενικά το ρωτήσω διαφορετικά. Γενικά όμως είναι δίκαιος φόρος. Νιώθετε ότι έχετε ανοίξει την πόρτα και ετοιμάζετε να φύγετε σιγά σιγά? Γιατί και εσείς στο Πασόκ αρχίζετε τα όχι στα νέα μέτρα, δεν γίνεται νέα μέτρα, βαράτε στουρνάρα από όπου μπορείτε κι εσείς. Το λέει, πρώτα απ' όλους πλέον. Όχι νέα μέτρα. Είμαστε λοιπόν μπροστά σε ένα τράβηγμα σκηνιού που μπορεί να μας οδηγήσει και σε εκλογές? Δεν θα το λέγω ότι μπορούμε να πάμε σε εκλογές. Δεν φαίνεται από πουθενά, δεν προκύπτει. Νομίζω ότι θα είναι και επιζήμιο για τη χώρα. Το ενδεχόμενο αυτό θα πρέπει να αποφευχθεί. Αν ο κεντρικός λογαριασμός έχει μέσα μέτρα. Δεν θα έχει μέτρα. Δεν μπορεί και να πώς έχει. Και πώς θα βγει χωρίς μέτρα? Θα βγει χωρίς μέτρα. Πώς? Είναι κάτι που θα το δούμε, το βλέπουμε. Δεν θα υπάρξουν μέτρα. Υπάρχουν άλλες απαντήσεις στο όποιο κενό που υπάρχει. Κύριε Ντόλιο, οι απαντήσεις της Τρόικας είναι ότι πρέπει να πάρθουν νέα μέτρα. Κοιτάξτε, και μάλιστα προσδιορίζεται σχεδόν και το ύψος αυτών των δισεκατομμυρίων που πρέπει να πάρθουν. Εσείς λοιπόν πώς τους λέτε ότι δεν θα πάρθουν νέα μέτρα? Μια έκπληξη και σε μένα και σε αρκετούς για τη στάση της Τρόικα των τελευταίων ημερών. Mm-hmm. Έχω όμως τη γνώμη ότι η διαπραγμάτευση πλέον που μεταφέρεται από το τεχνοκρατικό στο πολιτικό επίπεδο καθαρά θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το εξής. Πρώτον, ότι εμείς γνωρίζουμε ότι μια άμεση έξοδος από το πρόγραμμα είναι αυτοκτονία κατά κάποιο τρόπο για τη χώρα, αλλά και αυτοί γνωρίζουν ότι μια πιθανή τέτοια εξέλιξη εκτός από εμάς θα ζημιώσει κέρια και αυτούς. Εξάλλου το χρέος. Άρα τα οποία χρωστά... τι, βαράτε τζούφιους πυροβολισμούς λέγοντας ότι όχι άλλα μέτρα, όχι αυτό, όχι άλλα μέτρα, με το ενδεχόμενο των εκλογών εκεί να... Έχουμε διαπραγματευτικά χαρτιά στα χέρια μας, αυτά τα οποία έχουμε πετύχει, με αίμα και δάκρυα θα έλεγα, ήδη υπάρχει ένα πρωτογενές πλεόνασμα το οποίο φαίνεται ότι το αποδέχονται οι τροϊκανοί και υπάρχουν και άλλα διαπραγματευτικά στα χέρια μας, που λένε, άλλα διαπραγματευτικά χαρτιά που λέει ότι η όποια κακή εξέλιξη θα επιφέρει ζημιές όχι μόνο σε εμάς και σε αυτούς. Αυτό λοιπόν είναι ένα διαπραγματευτικό χαρτί το οποίο η κυβέρνηση μπορεί να το αξιοποιήσει και φαίνεται ότι θα το αξιοποιήσει. Εξάλλου, εκτιμώ ότι θα υπάρξουν λογικότερες φωνές και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρώπη και στην Τρόικα. Η γνώμη μου είναι ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα έχει υπάρξει μια συμφωνία για τον τρόπο με τον οποίο πάντως, θα περάσουν. Πάντως, κύριε Ντόλιο, και θα μείνω λίγο περισσότερο σε αυτό, μέχρι στιγμής ό,τι έχετε φέρει ως διαπραγματευτικό χαρτί στην Τρόικα δεν ξέρουμε και ποιο είναι. Πραγματικά, αυτά γίνονται και κάτω σε κλειστές πόρτες. Δεν έχει αποφέρει τίποτα. Από το καλοκαίρι που του ζητούσατε να μειώσουν το φόρο κατανάλωση στην εστίαση, το ΦΠΑ εντάξει, στην εστίαση, και σας το κάνανε ένα δωράκι που δεν έχει αποδώσει και τίποτα και σκέφτονται να το ξαναπάρουν και πίσω, μέχρι τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα που δεν σας το πέρασαν. Δεν έχετε κερδίσει κάτι. Κοιτάξτε. Και η Νέα Δημοκρατία εννοώ και το ΠΑΣΟΚ. Δεν έχετε κάτι. Τώρα είναι μεγάλα θέματα όμως. Χειροπιαστό. Τώρα είναι μεγάλα θέματα. Ως κέρδος με το επιχείρημα του. Αυτά που λέτε είναι επιμέρους ζητήματα. Και αναδεικνύεται ειδικά ο ενιαίος φόρος στα καύσιμα, στο πετρέλαιο θέρμανσης, αναδεικνύει και μια τιμωρητική στάση. Ακόμη και σήμερα, που η Ελλάδα έπρεπε να παίρνει εύσημα, μια τιμωρητική στάση των Τροϊκανών απέναντί μας. Δεν υπάρχει κανένα λόγο. Τι φοβάστε, τις εκλογές? Αφού τις εκλογές. Κοιτάξτε, εάν κανείς επειδή φοβάται
φροντίζει γι' αυτόν και μόνο τον λόγο να αποφύγει τις εκλογές, οι οποίες για άλλους λόγους έπρεπε να γίνουν, νομίζω ότι δεν είναι δημοκράτης. Οι εκλογές, κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να γίνουν. Γιατί θα είναι επιζήμιες για τη χώρα, γιατί δεν θα αλλάξουν και το πολιτικό σκηνικό. Γι' αυτόν τον λόγο δεν πρέπει να γίνουν και όχι γιατί τις φοβάται το Πασόκ, τις φοβάται η Δημάρη, τις φοβάται κάποιο άλλο κόμμα. Κύριε, σου λέτε δεν πάνε σε εκλογές. Τελεία. Έτσι. Αλλά... Το κλείσαμε το θέμα. Ναι. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θα είναι επιζήμιες εκλογές, ενώ όλα αυτά που γίνονται τώρα και υλοποιούνται είναι προς όφελος της χώρας. Γιατί να γίνουν εκλογές σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, κύριε Σκουλέτη. Για να σταματήσει ο κατήφορος. Για να σταματήσει ο κατήφορος, το λέτε εσείς. Για να υπάρξει αυτό το οποίο υπερασπιζόσαστε, τη σταθεροποίηση. Γιατί δεν είναι σταθεροποίηση αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένας συσχετισμός πολιτικών δυνάμεων που προέκυψε από πρόσφατες εκλογές. Αυτός ο συσχετισμός πολιτικών δυνάμεων δεν φαίνεται να αλλάζει, τουλάχιστον από τις δημοσκοπήσεις. Δεν καταλαβαίνω κάθε φορά που δεν θα συμφωνούμε με μια κέρια επιλογή της κυβέρνησης. Το πιστεύετε? Εμείς θα παραγγέλουμε εκλογές. Το πιστεύετε αυτό? Εσείς επικαλείστε τις δημοσκοπήσεις κατά καιρούς. Μόλις πριν από λίγο παραδεχτήκατε ότι δεν πάει άλλο με μέτρα, άλλα μέτρα. Και ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Δεν θα πάρουμε άλλα μέτρα. Εάν λοιπόν υπάρξει αδιέξοδο, δεν είναι διέξοδος οι εκλογές? Δεν γιατί θα δηλαδή δεν αποδέχεται αυτή τη στιγμή ο λαός αυτή την αντίξη, τις προτιμήσεις του και μια ενισχυμένη, αναβαθμισμένη κυβέρνηση? Κακώς, κατά τη γνώμη μου. Απειλή είναι αυτό. Αυτή την απειλή των εκλογών, την απειλή κατά τη γνώμη μου, τη χρησιμοποίησε ο κύριος Γεωργιάδης με έναν τρόπο, κατά τη γνώμη μου, άστοχο, άκομψο, μην τον υιοθετείτε. Δεν θα γίνουν εκλογές. Κύριε Βλάχο. Εγώ θέλω καταρχήν, κύριε Τσαπανιού, δύο διευκρινήσεις όσα ακούστηκαν από τον κύριο Σκουρλέτη. Το ουδής αναμάρτητος που είπε ο κύριος Σαμαράς, επειδή το ακούω και το ξανακούω στην τηλεόραση, πρέπει να πω ότι προήλθε από μια μάλλον ηρωνική ερώτηση κάποιου ξένου δημοσιογράφου, όταν του είπε γιατί το πρώτο μνημόνιο που ήταν καταστροφικό, καθώς έλεγε, δεν το πολεμήσατε τόσο πολύ, έτσι. Και εκεί λοιπόν, απαντώντας και στο ίδιο πνεύμα, και ο κύριος Σαμάρας το είπε ουδής αναμάρτητος. Με την έννοια ότι. Δεν είναι πνεύμα της ερώτησης. Η ερώτηση ήταν γιατί ήσασταν με άλλες θέσεις τότε και με άλλες θέσεις τώρα. Αυτό απάντησε και του λέει ουδής αναμάρτητος, κάνοντας αυτοκριτική, γιατί δεν πολέμησε το πρώτο μνημόνιο που περισσότερο. Δηλαδή δεν ήταν αρκούντος αντιμνημονιακός στην πρώτη φάση. Γι' αυτό είπε ουδής αναμάρτητος. Τώρα τι λέτε, κύριε Βλάχο? Αυτό, κύριε Βλάχο, είναι είδηση. Σήμερα βγάλαμε μία είδηση από την κυρία Σαπανίδου. Αυτό θα το δείτε, γιατί το έχετε περάσει διαφορετικά. Ο κύριος Σαμάρας δεν βγήκε ποτέ να το εξηγήσει και κανείς. Είναι έτσι όπως το λέω εγώ. Κύριε παρέρθεση, και ο κύριος Παπανδρέου χιουμοριστικά αναφέρθηκε σε δημοψήφισμα στην Αμερική, να υποθέσουμε. Όχι. Στο Bloomberg. Χιουμοριστικά τον αντιμετώπισαν. Λοιπόν, το δεύτερο που είναι. Νομίζω ότι ο κύριος Παπανδρέου μπορεί να κάνει καθηγητικές εμφανίσεις πλέον. Έτσι, και αυτό επιτρέπει έτσι μια χαλαρότητα στο ότι λέει. Μη μας κολλάζετε πρωί-πρωί. Χαλαρότητα. Το κλείνω αυτό το κεφάλαιο, δεν ανοίγω. Μη μας κολλάζετε πρωί-πρωί. Λοιπόν, το δεύτερο που είναι για τις εκλογές. Ηρωική έξοδος, δεν ξέρω πώς το είπε ο κύριος Σκουρλέτης. Κοιτάξτε, οι εκλογές είναι μια διέξοδος, γι' αυτό και λέμε ότι στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Όταν φτάσεις στο απροχώρητο, προφανώς τη λύση πάντα τη δίνει ο ελληνικός λαός δια των εκλογών. Δεν είναι θέμα αυτή την ώρα επιλογής της κυβέρνησης στις εκλογές. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Ντόλιο ότι προφανώς δεν πρέπει να έχουμε σαν πρώτη μας επιλογή τις εκλογές για κανέναν μα κανέναν λόγο. Και η Νέα Δημοκρατία πραγματικά δεν τις έχει. Από εκεί πέρα όμως, βλέπετε ότι η κυβέρνηση δια του κυρίου Σαμαρά ξεκίνησε μια προσπάθεια να βάλει πάνω στο τραπέζι την κουβέντα πια με πολιτικούς όρους. Αν με ρωτάτε εμένα αν αυτή η κουβέντα με πολιτικούς όρους έπρεπε να γίνει νωρίτερα, θα σας πω ναι, έπρεπε να γίνει νωρίτερα. Γιατί το πρόβλημα της χώρας και του Νότου γενικότερα θα λυθεί με πολιτικούς όρους και όχι λογιστικούς. Έστω και τώρα όμως που μπαίνει, είναι σωστό. Και αυτό πρέπει να το στηρίξουμε όλες οι πολιτικές δυνάμεις να καταλάβουν οι δανειστές μας. Κύριε Βλάχο, θα σας θυμίσω ότι σε αυτή την προσπάθεια έχετε επικεντρώσει όλες τις δυνάμεις σας τα τελευταία 3 χρόνια, όσο δηλαδή είμαστε μέσα στα μνημόνια και παραπάνω. Ζητάτε πολιτικές λύσεις, φέρνετε ως επιχείρημα ότι πολιτικές θα είναι οι λύσεις και είμαστε πολύ κοντά σε τέτοιες ανάληψη τέτοιων αποφάσεων από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις και ποτέ δεν έρχονται αυτές οι πολιτικές λύσεις. Πάντα οι λύσεις δίνονται με είναι οικονομικές. Είναι με βάρη, είναι με πρόσθετους φόρους, είναι με έμεσες οριζόντιες, κάθετες ή διαγώνιες επιβαρύνσεις. Είναι ίσως πιέσεις. Θα σας πω όμως γιατί. Τελειώνει το μνημόνιο. Δεν αποδίδουν ποτέ όμως. Θα αποδώσουν και άλλα μνημόνια τέλειωσαν. Τώρα, κύριε Ντόλιο, και τέλειωσαν και άλλα μνημόνια. Κοιτάξτε. Δεν είναι το πρώτο που τελειώνει. Υπάρχει εξήγηση γι' αυτό. Θα σας θυμίσω ότι η όλη κατάσταση ξεκίνησε με εκείνες τις περίφημες ανεκδίκητες δηλώσεις του κ. Παπακωνσταντίνου πριν από χρόνια για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και της Ελλάδος. Και φτάσανε μέχρι πρόσφατα που εμένα δεν μου άρεσε καθόλου, θα σας πω. Το οποίο παρεμπιπτόντως τα όσα κατηγορείται για τη λίστα Λαγκάρτ παραγράφονται. Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα. Αναμένεται η απόφαση του Ορίου Πάγου. Που καταγράφουν. Πάντως, μια και λέτε για τη λίστα Λαγκάρτ. Μια παρέρθεση. Είδατε τη μεταχείριση που επιφύλαξε το Υπουργείο Οικονομικών
σε όσους είναι τα ονόματά τους στη λίστα Λαγκάρ. Το πήρε από το ΣΔΟΕ και το παρέπεψε στις κατατόπους εφορίες. Οι κατατόπους εφορίες δεν κάνουν ελέγχους, δεν έχουν προσωπικό, άρα παραπέμπεται στις ελληνικές καλέντες ένα ηθικό και πολιτικό χρέος της ελληνικής πολιτείας. Να ελέγξει αν νομίμως είναι τα λεφτά αυτά έξω. Και εδώ mm-hmm. Γιατί μιλάμε για χαράτσια mm-hmm. και για φόρους στα αγροτεμάχια την ίδια εδώ, στιγμή που κάποιοι, ας πούμε, εδώ κινδυνεύοντας να παρεξηγηθώ από κάποιους, θα πρέπει να πω κι εγώ σε αυτό που ο κ. Κουρλέτης. Όταν μιλάμε και λέμε τα 20 ευρώ από τα αγροτεμάχια μηδαμινής ευτελούς αξίας και την ώρα που οι λίστες έρχονται και φεύγουν και είναι, αν θέλετε, στο σκοτάδι, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν λέμε όλη την αλήθεια. Πρέπει να κατευθυνθούμε όχι στους μόνιμους μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτούς που έχουν διαμέρισμα, που έχουν ένα χωραφάκι. Αυτοί είναι οι μόνιμοι που τώρα αρκετά χρόνια πληρώνουν, σηκώνουν το φορτίο. Να πάμε και σε αυτούς οι οποίοι είναι στο απρόβλητο. Και είναι στο απρόβλητο όσοι είναι σε λίστες, όσοι έχουν βγάλει χρήματα, όσους, με τους οποίους μέχρι σήμερα δεν ασχολείται κανείς. Πώς θα το κάνετε αυτό? Πριν από λίγο μεταδώσαμε την είδηση λοιπόν, ότι οι υπάλληλοι των ΔΕΚΟ έκλεβαν το σύστημα βάζοντας τους εαυτούς τους πρώτους στις προτεραιότητες της λίστας για το ΕΦΑΠΑΞ για να βγουν με τους παλιούς νόμους και να μην υποστούν τις μειώσεις. Δεν μπόρεσε αυτό η πολιτεία, δεν μπόρεσε να τους πιάσει. Ναι. Δεν μπόρεσε να ελέγξει τις λίστες των ανθρώπων που βγαίνουν τελικά, για να πάρουν το ΕΦΑΠΑΞ και να τους εντοπίσει ότι είναι. Γιατί τελικά διαπιστώνουμε όλοι ότι όποια πέτρα και αν σηκώσει, κάποια μικρή ή μεγάλη παρανομία υπάρχει. Και δεν είναι αυτή που λέμε το πολιτικό σύστημα ή επώνυμη. Ναι, αλλά πού οφείλεται η αδυναμία του συστήματος παντού, να το ελέγξει το διότι σύστημα. Δημιουργήσαμε ένα κράτος που δεν είναι πελατειακό. Ένα κράτος που ουσιαστικά λειτουργούσε με τους δικούς του κανόνες. Με πελατειακούς όρους, γιατί δικούς του, με τους, να το όχι, όχι, δεν ήταν μόνο αυτό. Με τους δικούς του κανόνες που ο καθένας εύκολα στο χώρο που ήταν έφτιαχνε το δικό του μαγαζάκι, χωρίς να ελέγχεται. Μάλιστα. Θα έλεγα για να ολοκληρώσω την προηγούμενη βλέπω σκέψη. Βλέπω μια ένταση εκεί που τα πακέτα προσπαθούν να μπουν στο Υπουργείο Οικονομικών. Λάμπρο Χαβέλα. Όπου προσπαθούν τα μέλη της ΠΟΕΟΤΑ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να σπάσουν το φραγμό. Τους έχει ενημερώσει τον κύριο Μπαλασόπουλο, επικεφαλής των αστυνομικών δυνάμεων, ότι δεν επιτρέπεται να φτάσουν στην είσοδο του Υπουργείου Οικονομικών. Θα μπορούν να κάνουν εδώ, στην Ερμού, την διαδήλωσή τους ήρεμα και ωραία. Ωστόσο, βλέπετε ότι τα μέλη της ΠΟΕΟΤΑ θέλουν να φτάσουν μέχρι την είσοδο του Υπουργείου στην Οδό Νίκης. Δεν τους το επιτρέπουν οι άνδρες της αστυνομίας. Υπάρχει έτσι μια μικρή ένταση, όπως μπορείτε να διακρίνετε. Ο κ. Μπαλασόπουλος συνομιλεί με τον επικεφαλής των αστυνομικών δυνάμεων. Όλος ο καβγάς για την εικόνα γίνεται. Το αν θα προχωρήσουν 50 μέτρα περισσότερο ή όχι, είναι το κύριο ζήτημα για τον κ. Μπαλασόπουλο. Ο κ. Ντόλιος σχολιάζει την εικόνα αυτή, λέγοντας ότι αυτός ήταν ο στόχος των διαδηλώσεων. Αυτός είναι ο στόχος. Πώς θα περάσουν μήνυμα κι αυτοί. Πώς θα περάσει και ο κόσμος. Για να ξέρουμε γιατί μιλάμε όμως. Αυτό ήταν ο στόχος, την απετυχημένη. Λοιπόν, η επιλογή αυτή που κάνανε επικοινωνιακά έληξε το θέμα. Μήπως θα να πούμε τώρα για το πόσο σημαντικό είναι το να προχωρήσουμε 50 μέτρα ακόμη να μην προχωρήσουμε. Καλούδια πήγαν οι άνθρωποι. Έτσι. Τώρα. Σωστά. Καλούδια πήγαν να προχωρήσουν. Α, ήταν να τα ανεχειρίζουν οι ίδιοι. Θέλουν να τα δώσουν οι ίδιοι. Όταν κατεβαίνουν στις διαδηλώσεις, λέτε ότι αυτό είναι βία και ξέρω εγώ, κλείνουν οι δρόμοι και τα λοιπά. Εγώ δεν είμαι σχολίασα για τα καλούδια. Ήταν πραγματικά μια έξυπνη κίνηση αυτό το οποίο κάνανε και μάλιστα θα έλεγα μη αντιμετωπίσιμη. Το χιούμορ είναι μη αντιμετωπίσιμο. Σφάζει με το βαμβάκι, έτσι. Ευτυχώς ότι. Έτσι, μου έκανε πολύ θετική εντύπωση το ότι οι συνδικαλιστές στην Ελλάδα ή κάποιο μέρος των συνδικαλιστών διαθέτει ακόμη και σήμερα χιούμορ. Και φαντασία. Και καλή. Φαντασία παρά τα προβλήματα. Από την άλλη μεριά έχουμε και τον Υπουργό όμως που δίνει τα πατήματα για να αξιοποιηθεί έτσι το. Ναι. Και ένα από τα πατήματα λοιπόν για να συνδέσουμε με την προηγούμενη σκέψη, κυρία Τσαπανίδου, είναι να το εξηγήσω από τον κύριο Παπακοσταντίνο με αυτά που έλεγε πριν από χρόνια και να καταλήξω στις πρόσφατες δηλώσεις του κυρίου Στουνάρα που είπε ότι το μνημόνιο είναι το μόνο πολιτικό πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε. Και μπορεί να έχει αλήθεια σε αυτό. Αλλά γιατί δεν υπήρξε μια άλλη προγραμματική συμφωνία, ένα άλλο πλαίσιο που θα έβγαζε τη χώρα από το αδιέξοδο. Και στο τέλος ο κύριος Στουνάρας έχει την ευθύνη πάνω από ένα χρόνο αυτή την ώρα του Οικονομικού Επιτελείου και θα έλεγα να μας έλεγε καλύτερα ότι αυτή τη στιγμή ναι μεν κινούμαστε στα πλαίσια του Μνημονίου, αλλά εμείς σαν χώρα σχεδιάζουμε, έχουμε κάτι που το σχεδιάζουμε και σε ένα μήνα, σε 6 μήνες θα το έχουμε έτοιμο που θα είναι ένα πρόγραμμα που θα βγάλει τη χώρα
στην ανάπτυξη. Μάλιστα. Και, από την... και δεν το βλέπετε εσείς αυτό να υπάρχει. Δεν το άκουσα. Δεν το άκουσα. Τον εμπιστεύετε απόλυτα. Συμπληρώστε όμως τον συλλογισμό σας. Είπε ότι χέρι της εμπιστοσύνης του Πρωθυπουργού. Μπορούμε αυτό το κεφάλαιο. Θα έχουν, είστε βέβαιος. Μπορούμε αυτό το κεφάλαιο. Ο κύριος Σαμαράς να το ανοίξουμε μετά τις διαφημίσεις. Η κυβερνητική πολιτική είναι, δεν του κύριου Σουρνάρα. Οι ερωτήσεις οι δικές σας των τηλεθεατών στο Live UGR αλλά και στο 54777. Μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε. Βλέπετε τις ειδήσεις που περάσαν έτσι, λουκέτα σε επιχειρήσεις, ακάλυπτες μειωμένες γιατί πια ποιος κόβει επιταγές ή ποιος παίρνει επιταγές ή ποιος εγγυάται επιταγές. Θυμίζω για να ανοίξατε τώρα τις τηλεοράσεις σας ότι στο πολιτικό μας πάνελ σήμερα είναι ο κύριος Βλάχος από Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Κουρλέτης από το ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Ντόλιος από το ΠΑΣΟΚ. Και πριν από τις διαφημίσεις συζητούσαμε για πακέτο μέτρων, αντιδράσεις μέσα στην κοινοβουλευτική της Νέας Δημοκρατίας. Για τα αγροτεμάχια και για το θέμα της ΕΡΤ υπάρχουν πιέσεις προς τον αρμόδιο υπουργό να φερθεί διαφορετικά, αλλά και για το τι γίνεται από εδώ και στο εξής. Μένω στο ότι μας βγάζει στις αγορές ο κύριος Τουρνάρας. Δηλαδή μας τελειώνει με τα μνημόνια και βγαίνει και στις αγορές παράλληλα. Εγώ νόμιζα ότι μας είχε βγάλει ο κύριος Παπακοσταντίνου. Το 11. Αυτό. Το 11. Last ναι, year ναι. Αυτό. Ο κύριος Ντόλιος ενίσταται βεβαίως τώρα. Δεν ενίσταμε, αλλά πραγματικά χρειάζεται έτσι πολύ κοντή μνήμη. Για να μην θυμηθεί κανείς πού βρισκόμασταν το 10, πώς βρεθήκαμε στο 10, ποιοι προηγήθηκαν από το 10, τι να πω, δηλαδή εντάξει. Υπάρχει κοντή μνήμη συνήθως στους πολίτες. Δεν υπάρχει κοντή, γιατί θυμόμαστε πού ήμασταν το 10 και γιατί αναλάβαμε εκείνες τις δεσμεύσεις. Και μια μεγάλη συνωμοσία σιωπής. Θυμόμαστε και γιατί αναλάβαμε εκείνες τις δεσμεύσεις. Για να είμαστε σήμερα πάλι καλά στα πόδια μας. Και κυρίως ο κόσμος πια τώρα έχει μέτρο. Υπήρξε και μια μεγάλη συνωμοσία σιωπής για το τι έφτεξε και φτάσαμε. Μη λέτε λέξεις συνωμοσίες. Ναι. Έχει μέτρο σύγκριση ο κόσμος. Και πώς ζούσε και πώς ζει και τι έγινε πια τώρα. Το τοπίο ξεκαθαρίζει. Το τοπίο ξεκαθαρίζει. Όλα μπορούμε να τα συζητήσουμε. 36 δις έλλειμμα. Και είχαμε και ύφεση. Μην το ανοίγουμε έτσι. Να το ανοίξουμε. Αυτά είναι οι συζητήσει. Μα εσείς το ανοίγετε, κύριε Βλάχο. Τσιγκλάτε συνεχώς. Εγώ δεν θέλω να κάνω αναφορές στο παρελθόν. Δεν έχει και νόημα. Κάτι που είναι αληθινό. Δεν έχει και νόημα. Ο κύριος Παπακοσταντίνος δεν είχε πει ότι θα πούμε. Κατά τη γνώμη σας η αλήθεια, κατά τη γνώμη τη δική μας είναι άλλη η αλήθεια. Αυτό δεν το είχε πει. Αυτό που λέει ο κύριος Τουρνάρας. Λέει ότι θα βγούμε στις αγορές. Το ακούμε και σήμερα ότι θα βγούμε στις αγορές. Μακάρι να είναι αληθινό. Μα μπορούμε. Μακάρι να είναι αληθινό. Εγώ βλέπω ότι έχει πολλές δυσκολίες. Εγώ βλέπω ότι έχει πολλές δυσκολίες. Ο κύριος Τουρνάρας διαψεύδεται από όλες τις επίσημες εκθέσεις, από όλες τις κατευθύνσεις. Άρα είναι πάρα πολύ αμφίβολο. Και αν θα γίνει αυτό, θα γίνει με έναν τρόπο απλά και μόνο συμβολικό για ένα πολύ μικρό ποσό, το οποίο θα υποχρεώσουν τις ελληνικές τράπεζες να πάρουν αυτά τα ομόλογα με πάρα πολύ υψηλό επιτόκιο. Δεν θα έχει καμία αξία. Αν αποδεσμευτούμε από μνημόνια βάσει πολιτική ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορέσουμε να βγούμε στις αγορές και πότε? Εάν αποδεσμευτούμε από τα μνημόνια, έχουμε κάνει το πρώτο βήμα για να καθίσουμε στο τραπέζι συνολικά σε επίπεδο Ευρώπης και να δούμε τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα, μια κεντρικού τύπου αντιμετώπιση των δημόσιων χρεών όλων των χωρών. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή. Συμμετέχουμε στην Ευρωζώνη, υπάρχει ένα ενίο οικονομικό σύνολο, πρέπει να υπάρξουν συνολικές κεντρικοποιημένες πολιτικές. Δεύτερον, να δούμε το θέμα της αρχιτεκτονικής του χρηματοδοτικού συστήματος. Οι τράπεζες δεν μπορούν να λειτουργούν εις βάρος των κοινωνιών όπως στις προηγούμενες δεκαετίες. Πρέπει να υπάρχει κοινωνικός έλεγχος. Και τρίτο, να δούμε το θέμα μιας νέας αντίληψης για την ανάπτυξη που θα παράγει θέσεις εργασίας, θα προστατεύει την εργασία, θα προστατεύει το περιβάλλον. Άρα, όχι μερκελισμός, όχι ακραίος νεοφιλελευθερισμός. Λοιπόν, διαβάζω, με συγχωρείτε γιατί αλλάζω λίγο το θέμα μας, διαβάζω τώρα στο Άι Εφημερίδα που έχω ανοιχτό μπροστά μου ότι ο Τσίπρας θέλει να βάλει τον Βενιζέλο στο κάδρο με τον Τζοχατζόπουλο. Συζητήθηκε και λίγο νωρίτερα είδαμε και μία ένταση στη Βουλή και οι συνάδελφοι θα έρθουν να μας τα πούνε σε λίγο αναλυτικά. Ότι διαβάζω λοιπόν ότι προκάλεσε τρικυμία στη Βουλή η συζήτηση για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και τις ανεκτέλεσεις παραγγελίες υποβρυχίων έπειτα από ερώτηση του Αλέξη Τσίπρα στο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Ο κύριος Τσίπρας ανακοίνωσε πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα ζητήσει εξεταστική. Επιτροπή για το θέμα και χαρακτήρισε σκάνδαλο τη σύμβαση του 10, φωτογραφίζοντα ως υπεύθυνος Βενιζέλο και Παπακοσταντίνου. Δεν μπορώ να πω τίποτα, δεν μπορώ να σχολιάσω τίποτα. Το τι επιθυμεί πολιτικά ο κύριος Τσίπρας είναι ένα ζήτημα άλλο.
Αλλά το εάν υπάρχουν πραγματικά δεδομένα είναι εντελώς διαφορετικό θέμα και δεν μπορώ να καταλάβω πώς τώρα, σήμερα, ανακάλυψε ο κύριος Τσίπρας, εάν έχει δίκιο η εφημερίδα. Έχει εάν τα κάνει, στοιχεία στο εάν κάνει σωστές εκτιμήσεις η εφημερίδα, πώς σήμερα ανακαλύφθηκε ένα τέτοιο θέμα μετά από τόσα χρόνια. Θεωρώ ότι είναι η εικασία της εφημερίδας. Θεωρώ ότι είναι η εικασία της εφημερίδας. Υπάρχουν στοιχεία στο ΣΥΡΙΖΑ. Η υπόθεση των αφηγείων Σκαραμαγκά έχει αποτελέσει φυτώριο μεγάλων σκανδάλων. Πολλών ειδών. Ένα μέρος του βγήκε με τον Τζοχατζόπουλο. Αλλά εδώ πέρα εξακολουθεί και είναι ένα μεγάλο έγκλημα το πώς αντιμετωπίζει η πολιτεία αυτό το θέμα. Και για λόγους εθνικούς, αμυντικούς και για λόγους που έχουν να κάνουν ας πούμε, ένα κρίσιμο τομέα. Υπάρχουν στοιχεία από το ΣΥΡΙΖΑ. Αν έχει ο ΣΥΡΙΖΑ στοιχεία τα οποία υπάρχουν, θα φέρει στο υπάρχουν τραπέζι αυτή τη στιγμή πληροφορίες, υπόνοιες, οι οποίες χρήζουν εξέτασης. Από το να υπάρχουν, πρέπει να γίνουν στοιχεία. Εγώ να έρθω λίγο στο προηγούμενο. Κύριε Τσαπανιώ, θεωρώ ότι όσο είναι εκτός πραγματικότητος αυτό που λέει ο κ. Στουρνάρας, ότι θα βγούμε σύντομα στις αγορές, άλλο τόσο είναι και εκτός πραγματικότητος αυτό που ισχυρίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ με την μονομερή ή αν θέλετε την ξαφνική κατάργηση του μνημονίου. Σήμερα υπάρχει μια πραγματικότητα και αυτή την πραγματικότητα πρέπει να δούμε πώς θα την ξεπεράσουμε. Μάλιστα. Και δεν πρέπει να ξεπεραστεί με συνθηματολογία του παρελθόντος την οποία την πληρώσαμε, την πλήρωσε η Ελλάδα και την πλήρωσε ο κόσμος. Να μην επαναφέρω, μια λέξη λέω, να μην επαναφέρομαι το γνωστό χρήματα υπάρχουν με άλλον τρόπο, διότι δεν αντέχομαι αυτή τη φορά να το ξαναπληρώσουμε. Ό,τι υπήρχε το πήρατε πάντως. Να σας πω κάτι. Το κάνατε. Θέλετε να είναι και έτσι. Μια εξαιρετία ότι υπήρχε το δώσαμε. Θέλετε να το δεχτούμε και έτσι. Δεν υπάρχουν περιθώρια να γίνει άλλο λάθος. Γιατί πια ο κόσμος έχει στεγνώσει. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Πάμε στον Αντώνη Αντωνόπουλο στη Βουλή να δούμε τι συνέβη εκεί και πώς ανέβηκαν οι τόνοι και τι ακριβώς ζητάει ο κύριος Τσίπρας τώρα για το θέμα του Σκαραμαγκά. Λοιπόν, η ερώτηση που είχε καταθέσει ο κύριος Τσίπρας αφορούσε τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και συγκεκριμένα τα 4 υποβρύχια τα οποία βρίσκονται εκεί. Λοιπόν, ο κύριος Αβραμόπουλος, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, είπε ότι το θέμα είναι μείζονος εθνικής σημασίας και πράγματι υπήρξαν αμαρτωλές συμβάσεις που λειτουργήσαν, όπως είπε χαρακτηριστικά, ως αγωγός ύποπτων συναλλαγών. Από τον Ιούνιο του 2011 εμφανίστηκαν προβλήματα με τη γερμανική πλευρά και ο στόχος του Υπουργείου είναι να ξεπεραστούν αυτά και να διασφαλιστεί η λειτουργία των ναυπηγείων. Επισήμανε ότι από τον Αύγουστο του 2011 δεν έχει καταβληθεί και δεν πρόκειται να καταβληθεί καμία δόση εκτός από μία που δόθηκε το 2012 και δεσμεύτηκε ότι καμία απόφαση δεν πρόκειται να γίνει χωρίς απόφαση της Βουλής. Ο κύριος Τσίπρας έκανε λόγο για τεράστιο πολιτικό και οικονομικό σκάνδαλο, ζήτησε εξεταστική επιτροπή και ο κύριος Αβραμόπουλος απάντησε σε τον ίδιο τόνο ότι είναι αναφέρετο δικαίωμα να κάνετε εξεταστική επιτροπή, αλλά ελπίζω, είπε, η πρότασή σας αυτή να μην έχει αποδέξει αυτή την κυβέρνηση που είναι απολύτως καθαρή. Να σε ευχαριστήσουμε, Αντώνη. Στο Βάιο Σύρο, γιατί στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής και των ερευνών που γίνονται σε σπίτι επιχειρηματία, είχαμε νεότερα. Βρέθηκαν όπλα στο σπίτι. Έχουμε του. Μια εξέλιξη. Είναι... Όπλα εννοώ. Βλέπουμε... Καλάσνικοφ, έτσι. Τα... Γιατί... Ναι, ναι, αυτά τα πλάνα που βλέπουμε τώρα από όπι είναι από το σημείο ένα τεράστιο χώρο αποθηκευτικό στην Βάρη Σκοροπίου. Γεωγραφικά περίπου πίσω από την σχολή Ευελπίδου. Λοιπόν, εκεί μέσα λοιπόν βρήκανε κοντέινερς. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, έχουν βρει αρκετά όπλα Καλάσνικοφ, έχουν βρει όπλα G3, έχουν βρει όπλα FNI. Είναι άντρες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Βρέθηκαν τα όπλα χθες το απόγευμα. Μετά από έρευνα εξονυχιστική που κάνανε οι αστυνομικοί, όλο το βράδυ φυλάσσεται η περιοχή και τώρα εκεί υπάρχουν αστυνομικοί. Μάλιστα, διώχνουν και τους δημοσιογράφους σε αρκετή απόσταση από το σημείο που βρίσκεται ο χώρος των έρευνων. Mm-hmm. Αυτά τα πλάνα που βλέπουμε είναι του Βαγγέλη Τουγκούμα με τον Οικονολήπτη. Κατάφεραν και μπήκαν και έχουν κάποια πλάνα από το χώρο, το σημείο που γίνονται οι έρευνες. Ασφαλείς πληροφορίες, όπως αναφέρουμε, είναι όπλα, πολεμικά όπλα. Θα γίνει καταγραφή για να δουν αν κάποια έχουν άδεια ή όχι. Πάντως, πολεμικός οπλισμός δεν φαίνεται να έχει άδεια γιατί για ένα μουσείο θα έχει ένα όπλο ως δείγμα για να το δείχνει και όχι 200-300 όπλα. Αυτά που λέγαμε και λίγο νωρίτερα, Βάη, έχεις δίκιο. Πράγμα. Δεν ξέρουμε τι αριθμός όπλων έχει βρεθεί. Πάντως φαίνεται να είναι τα κοντέινερ στα οποία περιέγραφε και ο Βρετανός, ο Απόστρατος, στις καταθέσεις. Σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε ξανά στο Υπουργείο Οικονομικών, στο Λάμπρο Χαβέλα, να δούμε τι γίνεται με το πακέτο που ετοίμασαν τα μέλη της ΠΟΕΟΤΑ για τον Γιάννη Στουρνάρα, για τη μαμά και την πεθερά Γιάννη Στουρνάρα, αφού μετά τις δηλώσεις του, τη συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου, είπε ότι γνωρίζει από αυτό και μέλη της οικογένειάς του επίσης ζουν με 500 ευρώ. Λοιπόν, Πόπη, δεν κατάφεραν να φτάσουν στην είσοδο του Υπουργείου Οικονομικών στην Οδό Νίκης. Έτσι, τα άφησαν μπροστά ακριβώς στην συμβολή των Οδών Νίκης και Ερμού και μάλιστα έχουν
πει ότι οποιοδήποτε θέλει να περάσει να πάρει προϊόντα θα μπορέσουν να του τα δώσουν. Συμβολική κίνηση, όπως ακούσατε να λέει και πριν από λίγη ώρα ο κύριος Μπαλασόπουλος στην προηγούμενη σύνδεσή μας, πρόκειται για μια συμβολική κίνηση αναφορικά με τα όσα δήλωσε στην εκπομπή του Νίκου του Χατζηνικολάου ο κύριος Στουρνάρας, ότι συγγενικά του πρόσωπα, η μητέρα του, η πεθερά του, αλλά και ο πεθερός του ζουν με 500 ευρώ. Έτσι λοιπόν, προχώρησα σε αυτή τη συμβολική κίνηση σήμερα το μεσημέρι οι εργαζόμενοι, αλλά και το Διοικητικό Συμβουλίο της ΠΟΕΟΤΑ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να στείλουν αυτό το μήνυμα προς τον Υπουργό. Έχουν φέρει λάδι, έχουν φέρει κοτόπουλα, λουκάνικα, μπύρες, πάρα πολλά προϊόντα, τα οποία τα άφησαν τελικά Ερμού και οδό, και στην συμβολή των οδών Ερμού και Νίκης. Λάμπρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την ώρα που στείνονται τα πακέτα αυτά για τον κύριο Στουρνάρα, κάποιοι άλλοι προσπαθούν να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες έτσι ώστε να υπάρξει κεντροαριστερά στην χώρα. Η ελληνική ελιά, όπως λένε οι περισσότεροι. Για να δούμε με την Ειρήνη Σαββοπούλου πού βρίσκεται το θέμα. Αναταράξεις, Πόπη, προκαλεί όλη αυτή η συζήτηση για την κεντροαριστερά με αφορμή και την πρωτοβουλία των 58 προσωπικότητων για έναν ενιαίο φορέα. Στο Πασόκ, από τη μία είναι ο Βαγγέλης Βενιζέλος, ο οποίος είναι αποφασισμένος να προχωρήσει αυτό το εγχείρημα, να φτάσει μέχρι τις ευρωεκλογές με ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο υπό την ομπρέλα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Απ' την άλλη, υπάρχουν στελέχη τα οποία δεν είδαν με καλό μάτι την παρέμβαση του Κώστα Σιμίτη. Αυτό το εγχείρημα πρέπει να είναι ακιδεμόνευτο, μας έλεγαν χαρακτηριστικά. Στη Δημοκρατική Αριστερά εμφανίζεται διχασμένη. Απ' τη μία είναι ο Φώτης Κουβέλης, ο οποίος λέει ναι, μένει στην κεντροαριστερά, όχι όμως στο Πασόκ. Αλλά απ' την άλλη τα στελέχη του, κάποια κορυφαία στελέχη του, όπου λένε ότι δεν μπορεί να υπάρξει συζήτηση για την κεντροαριστερά χωρίς το Πασόκ. Βέβαια, βάζουν το θέμα ότι όχι με αυτή την πολιτική. Στη συζήτηση όμως ενεπλάκει και ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά από μια παρέμβαση που έκανε χθες ο κύριος Τατσόπουλος, ο Πέτρος Τατσόπουλος, ο οποίος λέει ότι δεν μπορούμε να προδικάζουμε, δεν μπορούμε να ρίχνουμε στην πυρά ένα τέτοιο κείμενο και μια τέτοια συζήτηση. Είναι εν δυνάμει σύμμαχοί μας και μάλιστα το βασικό, ένα από τα βασικά επιχειρήματα ήταν πως φοβικές φωνές που κλείνουν κάθε διάβλο επικοινωνίας δίνουν ουσιαστικά άλοθη στην συντηρητική παράταξη, στην εξουσία της συντηρητικής παράταξης, γιατί η αριστερά εμφανίζεται κατακερματισμένη. Μάλιστα. Πες αλεύρι τώρα, Ειρήνη, και κυρίες και κύριοι. Διότι ο Τατσόπουλος εγυρεύει. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο. Ευχαριστούμε πολύ την Ειρήνη Σαββοπούλου για το ρεπορτάζ. Το ακούσαμε το ρεπορτάζ, Πέτρο. Καλή σου μέρα. Καλημέρα. Καλώς ήρθες. Τι γίνεται, εσύ, τι βγαίνεις από αριστερά στην αριστερά? Έχω κάνει μερικές απλές σκέψεις, βρε Πόπη. Δηλαδή. Η αριστερά και συγκεκριμένα ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για συμμαχίες. Εντάξει. Λοιπόν, και λέω αυτές οι συμμαχίες, άμα τα βάλεις κάτω, με ποιους μπορεί να γίνουν? Το ΚΚΕ έχει αποκλείσει κάθε συζήτηση. Άσε που και να άλλαζε τακτική αύριο το πρωί με την ατζέντα του να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μονάχα από το ευρώ, κλείνει κάθε δίωδο. Η Ανταρσία δεν έχει καμία κοινοβουλευτική δύναμη. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες, οι οποίοι ετοιμάζονται να πάρουν τα μισά ημάτια της Χρυσής Αυγής μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, από ό,τι φαίνεται δηλαδή, γιατί κακά τα ψέματα η Χρυσή Αυγή δεν θα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, ή στη Νέα Δημοκρατία θα πάει, ή το πιο πιθανό στους ανεξάρτητους Έλληνες. Τι μας απομένει, τι απομένει, Πόπη? Τι απομένει? Απομένει κεντροαριστερά. Δηλαδή απομένει οι δυνάμεις αυτές που είναι σήμερα στη Δημάρ, που είναι σήμερα στο Πασόκ και αυτή η πρωτοβουλία, η οποία αύριο το πρωί μπορεί να μην τη θυμάται και κανένας. Εντάξει, μπορεί να είναι εθνησυγενής. Αλλά λέω, ρε παιδιά, το μωρό μόλις γεννήθηκε. Θα πάμε να του πούμε κακό ψόφο? Δεν θέλουμε να δούμε τις προθέσεις του. Βεβαίως, δεν έχει δόντια. Το μωρό έδειξε να έχει δοντάκια και μερικά έκανε και κάποιες δηλώσεις, αν θέλεις, οι οποίες απομάκρυναν το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή έχει μια απλοϊκή άποψη για το ΣΥΡΙΖΑ. Είπε ότι είναι ένα νεοκομμουνιστικό μόρφωμα, ένα εθνικοσοσιαλιστικό μόρφωμα, εθνικολαϊκό μάλλον μόρφωμα. Αν ήταν αυτό το πράγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, άνθρωποι σαν και εμένα δεν θα βρίσκονταν εκεί. Είναι λίγο οξύμορο να πιστεύει κανείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μόνο ένα νεοκομμουνιστικό μόρφωμα. Κάτσε να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Καταρχάς, μετά την ανάρτηση αυτή, μετά το post που έκανες στο Facebook, το έγραψες. Σε πήραν τηλέφωνο, σου ζήτησαν να εξηγήσεις τι εννοείς, τι θέλει να πει ο ποιητής, ο συγγραφέας στην προκειμένη περίπτωση. Τίποτα από όλα αυτά, γιατί ο ποιητής δεν είπε κάτι. Μάζεψε το λίγο κλπ. Κλπ. Ή όχι. Πρόσεξε να δεις, ο ποιητής, ο πεζογράφος, για να είμαστε και λίγο. δεν είπε τίποτα διαφορετικό από αυτό που λέει στο παρελθόν.
χτες παρακολούθησα, ας πούμε, με μεγάλη προσοχή και τις δηλώσεις του κυρίου Λυκούδη, του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΔΗΜΑΡ, και τις δηλώσεις του κυρίου Μπουτάρη, του δήμαρχου της Θεσσαλονίκης. Και οι δύο είπαν ότι για να γίνει, να υπάρξει κυβέρνηση κεντροαριστερά στην Ελλάδα ή κυβέρνηση με προοδευτική κατεύθυνση ή όπως αλλιώς θες να την πεις, δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν χρειάζεται μεγάλη σοφία για να το καταλάβει κανείς. Μια δύναμη η οποία αυτή τη στιγμή κινείται γύρω στο 30% στις δημοσκοπήσεις, δεν μπορείς να την αποκλείσεις από μια άλλη τέτοια κυβέρνηση. Δηλαδή, για να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, εάν θες αύριο μια κυβέρνηση από τις εκλογές που θα προκύψουν, όποτε και αν έρθουν, είτε τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορείς να αποκλείσεις από αυτή την κυβέρνηση, είτε το ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορείς να αποκλείσεις. Έχει ανατριχιάσει. Η κυβέρνηση κεντροαριστερά μόνη της δεν μπορεί να κάνει. Έχει ανατριχιάσει τώρα ο μισός πληθυσμός των τηλεθεατών. Γιατί? Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Όχι, άλλο είπα. Είπα ότι για να φτιάξεις κυβέρνηση αύριο, δύο μεγάλους κομματικούς σχηματισμούς έχεις. Τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Το βλέπεις, οπότε, θα μπορούσε. Όχι, δεν λέω αυτό. Αντίθετα, εγώ σε ρωτάω, θα μπορούσε. Η αγωνία μου, αφού είναι η μία, το ένα ενδεχόμενο, ή κυβέρνηση από δεξιά ή κυβέρνηση απαντήσω, από αριστερά, θα μπορούσε. Θα σου απαντήσω αμέσως. Η αγωνία μου, αν θες, όλο το καλοκαίρι, πριν το χτύπημα στη Χρυσή Αυγή, ήταν αυτή ακριβώς, ότι αν μας προκύψει μία τρικομματική βουλή, όπου θα υπάρχει μονάχα η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Χρυσή Αυγή, τότε ίσως θα έπρεπε να σκεφτούμε ακόμα και αυτό το πολύ επώδυνο ενδεχόμενο για να μην κάνουμε τη Χρυσή Αυγή ρυθμιστή. Από τη στιγμή όμως που η Χρυσή Αυγή, από ό,τι φαίνεται, πάει κατά διαόλου, με την ευχή μου, χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, είμαι από τους βουλευτές που έχουν μιλήσει σε ανύποπτο χρόνο και πολύ βία εναντίον της Χρυσής Αυγής. Από τη στιγμή λοιπόν που οι ναζιστές βγήκαν από το παιχνίδι, τα ημάτια τους τα μοιράζονται οι ανεξάρτητοι Έλληνες και η Νέα Δημοκρατία. Η αυτοδυναμία, κατά την ταπεινή μου γνώμη, απομακρύνεται. Απομακρύνεται ως ενδεχόμενο. Οπότε, ή κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ θα φτιάξεις, ή κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία. Όχι μεταξύ τους, δεν έχει νόημα πια. Γιατί απομακρύνεται η αυτοδυναμία? Γιατί... Το τοπίο ευνοεί αυτοδυναμία δική σας. Είναι μια χώρα η οποία βυθίζεται σε ύφεση, υποφέρει ο κόσμος. Θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να καλπάζει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν το κάνει. Ναι, καλά. Το τι μπορούσε και το ξέρεις, πολιτική δεν κάνουμε με τις επιθυμίες μας. Και εγώ δεν μπορώ να σου πω τις επιθυμίες μου. Γιατί δεν καλπάζει? Η επιθυμία μου αυτή τη στιγμή είναι η αυτοδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ. Αρκεί. Γιατί δεν έχει προοπτική, γιατί δεν ανεβαίνει. Θέλεις πρώτα απ' όλα να εξαντλήσουμε το προηγούμενο, δηλαδή. Πολλά θέματα, δεν ξέρω ποιο να πρωτοπιάσω. Εάν δεν κάνουμε λοιπόν, αν δεν θέλουμε να δώσουμε τον μπαλάκι πάλι στη Νέα Δημοκρατία, να έχουμε πάλι μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με κορμό τη Νέα Δημοκρατία και δεκανίκη το ΠΑΣΟΚ. Αν δεν θέλουμε να έχουμε ξανά το ίδιο σενάριο, τι πρέπει να κάνουμε? Δεν πρέπει να βρούμε συμμάχους. Αυτούς τους συμμάχους τι πρέπει να τους κάνουμε? Να τους βρίζουμε από το πρωί ως το βράδυ και την επομένη των εκλογών να πούμε, παιδιά, πλάκα κάναμε, δεν τα εννοούσαμε όλα αυτά που λέμε. Χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε μια συμμαχική κυβέρνηση. Λέω πράγματα παράλογα. Δεν λέω το πολύ αυτονόητο. Βεβαίως, επειδή χρειάζονται δύο το ταγκό, μην λέμε πάλι τις ίδιες στερεοτυπίες, και η πρωτοβουλία αυτή, που αν ριζώσει, αν θες, ένα κόσμο της κεντροαριστεράς, πρέπει να αλλάξει και τη ρητορική της απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι αυτό που φαντάζεται η πρωτοβουλία των 58. Λοιπόν, η πρωτοβουλία των 58 είναι συγκεκριμένη. Ναι. Θέλουν να την παρουσιάσουν ως την ελληνική ελιά. Είναι ελληνική ελιά? Προς το παρόν είναι πρωτοβουλία 58 ανθρώπων. Τίποτα άλλο. Ούτε ελιά είναι, ούτε καρπούς έχει. Είναι 58 έχει... ανθρώπων με βαρύδια. 59. 58 ανθρώπων, 59 με βαρύδια ή 58 καθαρών ανθρώπων ορισμένοι που οραματίζονται μια κεντροαριστερά? Εγώ δεν θα δαιμονολογήσω εναντίον αυτών των ανθρώπων. Υπάρχουν άνθρωποι τους οποίους εκτιμώ, υπάρχουν άνθρωποι και τους ξέρω, υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους ξέρω καθόλου από αυτούς τους 58 και υπάρχουν και άνθρωποι που τους ξέρω και δεν τους εκτιμώ. Αλλά ξέρεις, εάν μπούμε σε αυτόν τον πολύ ολισθηρό δρόμο, να ζητάμε πιστοποιητικό κάθε φορά καθαρότητας, αν θες, παρελθόντος, από όλους τους υποτιθέμενους πιθανούς συμμάχους μας αύριο, θα βρεθούμε μπροστά στο πολύ ολισθηρό ενδεχόμενο, επειδή δεν υπάρχουν παρθενογενέσεις. Κάποιοι έχουν παρελθόν, κάποιοι έχουν και βαρύ παρελθόν. Και κανείς δεν είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ να πάει απλώς να παραδοθεί σε αυτούς ή να δεχτεί την ατζέντα τους. Προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ ως υπέρτερη δύναμη θα είναι και σε θέση ισχύως σε διαπραγμάτευση με αυτούς. Αλλά εγώ σου λέω ότι δεν τα βρίσκει με αυτούς. Τι γίνεται, αυτοί πάνε είτε στη δεξιά είτε πάνε σπίτι τους. Εντάξει,
Και έχουμε πάλι τη δεξιά για άλλα 3 χρόνια, για άλλα 5 χρόνια, για άλλα 10 χρόνια. Δηλαδή, πολύ θα ήθελα κι εγώ, Πόπη μου, ειλικρινά σου λέω, να συνεργάζομαι και να συμμαχώ μονάχα με ανθρώπους που έχουν τις δικές μου ιδέες. Θα με βόλευε τρομερά. Τρομερά θα με βόλευε. Αλλά η πολιτική δεν γίνεται έτσι. Δυστυχώς δεν γίνεται έτσι. Αφού πρέπει να συμμαχήσεις και με ανθρώπους που λοιπόν, δεν έχεις τις ίδιες ιδέες λοιπόν, μαζί τους. Πιστεύεις ότι πρέπει να συμμαχήσεις με ανθρώπους που μπορεί να έχουν και ως μη παρελθοντική, ναι, βαριά, θα το πω πολύ κόψα, και αναφέρομαι στην κεντροαριστερά. Γιατί δεν βλέπεις με την ίδια καλή συμπάθεια, με το ίδιο συμπαθές βλέμμα και μια συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία? Γιατί εκεί πέρα η ατζέντα είναι εντελώς διαφορετική. Και πάντοτε όταν μίλησα στο παρελθόν για συνεργασία με την Μέσα σε αυτή την κεντροαριστερά, Νέα Δημοκρατία, το θα βρεις μονάχα πολύ Πασόκ. Ναι, ναι, και ναι, το ναι, Πασόκ αυτό είναι μέσα στην κυβέρνηση. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα βρεις πάρα πολύ Πασόκ. Πασόκ θα βρεις παντού. Και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ θα βρεις Πασόκ. Και στην Νέα Δημοκρατία επίσης. Ναι, επίσης. Τότε... Λοιπόν, αλλά η ατζέντα η πολιτική, η ατζέντα, είναι η ψαλίδα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι τεράστια και παραμένει τεράστια. Σου λέω, μόνο σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, σε περιπτώσεις ανομαλίας πολιτικής, όπως ένα ναζιστικό κόμμα επιθύρες, θα έβλεπα εγώ συνεργασία Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Σε καμία άλλη περίπτωση. Και αυτό το βλέπω μόνο εγώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το βλέπει. Ούτε η Νέα Δημοκρατία το βλέπει. Κανένας δεν μίλαγε. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ τι βλέπει? Τέτοια συνεργασία, λέω. Παραφύσιν, όπως θα ήταν μια συνεργασία Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, αυτό το σενάριο απομακρύνθηκε από το καλοκαίρι. Απομακρύνθηκε όχι μόνο κατά ένα μήνα, κατά χρόνια. Ευτυχώς, αν θες, μπήκε στο περιθώριο ή μπαίνει στο περιθώριο η Χρυσή Αυγή. Άρα μπορούν, επιτέλους, το είχα πει και τότε, ότι η Χρυσή Αυγή τοξικοποιούσε, δημιουργούσε, έκλειε τοξίνες στην πολιτική μας ζωή. Έβαζε την ατζέντα όλο και δεξιότερα. Και παρανοϊκά δεξιότερα, όχι με αιτήματα που μπορεί και να τα σκεφτείς. Παρανοϊκά. Την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Να πάρουμε πάλι την Κωνσταντινούπολη. 15 εκατομμύρια Τούρκοι. Τώρα. Πιστεύω πρώτα απ' όλα ότι έφτασε ξανά στα επίπεδα που είχε στις εκλογές του 2012. Δηλαδή έχει φτάσει ξανά στο 7%. Και πιστεύω ότι μπορεί να ξεφουσκώσει αν συστηματικά συνεχιστεί η αποκάλυψη της εγκληματικής της δράσης και κυρίως η ροή του χρήματος. Ποιοι χρηματοδοτούσαν. Το παραμύθι ότι τα έπαιρνε από το κράτος και τα έδινε στο λαό, νομίζω δεν το χάβει κανείς. Mm-hmm. Έχουν βγει όλα αυτά για το παραεμπόριο με τους μετανάστες που τους έδινε λεφτά, έδινε μάλλον ρούχα που τις δίναν οι πολίτες και έπαιρνε μίζα από την πώληση αυτών των ρούχων. Μιλάμε δηλαδή οι απόλυτοι κάλπιδες. Ξεφούσκωσε, το βλέπεις. Βλέπω και, να μην έχει ξεφουσκώσει στον βαθμό που θα έπρεπε να έχει ξεφουσκώσει. Όταν σε ρωτάω αν το βλέπεις, δεν εννοώ δημοσκοπικά, δεν εννοώ μέσα από τις έρευνες που βλέπετε στα κόμματα κλπ. Εννοώ μέσα από την καθημερινότητά σου. Ήσουν από τους ανθρώπους που τους τάχωνες πολύ άγρια και δεχόσουν το ίδιο άγρια επίθεση. Ναι, έτσι. Ναι. Ξεφουσκώνει όλο αυτό το πράγμα. Ο κόσμος. Πρώτα απ' όλα μια αλλαγή στη στάση. Αυτός ο μυθριδατισμός, ο κοινωνικός που είχε δημιουργηθεί, που ο κάθε ένας έβγαινε, ας πούμε, θρασίτατα και έλεγε ότι ναι, ρε παιδί μου, γιατί να μην το σκεφτούμε και τι μας πειράζει που είναι ναζιστές κτλ. Όλος αυτός ο τσαμπουκάς και ανάμεσα στους καλλιτέχνες, τους βλέπεις που έχουν λουφάξει, εκείνοι που είχαν κάνει φιλοναζιστικές δηλώσεις. Δεν είναι ανεκτό πια, δηλαδή δόθηκε το αντίδοτο στη δηλητηρίαση, σε αυτόν τον μυθριδατισμό που λέω, δόθηκε ένα αντίδοτο, ένα ισχυρό αντίδοτο. Αλλά το αν υπάρχει το δηλητήριο ακόμα, ναι, φυσικά και υπάρχει. Και νομίζω δεν θα σταματήσει και να υπάρχει, όσο και οργή θα υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο, ναι, και όσο και απόγνωση θα υπάρχει. Είμαστε κοντά σε εκλογές, πιστεύεις? Δηλαδή, παίζεται ένα χαρτί τώρα. Μια αντίσταση απέναντι στην Τρόικα με τον άσο της κάλπης. Κοίταξε, μιλήσουμε ευθέως. Εγώ πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία, το χτύπημα αυτό στη Χρυσή Αυγή δεν το έδωσε ούτε από την καλή της την ψυχή. Το έκανε σίγουρα και με μεγάλη δόση ιδιοτέλειας, αφού για πάρα πολύ καιρό φλέρταρε με την ιδέα να τη χαϊδέψει. Και εγώ πιστεύω ότι διχαστήκανε για μήνες ολόκληρους. Φαινόταν και στην ψηφοφορία για τη δικιά μου άρση ασυλίας, που 50 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψηφίσαν υπέρ της Χρυσής Αυγής. Λοιπόν, σε διάφορα, μέχρι και στις απουσίες, μπορώ να σου πω τις χθεσινές. Τις χθεσινές απουσίες που είχαμε για την άρση των Χρυσαυγητών, που ήταν από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και αυτές μήνυμα δίνανε. Υπήρχαν λοιπόν νεοδημοκράτες πολλοί που φλερτάραν με την ιδέα. Από τη στιγμή που αυτή η διχογνωμία, αν θες, μέσα στη Νέα Δημοκρατία σταμάτησε
τουλάχιστον σε επίπεδο ηγεσίας, και είπαν ότι θα το συντρίψουμε. Είναι μια πρόκληση προς την ίδια την Ευρώπη, ναζιστικό κόμμα εναντίον του κοινοβουλευτισμού να έχει αυτή την ανάπτυξη που έχει, και με όλη τη θρασίτητα και την εγκληματικότητα ταυτόχρονα που είχε αυτή η οργάνωση. Από εκείνο το σημείο και έπειτα έχει αλλάξει και η νοοτροπία των ίδιων των χρυσαυγητών. Οι τσαμπουκάδες, και θα σας στείλουμε στη Μακρόνησο, σε εκπομπή μαζί ήμασταν, πάλι θυμάσαι που λέγανε ότι θα με στείλουν στη Μακρόνησο. Αυτά, τα βλέπεις και στο διαδίκτυο σε καθημερινή βάση, έχουν αραιώσει και έχουν περάσει σε άμυνα. Γιατί ξέρουν τα ποντίκια τώρα ότι είναι η ώρα να κρυφτούν. Δεν είναι η ώρα να κάνουν τσαμπουκά, ούτε να απλώσουν την πανόλη στην πόλη. Κάλπη όμως, με εκμετάλλευση της πλευράς εκείνης των ψήφων. Κάλπη λοιπόν, πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα προκρίνει σενάριο εκλογών παρά μόνο εάν είναι σίγουρη ότι θα τις πάρει. Και επειδή δεν βλέπει τέτοιο ενδεχόμενο να πάει αεράτα να πάρει τις εκλογές, δεν βλέπω άμεσα να προσφύγει. Τι λάθος κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν μπορεί να κερδίσει αυτοδυναμία, δεν κερδίζει πολλούς. Είναι σαφής η συνταγή του, η πρότασή του, η εναλλακτική. Κοίταξε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί, αν θες, την κατάσταση και να αναπτύξει ένα λαϊκιστικό λόγο που να υπόσχεται την ΕΔΕΜ. Έχει λύσει στα αυτό χέρια πάνω, του, έχει πρόταση. Αυτό ή πάει πάνω. Πάλι στα τυφλά. Αυτό πάνω σου πω. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει κάτι το οποίο δεν έχει πολλά ευήκοα ότα. Δηλαδή δεν είναι πολύ ευχάριστο το να λέει ότι η λύση που υπάρχει είναι δύσκολη και δεν είναι μιας μέρας. Και δεν σημαίνει ότι εμείς θα καταστρέψουμε την Ελλάδα και θα συνεχίσουμε να την καταστρέφουμε χρόνια, μήνες, χρόνια και θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ με το μαγικό του ραβδάκι να αλλάξει τα πράγματα. Δεν δίνει μια τέτοια αφελή λύση. Τέτοια λύση έδινε η Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, αν ήθελε να εκμεταλλευτεί το λαϊκισμό ο ΣΥΡΙΖΑ, θα είχε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά. Δυστυχώς και ο ελληνικός λαός, δεν πρέπει ποτέ να θεωρούμε έναν λαό ότι δεν έχει καμία ευθύνη, ευθυνόφοβο. Πρέπει να δει. Να προκρίνει εκείνη τη λύση που μπορεί να μην είναι ούτε ανώδυνη, μάλιστα, αλλά λοιπόν, είναι και η μόνη. Κάτι τελευταίο για να σε χαιρετήσω και να σε ευχαριστήσω. Μιλάς πολύ έξω από τα δόντια και μιλάς τη γλώσσα την καθημερινή, την απλή. Έχεις πει ατάκες που γράψαν ιστορία. Το σκέφτεσαι ποτέ να τα αλλάξεις αυτό? Το σηκώνει, ρε παιδί μου, ο τόπος, ο χώρος. Αν θες, είναι και θέμα ιδιοσυγκρασίας. Δηλαδή, λες σε κάποιον αν μπορεί να αλλάξει την ιδιοσυγκρασία του. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι είναι απλό. Δηλαδή, το να γίνω ένας συμβατικός κάλπης που δεν θα λέω αυτό που σκέφτομαι, που θα αυτολογοκρίνομαι. Δηλαδή, αυτό που μου προτείνεις είναι ένα είδος αυτολογοκρισίας. Δεν σε ρωτάω. Ναι, λέω. Ο εναλλακτικός δρόμος είναι ένας σιδερωμένος λόγος. Εγώ νομίζω ότι έχουμε πολιτικούς στην Ελλάδα οι οποίοι έχουν αναπτύξει σε βαθμό 7ης τέχνης, 8ης τέχνης, την ικανότητα να μην λένε τίποτα σιδερώνοντας τα λόγια τους. Οπότε εγώ δεν θα ήμουν πολύ. Θα ήμουν μια ρεπλίκα, μια φτηνή ρεπλίκα. Δεν χρειαζόμαστε έναν ακόμα τέτοιο. Πέτρο Τατσόπουλε, πολύ σε ευχαριστώ που είσαι κοντά μας. Καλή συνέχεια. Εύχομαι, θα σε παρακολουθούμε στα ποστάρισματά στο ίντερνετ, στο Facebook. Πάμε τώρα εμείς, σήμερα, Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της φτώχειας. Τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί και από την πλευρά του Δήμου Αθηναίων είναι συγκλονιστικά για το τι συμβαίνει με τους φτωχούς, τους άπορους, τους άστεγους ανθρώπους στην Αθήνα. Πριν συνδεθούμε με τον κύριο Καμίνη, τον Δήμαρχο των Αθηναίων, πάμε στον Γιώργο Βότσκαρη για να μας τα δώσει τα στοιχεία αυτά. Γιώργο. Στοιχεία λοιπόν και νούμερα που τρομάζουν και θα πρέπει να μας βάλουν όλους να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε για το πού πάμε, καθώς μέσα σε ένα χρόνο, σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση που είχε γίνει από το Δήμο Αθηναίων, έχουμε συνταρακτικά πράγματα να πούμε. Θα πρέπει να πούμε λοιπόν ότι έχουμε επίσημα άστεγους στην Αθήνα, στο Δήμο Αθηναίων, 480 επίσημα. Ωστόσο, ο Δήμαρχος Αθηναίων εχθές είπε ότι μάλλον ξεπερνούν τους 1000, καθώς η καταμέτρηση έγινε την καλοκαιρινή περίοδο, που πολλοί δεν βρίσκονται και στους δρόμους Αθήνας και επιλέγουν να πάνε σε πιο δροσερές περιοχές. Να δούμε κάποιες κάρτες όμως για το τι ακριβώς καταμέτρησαν οι υπάλληλοι του Δήμου Αθηναίων και συγκεκριμένα το κέντρο αστέγων. Θα πρέπει να πούμε λοιπόν ότι έχουμε 54% αυτών που είναι άστεγοι των 480 να είναι Έλληνες και το 46% αλλοδαποί. Θα πρέπει να πούμε ότι από αυτούς το 77% είναι άνδρες, 370, ενώ γυναίκες είναι 110. Θα πρέπει να πούμε ακόμα, να δούμε την επόμενη κάρτα, για την κατάσταση της υγείας αυτών των ανθρώπων, η οποία είναι από μέτρια έως άσχημη, ενώ υπάρχει και μια έλλειψη επικοινωνίας. Μας εξήγησαν ότι για κάποιους λόγους δεν μπορούσαν να συνοηθούν μαζί τους, είτε λόγω γιατί δεν μιλάγαν αγγλικά ή ελληνικά ή κάποια άλλη γλώσσα. Θα πρέπει να πούμε σε σχέση με αυτούς ποιοι είναι οι λόγοι που τους οδήγησαν
στην φτώχεια και στο δρόμο και θα πρέπει να πούμε ότι από αυτούς το 56%, το 54% είναι η έλλειψη χρημάτων. Δεν έχουν λεφτά να μπορέσουν να μείνουν σε κάποιο κατάλημα με αποτέλεσμα να μένουν στο δρόμο, ενώ κάποιοι από αυτούς γιατί δεν έχουν οικογένεια το 20%. Η επόμενη κάρτα έχει να κάνει με αυτούς που απευθύνονται στο κέντρο σύντησης του Δήμου Αθηναίων και θα πρέπει να πούμε ότι εκεί τρομάζουν τα στοιχεία γιατί έχουμε πάρα πολλούς νέους ανθρώπους πια οι οποίοι καταφεύγουν στο Ίδρυμα Στέγων του Δήμου Αθηναίων προκειμένου να πάρουν ένα πιάτο φαγητό. Έχουμε λοιπόν 686 από 1667. Θα πρέπει να πούμε ότι από αυτούς άνεργοι είναι λογικό αφού δεν έχουν εισόδημα είναι το 76%, ενώ για κάποιους από αυτούς υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό το οποίο δεν μπαίνει καν ούτε ένα βοήθημα από τον ΟΑΕΔ. Δεν έχουν προσφύγει καν στον ΟΑΕΔ για κάποια βοήθεια. Και τώρα θα πρέπει να δούμε και μία ακόμα κάρτα, την τελευταία, σχετικά με τις ηλικίες αυτών των ανθρώπων και θα δείτε ότι στην ηλικία 26 μέχρι 35 χρονών είναι οι περισσότεροι άστεγοι που ζουν στους δρόμους της Αθήνας και αυτό το ποσοστό κυμαίνεται μέχρι το 65%, όπου εκεί είναι ο βασικός όγκος που φτάνει περίπου το 75%. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο. Κύριε Καμίνη, καλημέρα σας. Καλώς μας ήρθατε. Καλημέρα σε όλους. Απίστευτα τα στοιχεία, απίστευτα τα νούμερα και αυξημένα σε σχέση με την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει για το ίδιο θέμα. Πρέπει να ήταν πέρσι τέτοιο καιρό. Να σας πω, είναι η πρώτη φορά που κάνει αυτή την μέτρηση ο Δήμος Αθηναίων, έτσι, αυτή την έρευνα. Είναι μια δειγματοληπτική έρευνα, υπό την έννοια ότι πρώτα απ' όλα για τα συσίτια εμείς κάτσαμε και απευθύναμε ερωτηματολόγια, δώσαμε στους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται στα συσίτια του Δήμου και έχουμε δει μια σημαντική αλλαγή, ανησυχητική θα έλεγα. Δηλαδή, τους τελευταίους 6 μήνες, από αυτούς οι οποίοι έρχονται στα συσίτια, το 41% έχει έρθει τους τελευταίους 6 μήνες. Το οποίο σημαίνει ότι όσο βαθαίνει η οικονομική κρίση, τόσο αυξάνεται και ο αριθμός των ανθρώπων που νιώθουν την ανάγκη να έρθουν να συστηθούν έτσι στα δημόσια συσίτια του Δήμου. Θυμάμαι. Το δεύτερο. Ναι, ναι. Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Να συνεχίσω μετά με τους άστεγους, για να έχουμε μια ακριβή εικόνα. Εμείς κάναμε την έρευνα με κάπου 400 τόσους άστεγους. Είναι κάτι το δύσκολο, γιατί δεν είναι άνθρωποι τους οποίους μπορείς να βρεις ανά πάσα στιγμή, ούτε στο ίδιο σημείο. Οι πιο σοβαροί υπολογισμοί από μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με το ζήτημα, αλλά τολμώ να σας πω και από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου, η οποία αλωνίζει όλη την Αθήνα και έχει μια εικόνα, ανεβάζει τον αριθμό των αστέγων σε κάτι πάνω από 1.000, 1.000 με 1.500 περίπου. Εμείς ήρθαμε σε επαφή με 400 τόσους. Αυτούς αφορούν τα στοιχεία τα οποία είδατε. Έτσι, για να έχουμε μια εικόνα των μεγεθών, πώς είναι στην πόλη. Όταν μιλάμε για άστεγους, εννοούμε κατά κυριολεξία άστεγους, δηλαδή τους ανθρώπους οι οποίοι κοιμούνται έξω, στην ύπαιθρο. Κατά δεύτερο λόγο να πούμε, υπάρχουν και άνθρωποι με οξύ οικονομικό πρόβλημα που φιλοξενούνται και είναι υποχρεωμένοι όλη τη μέρα να βρίσκονται στον δρόμο. Μιλάω λοιπόν για τον σκληρό πυρήνα των αστέγων, τους κατά κυριολεξία ανθρώπους που δεν έχουν στέγη. Το προφίλ του σημερινού άστεγου, του ανθρώπου δηλαδή που δεν έχει στέγη στην Αθήνα, θα μας το δώσετε παρακαλώ, Δήμαρχε, αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Live UGR, περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα και τις παρατηρήσεις. 54777, ο άλλος τρόπος επικοινωνίας με το Λάμδα, ελληνικά ή λατινικά γραμμένο, κενό μήνυμα, αποστολή στο 54777. Ερχόμαστε σε πολύ λίγα λεπτά και πάλι εδώ. Με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Καμίνη, είμαστε εδώ και συζητάμε δυστυχώς για τα στοιχεία αυτά που για πρώτη φορά δημοσιοποιούνται από την πρώτη έρευνα, μάλλον μελέτη που έχει κάνει ο Δήμος Αθηναίων για τους άστεγους, τους άπορους στην Αθήνα. 1.000 τουλάχιστον άτομα είναι αυτά τα οποία δεν έχουν στέγη καθόλου και μένουν στους δρόμους, μας είπε ο Δήμαρχος. Και θα ήθελα παρακαλώ πολύ, κύριε Καμίνη, να μας δώσετε το προφίλ των ανθρώπων αυτών. Γιατί ακούσαμε και από τον συνάδελφο, τον Γιώργο Βότσκαρη, ότι είναι άνθρωποι που έχουν ακόμη και μεταπτυχία. Εντάξει, είναι μια πάρα πολύ μικρή μειοψηφία, το 0,7%, αν δεν κάνω λάθος. Πάντως, στη μεγάλη τους πλειονότητα είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι άνεργοι. Επίσης, είναι πολλοί από αυτούς ουσιοεξαρτημένοι, έχουν εξάρτηση από κάποια ουσία. Είτε αυτά είναι ναρκωτικές ουσίες, είτε είναι το αλκοόλ ή οτιδήποτε άλλο. Οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται μια μέρημνα. Ο Δήμος κάνει μια συστηματική προσπάθεια τώρα να προσελκύσει στις εγκαταστάσεις του πολλούς από αυτούς. Αρχίσαμε από τον Ιούνιο
και έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής 20 ανθρώπους να τους βγάλουμε από τον δρόμο, να τους φέρουμε στις εγκαταστάσεις που έχει ο Δήμος. Υπάρχει δυσκολία σε αυτή την προσπάθεια, επιλέγουν να μείνουν στο δρόμο δήμαρχε, δηλαδή, ενώ υπάρχει δυνατότητα να μπουν σε στέγη, ζητούν οι ίδιοι να μείνουν εκτός, επιλέγουν οι ίδιοι να μείνουν εκτός. Ναι, κυρία Τσαπανίδου, μπορεί να σας φαίνεται περίεργο. Όποιος όμως ξέρει το πρόβλημα των αστέγων και έχει εξοικειωθεί λίγο, και όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως ξέρει ότι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό δεν θέλουν, όπως λένε οι ίδιοι, να αφήσουν το πόστο τους. Γιατί εκεί πολλοί κάνουν και επαιτία, ξέρετε, και δεν θέλουν να το χάσουν αυτό το πράγμα. Οπότε θέλει μια πολύ συστηματική δουλειά. Θέλει οι ίδιοι κοινωνικοί λειτουργοί που έχουμε βγάλει εμείς στο δρόμο και με ψυχολόγους και επισκέπτες υγείας, ξέρετε, οι ίδιοι άνθρωποι να πηγαίνουν. Θα πιάσουν κουβέντα με τον άστεγο την πρώτη μέρα, ξανά μετά, ξανά, ούτως ώστε να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι φέρουν, και οι περισσότεροι από αυτούς, όπως καταλαβαίνετε, πολύ μεγάλα ψυχικά τραύματα. Δεν είναι τυχαίο ότι κάποιος αφήνει την οικογένειά του ξαφνικά και πάει και κοιμάται στο δρόμο. Έτσι, είναι μια περίπτωση η οποία έχει πάρα πολλούς παράγοντες, είναι πολυπαραγοντικό το πρόβλημα και θέλει συστηματική και σοβαρή δουλειά. Εμείς την έχουμε αρχίσει. Αυτή τη δουλειά θα την επιδιώξουμε σε βάθος χρόνου. Επειδή πραγματικά, κύριε Δήμαρχε, είναι και πολύ λεπτό το ζήτημα. Μας λέτε ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι ζητιανεύουν, μένουν στο πόστο τους. Γίνεται και μάχη για το ποια γωνία θα πιάσει κανείς πολλές φορές. Το έχουμε δει και αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω κατά πόσο εσείς μένετε στο να τους ευαισθητοποιήσετε, να τους ξυπνήσετε, να τους φέρετε στη στέγη σας ή τους πιέζετε και να το κάνουν. Ξέρετε που αναφέρομαι. Έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου η ιστορία με τον άστεγο και το παγκάκι που στόλισε με λουλούδια. Και έγινε μεγάλο σούσουρο για το ότι απομακρύνθηκε βία από το σημείο εκείνο στη συνέχεια. Κυρία Τσαπανίδου, να είμαστε σοβαροί. Έτσι, δηλαδή, εδώ λειτουργούμε με σοβαρότητα. Το να τον απομακρύνεις τον άλλον δεν μπορείς να το κάνεις, γιατί προϋποθέτει ένα είδος σύλληψης. Έτσι, ο Δήμος δεν μπορεί να το κάνει και φυσικά δεν το κάνει. Όταν όμως έχει εντολή από τον εισαγγελέα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να καθαρίσει έναν χώρο ή να απομακρύνει αντικείμενα τα οποία υπάρχουν εκεί και προκαλούν κίνδυνο πολύ συχνά μόλυνσης, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις. Εδώ στα Χαφτία είχαμε μία περίπτωση, δύο αστέγων, όπου ο ένας ουσιαστικά εκμεταλλευόταν και τον άλλο που ήταν ανάπηρος, και οι οποίοι, να σας το πω, πέρασαν, με πιάσαν οι καταστηματάρχες, απελπισμένοι άνθρωποι, γιατί ήταν κάτι που διαρκούσε μήνες. Σας πληροφορώ, ξυλώναν ένα πλακάκι και αφοδεύαν εκεί πέρα, έτσι, στο πεζοδρόμιο. Δηλαδή, μην τρελαθούμε. Υπάρχουν καμιά φορά πολύ σοβαρά προβλήματα δημοσίας υγείας και εκεί, με εισαγγελική εντολή, ο Δήμος παρεμβαίνει και καθαρίζει. Δεν έχει δικαίωμα να πιάσει και να συλλάβει κανέναν και να τον απομακρύνει όμως. Όσους όμως πείθετε και έρχονται στη στέγη σας και λοιπά και στις εγκαταστάσεις σας. Στη συνέχεια, στιγμής, τι γίνεται με αυτούς? Πώς ζουν οι άνθρωποι αυτοί? Ζουν με στέγη που τους παρέχεται, ζουν φαγητό που τους παρέχεται? Βεβαίως. Και τι κάνετε άλλο? Και φαγητό και ψυχολογική στήριξη, και όποιους μπορούμε από αυτούς τους οδηγούμε και σε κοινωνική επανένταξη. Δηλαδή, προσπαθούμε να τους προσανατολίσουμε, να βρούμε. Υπάρχουν οι απαραίτητες δομές έτσι ώστε να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες? Αν υπάρχουν 1.000 άστεγοι στον δρόμο και άλλοι, χιλιάδες άλλοι που χρειάζονται βοήθεια, περίπου 20.000 είναι αυτοί που χρειάζονται βοήθεια, υπάρχουν οι δομές οι απαραίτητες έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες? Θα σας πω, 20.000 είναι οι άνθρωποι τους οποίους άμεσα ή έμεσα στηρίζει ο Δήμος. Κάποιους άμεσα είναι έτσι 13.000 άνθρωποι, 3.500 οικογένειες, μέσα από τον κόμβο αλληλοβοήθειας με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης που τους προσφέρουμε. Επίσης, έχουμε πάει και στα σχολεία, κυρία Τσαπανίδου, γιατί μας επεσήμαναν καθηγητές παιδιά που υποσιτίζονταν. Αρχίσαμε πρόπερση με 200 παιδιά, πέρσι πήγαμε στα 400, φέτος έχουμε φτάσει στα 1.200 παιδιά σε ολοήμερα σχολεία, που πολύ διακριτικά τα σητίζουμε. Από εκεί και πέρα, φυσικά, ταΐζουμε και τα 5.500 παιδιά στους παιδικούς σταθμούς. Άμεσα ή έμεσα, ο Δήμος στηρίζει 20.000 ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Κύριε Καμίνη, επειδή στις εποχές αυτές χρειάζεται κανείς να έχει την πληροφόρηση, αχρίαστη να είναι, τι κάνουμε για να βοηθήσουμε κάποιον, ποιες κινήσεις πρέπει να κάνει ο πολίτης, ο Δημότης Αθηναίων, για να βοηθήσει κάποιον που διαπιστώνει ότι χρειάζεται βοήθεια από εσάς? Ένα. Και δεύτερον, και ο καθένας μας, αν νιώσει ότι χρειάζεται μια στήριξη από το Δήμο, πού απευθύνεται, πού βρίσκει ανταπόκριση? Υπάρχει ο πενταψήφιος αριθμός 15422, κυρία Τσαπανίδου, που είναι ο κόμβος της αλλοβοήθειας. Εκεί και δεχόμαστε προσφορές από τους ανθρώπους,
Παρακαλούμε ως επιτοπλίστων συσκευασμένα τρόφιμα, αλλά και ρούχα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης, ακόμα και καθαριστικά, είδη καθαρισμού. Υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο. Σχολικά βιβλία. Έχουμε ανταπόκριση από τον κόσμο. Θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότερους, γιατί υπάρχει, όπως καταλαβαίνετε, όσο βαθαίνει η κρίση, αυξάνουν και οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται και ζητάνε τη βοήθειά μας. Έχουμε συνεργαστεί με μεγάλες ενώσεις όπως είναι η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών που μας εξασφαλίζουν για 500 άτομα μια σταθερή ροή. Υπάρχουν εταιρείες όπως η Κοσμοτέ που έχει αναλάβει 100 οικογένειες, όπως η Μαρινόπλος ΑΕ που έχει αναλάβει το κοινωνικό παντοπολείο. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε και θα είμαι σε θέση πολύ σύντομα αυτό να το ανακοινώσω, σταθερή ροή από μεγάλους χορηγούς για να στηρίξουμε τους ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη. Έτσι, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι πολύ πιθανόν πριν από 3 μήνες είχαν ένα ζευγάρι και οι δύο δουλειά και σήμερα βρέθηκαν και οι δύο χωρίς δουλειά. 15422 είναι ο αριθμός που βλέπετε στις οθόνες σας. Αν κάποιος καλέσει σήμερα, κύριε Καμίνη, και ζητήσει βοήθεια, σε πόσο καιρό θα τη λάβει τη βοήθεια αυτή? Θα έρθει αμέσως, θα περάσει, θα τον καταγράψουμε, φυσικά με απόλυτη εμπιστευτικότητα. Και εφόσον πληρεί κάποια εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία είμαστε σε θέση έτσι μαζί να τα διαπιστώσουμε, θα αρχίσει αμέσως να λαμβάνει τη βοήθειά του. Πολύ σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ, κύριε Καμίνη. Θα τα ξαναπούμε, γιατί είναι πραγματικά πολλά τα θέματα που έρχονται από το Δήμο Αθηναίων. Όχι μόνο από το δύσκολο κομμάτι της ζωής μας, έχει και ευχάριστα νέο Δήμος Αθηναίων. Έχει μια σειρά δράσεων που αναλαμβάνεται να συντονίσετε τους πολίτες στις δράσεις τους, για τις οποίες θα μιλήσουμε σε μια άλλη εκπομπή. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, άποροι, άνεργοι, οι οποίοι θέλουν να βγουν να ξεσκάσουν, μπορούν να πιούν ένα καφέ δωρεάν στα καφενεία εκείνα, στις καφετέρειες εκείνες, οι οποίες έχουν μπει σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Ένας καφές σε περιμένει, λέγεται το πρόγραμμα. Είναι και αυτό, προέρχεται και αυτό από πρωτοβουλίες πολιτών και είναι η Ραλιό Ηλεπίδου στη Θεσσαλονίκη, σαν από αυτά τα καφενεία, για να μας πει τι γίνεται και πώς μπορεί να, πρώτο, να βοηθήσει όποιος θέλει και δεύτερον, όποιος είναι άπορος, να εκμεταλλευτεί το πρόγραμμα αυτό. Έτσι, Πόπη, μετά το κέντρο γιατρικής αλληλεγγύης και φαρμακείου αλληλεγγύης που λέγαμε στην προηγούμενη μας σύνδεση, βρισκόμαστε σε ένα παραδοσιακό καφενείο, θα λέγαμε κοινωνικής αλληλεγγύης. Είναι μια δράση πρωτότυπη, κρατάει όμως από πολύ παλιά. Είναι μια δράση που ξεκίνησε πριν 100 χρόνια στη Νότια Ιταλία και να βιώνει μέσω ενός περιοδικού του δρόμου σχεδία, εστία όπως λέγεται. Και μπαίνουν μέσα σε αυτή την πρωτοβουλία πολλά καταστήματα. Ένα δίκτυο καταστημάτων, υπάρχουν 20 καφενεία παραδοσιακά στην Αθήνα και ένα μοναδικό στην Θεσσαλονίκη όπου βρισκόμαστε, στο καφενείο Χαΐνης όπως λέγεται, στην Κάτω Τούμπα, Διστόμου 21. Και έχουν την ευκαιρία λοιπόν φοιτητές, άνεργοι, άστεγοι, άτομα που δεν τους περισσεύει 1,5 και 2 ευρώ, να έρθουν να πάρουν μία απόδειξη και να κεραστούν χωρίς να πληρώσουν τίποτε. Πώς λειτουργεί αυτή η πρωτοβουλία? Ήρθαμε εμείς προηγουμένως εδώ και ώσπου να έρθει η δική μας σύνδεση, πιάμε τον καφέ μας, ιδιαίτερα χαμηλή τιμή. Αγοράσαμε έναν άλλον καφέ με έκπτωση 35%, δηλαδή βγαίνει 1,5 ευρώ. Πήραμε την απόδειξη και εδώ με την βοήθεια του Ερμή. Θα κρεμάσουμε αυτή την απόδειξη σε αυτόν τον χώρο εδώ που είναι και οι υπόλοιπες αποδείξεις. Οπότε κάποια στιγμή της ημέρας θα έρθει κάποιος φοιτητής, κάποιος άστεγος, κάποιος στοχός, θα πάρει μια απόδειξη, θα πιει τον καφέ του και θα αποχωρήσει. Ουσιαστικά είναι ένα δώρο ενός άγνωστου φίλου προς έναν άλλον φίλο που αυτή την περίοδο δυσκολεύεται να πιει ακόμη και έναν καφέ. Είναι πραγματικά μια πολύ πρωτότυπη η πρωτοβουλία, μια πρωτοβουλία όμως που... Έτσι, απαραίτητη, γιατί δίνει ανάσα σε τόσους πολλούς ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να βγουν από το σπίτι τους. Έχουν κόψει ακόμη και την παραμικρή έξοδο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ραλιό. Δεν είναι μόνο η Θεσσαλονίκη, είναι και άλλα καφενεία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας που κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ένας καφέ σε περιμένει, λοιπόν, κερασμένο από κάποιον που μπορεί το καφεδάκι σε κάποιον που δεν έχει τη δυνατότητα να πιει καφέ έξω. Πάμε τώρα και στην Τασούλα Παπα-Νικολάου για να δούμε πόσα λεφτά έχει χάσει η χώρα λόγω της ύπαρξης παράνομων καταλυμάτων στο θέμα του τουρισμού, Τασούλα. 1 δισεκατομμύριο ευρώ, πάνω μάλλον από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, υπολογίζεται, γιατί δεν έχουν ακριβή αριθμό οι ξενοδόχοι. Πρωταθλητές στην παρανομία είναι οι Κυκλάδες και η Κρήτη, σύμφωνα με τους ξενοδόχους. Και πρέπει να σου πω ότι η νέα μόδα ακούει στο όνομα πολυτελές βίλες, που τις νοικιάζουν χωρίς βεβαίως να κόβουν απόδειξη, να κόβουν ΦΠΑ, τίποτα. Οι ξενοδόχοι λένε ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Παρόλα αυτά, έχουμε έσοδα φέτος 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ επισήμως βάσει των στοιχείων της Τράπεζας της Ελλάδας. Χθες μας έγινε μια παρουσίαση για την προβολή της στη νέα χρονιά, πώς θα κινηθεί ο τουρισμός. Λεφτά δεν έχουμε και έτσι θα πάμε μέσα από το διαδίκτυο. Το Υπουργείο Τουρισμού, λοιπόν, κάνει μια καμπάνια σε όλο τον κόσμο, σε Κίνα, σε Ευρώπη, σε Αμερική, σε Ρωσία, που είναι και ο μεγάλος όγκος που θέλουμε να έρθουν οι τουρίστες. Η κυρία Κεφαλογιάννη είπε ότι πανηγυρίζουμε για το 2013, αλλά δεν χαιρόμαστε. Είναι αυτό που θέλουμε να προχωρήσουμε και να έχουμε περισσότερους Ρώσους. Είναι 47% ήταν φέτος η αύξηση και πρέπει να σας πω ότι με τη Ρωσία έχουμε υπογράψει κοινή δράση για τα επόμενα 2 χρόνια στο θέμα του τουρισμού. Πόπη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και αλλάζουμε κεφάλαιο για να καλωσορίσουμε κοντά μας τον κύριο Σκιαδαρέση. Καλημέρα, καλώς μας ήρθες, Γεράσιμε. Χαρά μας να σε έχουμε εδώ. Άκουγες νομίζω και τα θέματα όλα αυτά τα οποία συζητούσαμε. Τι εικόνα έχεις εσύ για τα όσα συμβαίνουν στην Αθήνα, από τους ανθρώπους που ζουν μέσα στην πόλη, το νιώθουν τον παλμό της πόλης? Ναι, ναι, είναι διαφορετική η εικόνα που παίρνει ένας πολίτης από τα νούμερα, που για κάποιους είναι απλώς στατιστικά στοιχεία για νούμερα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν είναι χίλιοι οι άστεγοι που έλεγε ο Δήμαρχος πριν. Εγώ τους βλέπω κάθε μέρα στον δρόμο πηγαίνοντας στο θέατρο, πηγαίνοντας στη δουλειά μου. Δεν τους μετράω βέβαια, αλλά για μένα είναι ο κάθε ένας από αυτούς είναι μια οντότητα, είναι μια ανθρώπινη ψυχή, με ιδιαιτερότητες, με ιδιαίτερα προβλήματα. Ένα δράμα. Και κάπου υπάρχει μια απόσταση στο πώς αντιμετωπίζει κανείς τα πράγματα. Δηλαδή, αν από στατιστικά στοιχεία μέχρι την πραγματικότητα. Ανταπόκριση υπάρχει από την πολιτεία στα προβλήματα των ανθρώπων αυτών? Τι βλέπεις να γίνεται? Δηλαδή, ακούσαμε τώρα τον Δήμαρχο μια προσπάθεια που κάνουν να βγουν να μιλήσουν στους ψυχολόγους. Είναι αξιέπαινη και είναι μια σοβαρή προσπάθεια και ξέρω ότι, από ό,τι έχω δει τουλάχιστον, και ο κύριος Καμίνης κάνει μια σοβαρή δουλειά, αλλά ακόμη τα πράγματα είναι άσχημα. Αυτά που βιώνουμε κάθε μέρα, ας πούμε, στους δρόμους κυκλοφορώντας, βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλα τα προβλήματα και δυστυχώς. Έχει αλλάξει και τις προτεραιότητες τις καλλιτεχνικές πια. Γίνονται άλλου είδους δουλειές σε πιο μικρά θέατρα, φεύγει ο κόσμος. Είδες ούτε για καφέ δεν υπάρχει δυνατότητα, ναι, για πολλούς να απολαύσουν ένα καφέ έξω. Πόσο μάλλον μια παράσταση θεατρική, κάτι μεγάλο, κάτι αφορά κάτι τα που οικονομικά, έχουν αλλάξει πολλά. Το βλέπετε αυτό στην πλατεία? Αλλάζει ο κόσμος, αλλάζει η σύνθεσή του, ο αριθμός του κλπ? Αλλάζει. Δεν υπάρχει άνεση που υπήρχε παλιότερα, ας πούμε, να μπορεί κανείς να ψυχαγωγηθεί 5-10 φορές το χρόνο σε ένα θέατρο. Σήμερα θα αναγκαστεί να επιλέξει 1-2 παραστάσεις το πολύ. Θα κοιτάξει να δει τις προσφορές, τις φτηνότερες τιμές. Όλα αυτά έχουν βέβαια αντίκτυπο και στις πράξεις του θεάτρου, στο κόστος μιας παραγωγής, στα πάντα. Και στις μέρες που ανεβαίνει η παράσταση και στο πόσα παίρνετε στο κάτω-κάτω. Έτσι. Ναι, βέβαια. Άρα αλλάζει και η δική σας ζωή δραματικά. Τα πάντα. Τι προσαρμογή έχεις κάνει? 2 άνθρωποι που δουλεύετε στο θέατρο τόσα χρόνια, έχετε κάνει και πολύ ευτυχισμένη οικογένεια. Να μην σας ματιάσουμε αυτού του. Τι αλλαγές φέρατε στη ζωή σας για να τα βγάλετε? Αυτό που φαντάζομαι ότι έχει κάνει ο κάθε εργαζόμενος, ο κάθε μέσος Έλληνας πολίτης. Δηλαδή, έχει περιορίσει τα έξοδά του στα απολύτως απαραίτητα, προσπαθεί να κάνει μια όσο γίνεται πιο σωστή διαχείριση των οικονομικών του, περνάει τις δύσκολες μέρες του βλέποντας τηλεόραση και προσπαθώντας να κρατήσει την αισιοδοξία του, και τις πιο ευχάριστες μέρες του πίνοντας ένα καφέ παραπάνω, τίποτα πιο και περισσότερο. Και δύναμη από πού παίρνει? Δύναμη παίρνει από αυτά που έπαιρνε πάντα. Ναι. Από αυτά που έπαιρνε πάντα. Από τους φίλους σου, από την αγάπη των συνανθρώπων σου, από την αγάπη των δικών σου, από τη δουλειά σου που προσπαθείς να την κάνεις όσο πιο καλά γίνεται και από εκεί και πέρα να δεις τι θα πετύχεις με αυτό, από αυτά τα απλά πράγματα τα καθημερινά. Και εμείς παίρνουμε δύναμη και από ωραίες παραστάσεις. Πού θα σας δούμε, αγαπητέ? Στο Φόρν Λιμιτράκη, στο Θέατρο Μουσούρη, με τον Πέτρο το Φιλιππίδη. Είναι μια παράσταση για την οποία εγώ τουλάχιστον, τώρα που τελειώσαμε τις πρόβες και σήμερα ξεκινάμε, ας πούμε, αισθάνομαι πραγματικά περήφανος. Καλή τυχία, δεν λένε. Δεν λέω ούτε εγώ. Ναι. Που αυτό το κακό, την κακιά ευχή. Πιστεύω ότι φτιάξαμε μια πάρα πολύ καλή παράσταση. Αποκαλύφθηκε ένα έργο γραμμένο το 1946, αλλά τόσο σύγχρονο και τόσο διαχρονικό, που έχω κυριολεκτικά εντυπωσιαστεί. Δηλαδή, τα χρόνια της κατοχής που περιγράφει ο Ψαθάς, της γερμανικής κατοχής με τα σημερινά, μην πω ότι δεν έχουν και καμία διαφορά, άντε ίσως στο θέμα των νεκρών. Εκεί να υπάρχει μια διαφορά. Αλλά κατά τα άλλα, αυτή η αίσθηση του φόβου που υπήρχε τότε, της ψυχολογικής πίεσης, του στρες, του άγχους με τους Γερμανούς παντού, τα έχουμε ακριβώς σχεδόν και σήμερα. Επίκαιρα έργα. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Όχι επίκαιρα, θα έλεγα διαχρονικά. Αυτό διαχρονικά ήθελα να πω και χρησιμοποίησα λάθος λέξη. Αυτό σκεφτόμουν. Πόσο διαχρονικά είναι αυτά τα έργα τα σήμερα. Λοιπόν, πάρα πολύ σε ευχαριστούμε, Γεράσιμε Σκιαδαρέση, που ήσουν κοντά μας.
Και θα σε δούμε και από την πλατεία. Να είσαι καλά. Πάμε σε διάλειμμα εμείς για διαφημίσεις και ερχόμαστε κοντά σας σε πολύ λίγα λεπτά και πάλι. Σωτήρη, σε σένα γυρνάω πάντα, δεν ξέρω γιατί. Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε. Λοιπόν, επιστροφή με τρεις διαφορετικές εικόνες. Εικόνες από τα προπύλαια, εκεί όπου έχουμε ένα φοιτητικό συλλαλητήριο μαθητικό σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Εικόνα από το Υπουργείο Οικονομικών στο Σύνταγμα, όπου οι καθαρίστριες διαδηλώνουν. Και εικόνα και από την αίθουσα ειδήσεων, την αίθουσα εξωτερικών λήψεων. Είναι η Δέσποινα Μανδελενάκη. Βλέπουμε μεγάλες φωτιές στην Αυστραλία, Δέσποινα. Μένονται ανεξέλεγκτες σε πολύ μεγάλες φωτιές στην Αυστραλία, δυτικά του Σίδνεϊ. Έχουν καεί δασικές εκτάσεις, έχουν πάθει μεγάλες υλικές ζημιές, πολύ σημαντικές ζημιές στα σπίτια, έχουν εκενωθεί ολόκληρες περιοχές, αναγκάστηκαν άνθρωποι να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους. Οι άνεμοι, οι οποίοι πνέουν με ταχύτητα 80 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά και οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 34 βαθμούς Κελσίου, επιδεινώνουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση, ενώ εμποδίζονται και οι ρήψεις από αεροσκάφους λόγω των ισχυρών ανέμων. Να τελειώσουμε τη σημερινή εκπομπή με μία είδηση από τις πιο ξεχωριστές που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο καταρχάς αυτές τις ώρες. Ένα ζευγάρι αποφάσισε να προχωρήσει σε γάμο, παντρεύτηκαν. Θα μου πείτε ποιο το ενδιαφέρον. Οι ηλικίες τους, πόσα χρόνια ζούσαν μαζί πριν να αποφασίσουν να παντρευτούν οι συγκεκριμένοι? Ζούσαν 80 χρόνια μαζί, 103 είναι ο γαμπρός και 99 η νύφη. Αυτό είναι το ζευγάρι. Η γυναίκα αποφάσισε να φορέσει το νυφικό της για να κάνει το θρησκευτικό γάμο με τον επί 80 χρόνια αγαπημένο της και πατέρα των παιδιών της. Και φυσικά σύσσωμη οικογένεια ήταν εκεί. Να σου πω ότι έχουν 8 παιδιά, 50 εγγόνια, 35 δισέγγωνα και 20 τρισέγγωνα. Χρειάστηκαν λίγη βοήθεια να ανταλλάξουν τις βέρες, αλλά φαίνεται πως η αγάπη τους είναι πάρα πολύ δυνατή. Και γιατί το πήρε το κορίτσι μετά από 80 χρόνια συμβίωσης? Είχαν παντρευτεί πριν από 50 χρόνια με πολιτικό γάμο, αλλά τελικά αποφάσισε να αποκαταστήσει το κορίτσι παρουσία σύσσωμης της οικογένειας. Τώρα στα στερνά μπορούμε να πούμε, για να το αποκαταστήσει και με θρησκευτικό γάμο, να φορέσει και εκείνη επιτέλους το πολυπόθητο νυφικό της. Τι γλυκό θέμα πάντως αυτό, πολύ γλυκό, τρυφερό θέμα. 80 εγγόνια, πόσα δισέγγωνα, πόσα παιδιά. Ένα μικρό χωριό είναι ολόκληρη η οικογένειά τους. Ένα μικρό χωριό, μια οικογένεια. Πού ήταν το ζευγάρι αυτό? Στην Παραγουάη. Στην Παραγουάη δεν το είπαμε αυτό, ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα Μανδελενάκη, και βεβαίως όλους εσάς που και σήμερα ήσασταν εδώ κοντά μας. Καλό υπόλοιπο ημέρα ευχόμαστε σε όλους. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 10 το πρωί. Γεια σας, από πάντα είστε όλοι καλά αύριο πάλι και μείνετε στο Star. Ελεονόρα Μελέτη και μελέτησέ το. Γεια σας.